Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSI.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα κυριακάτικο Gamecast. Αυτή τη φορά μαζί μου ο συνήθις ύποπτος Άλεξ Αυθυμίου από τα βάθη της σπηλιάς, δεξιά εκεί στο σκοτεινό δωμάτιο που μόνο Neon Lights παίζουν, σαν το Arkham City έτσι φάση, Gotham City μάλλον. Βαγγέλης Λερός, γεια σου φίλε μου. Χαίρετε, γεια σας παιδιά, γεια σου Ζήση, γεια σου Άλεξ. Καλώς. Και χαιρετώ και τον λαό, τον πιστό λαό του PS Addict. PC Addict, είδες, πήγα να το γυρίσω κατευθείαν. Πήγα προβοκατόρικα απευθείας. Κατευθείαν, ξεκινάς έτσι. Day and day, τα παιχνίδια PlayStation στο PC. Μπες ζεστός. Ναι. Θα έχει τίτλο με το θέμα της κουβέντας. Δηλαδή τώρα μπορώ να μιλήσω γι' αυτό κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Μετά μπουνιά. Αυτό. Γιατί ήθελα να καταγγείλω. Αρχικά θέλω να καταγγείλω. Έτσι, ότι την προηγούμενη φορά είχατε καλεσμένο τον Κρούστη και τον ρωτήσατε για όσα γίνονται στην βιομηχανία και εμένα με φωνάξετε για hot take. Αυτό, με φέρατε για ξύλο. Οπότε αυτό από μόνο του ζωγραφίζει μέσα στο μυαλό μου το τι εικόνα έχετε για μένα και το τι πιστεύετε για μένα. Ότι είμαι ένας τύπος που βγαίνει στα παράθυρα και φωνάζει σαν τηλεόραση των 90s, ας πούμε. Ο τρελός στην Ανίτα, ξέρω εγώ. Κοίταξε. Στο γραφούσαν τα γκάλοπ και τέτοια. Κοίταξε, όταν λέγαμε με τον Ζήση για καλεσμένους και του πέταξα αυτό το κόνσεπτ, εγώ του είπα το λερόφερε κατευθείαν. Τέλος. Με τον Άλεξ ήμασταν στα μαχαίρια εδώ μεταξύ. Έχουμε να μιλήσουμε 2 χρόνια, οπότε είναι καλή ευκαιρία να τα ξαναβρούμε ή να αποτελειωθεί ο σκοτωμός. Να τελειώνουμε, λέει. Να το σχολάω αυτή τη ιστορία. Οπότε έχεις τον branding. Τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Έχεις ναι, τον... ναι. Με θλίβει αυτό ότι έτσι με έχετε στο μυαλό σας, αλλά τι να κάνω, το αποδέχτηκα, οπότε τώρα θα χορέψω. Μπορείς και εσύ. Εντάξει, τώρα ο Κρούστης ήρθε και αυτό σε εκπομπή που είχε γίνει το Ελλαδής. Κατέρε του PlayStation, έπεφτε το σύμπαν. Τώρα εδώ πέρα μια εβδομάδα καθόμαστε, ξυνόμαστε, δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν σας βρήκα ιδιαίτερα ψύχρεμου, θέλω να πω, με βάση αυτή την τοποθέτηση. Θα μπορούσε κανείς να το βάλει μέσα στη λίστα με τα hot takes ότι κλείνει το PlayStation, ξέρω εγώ, και θα καταστραφούμε. Υποθέτω ότι στην κουβέντα σας τελικά, για όποιον έκατσε και άκουσε 2 ώρες, ήταν το τελικό σχόλιο πιο ψύχρεμο, έτσι, γιατί δεν άκουσα το πόρισμα. Είδα τον τίτλο. Το πόρισμα ήταν πιο ψύχρεμο, γενικότερα, αλήθεια είναι όντως. Τώρα, τίτλος είναι... Πρέπει να ταΐσουμε και τον αλγόριθμο λίγο. Οι τίτλοι πάντα είναι hot takes προβοκατόρικα. Έτσι παίζουν όλοι οι τίτλοι. Κλείνει το Xbox και σε κρίση το PlayStation. Αυτά θέλουμε. Λοιπόν, γενικότερα παιδιά, καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ τον Βαγγέλη που ήρθε στην παρέα μας. Συνεχίζουμε, είχαμε πει ότι θα έχουμε αυτό το μήνα σε όλες τις εκπομπές, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να έχουμε καλεσμένους έτσι φίλους από την κοινότητα, με αφορμή τα 6 χρόνια Gamecast που έχουμε. Και όπως είπε... τόσο. Μπράβο, συγχαρητήρια καταρχάς. Ναι. Είμαστε νέοι, με πολλά μαλλιά και γεράσαμε. Δεν ξέρω που έχει πάει το hairline πίσω. Εγώ 3 χρόνια που είμαι εδώ το ίδιο με, δεν έχω αλλάξει, δεν ξέρω τι κάνετε. Εντάξει, δεν τράβηξες το κουμπί. Εγώ ήρθα στα μισά, εγώ ήρθα σε μίχρονο. Σε ήρθα στα καλά χρόνια, ρε, golden age και έτσι. Δεν είσαι. Ισχύει. Και τι θα έλεγα. Ναι, ότι αυτή η εβδομάδα δεν είχε ιδιαίτερη ειδησιογραφία. Θα πούμε κάποια νέα και έτσι εδώ πέρα τώρα να σχολιάσουμε, μιας και βρεθήκαμε. Αλλά περισσότερο το κόνσεπτ της εκπομπής θα είναι hot takes. Δηλαδή, τα βγάλουμε από μέσα μας. Ναι, απόψεις που έχουμε, φυσικά για το gaming εννοείται. Ξεκινάμε πολιτικά, μπάλα και τέτοια. Χαμένη ευκαιρία, -2 τη λίστα μου. Και που απόψεις δηλαδή, οι οποίες συνήθως δεν είναι δημοφιλείς, να το πω έτσι, ή τείνουν να είναι αντίθετες με την κοινή γνώμη, κάπως έτσι ας πούμε τα hot takes. Οπότε ναι, όπως είπε και ο Άλεξ, είμαστε έτοιμοι να φάμε ξύλο κάτω στα σχόλια. Με όποιον να... Δεν είμαστε έτοιμοι, το επιζητούμε κιόλας. Α, το επιζητούμε, μπράβο. Εγώ να πω ότι δεν είμαι τόσο έτοιμος, παιδιά, γιατί είμαι μικρός. Πλέον είμαι μικρός YouTuber, δεν με παίρνει να με έχω και haters ακόμα. Μόνο με ξύλο θα ανέβεις. Μόνο με ξύλο θα ανέβεις. Ισχύει, εντάξει. Ίντριγκα και τέτοια. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι κάνοντας έτσι και έναν πρόλογο για ό,τι έχει να κάνει με hot takes και πώς, τι ορισμό έχει αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε στο 2024, γιατί αν ανοίξει κάποιο στοιχείο στο ίντερνετ και μπει σε μια gaming κοινότητα, θα δει ότι όλα είναι hot take posts, ξέρω εγώ. Σπάνια γίνεται κουβέντα. Εγώ, ας πούμε, στο δικό μου το group, παίρνει ένας άνθρωπος και λέει, τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω αν τα έγραψε και σε εσάς,
Παιδιά, μη με δίρετε, ξεκινάει έτσι. Το οποίο είναι πολύ λάθος από μόνο του. Μη με δίρετε, αλλά δεν μου άρεσε το Elden Ring. Δεν μου άρεσε το Elden Ring. Το λέει ψιθυριστά να με τον κοπανίσουν, να ξέρω εγώ. Που δεν, είναι OK να μην σου αρέσει ένα παιχνίδι. Οπότε, συγγνώμη αν καταρρύπτω δομικά την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Αλλά το να πεις ότι ένα παιχνίδι δεν σου αρέσει για μένα δεν είναι hot take. Εμείς έτσι θα το εκλάβουμε όμως και θα πούμε και τέτοια λογικά. Ναι. Εντάξει, το να πεις ότι ένα παιχνίδι δεν μου αρέσει από μόνο του δεν είναι hot take, είναι γούστο. Ναι, είναι συνηθισμένο hot take αυτό για παιχνίδια. Ειδικά ξέρεις παιχνίδια που τα κάνουν praise όλοι και τύπου δεκάρια τα λοιπά. Το να βγαίνουν ναι. Και να λένε, παιδιά, ξέρετε τι, ότι εγώ το έπαιξα και δεν μου άρεσε. Περισσότερο αναμένουν ότι από κάτω θα γίνει ένα σχαμός, τι είσαι τρελός, ξέρω εγώ. Παρά να πούμε, εντάξει, παιδιά, γούστανε αυτά. Αφού το έπαιξε και δεν του άρεσε και δεν τα λέει από το μυαλό του, πάνε πει ότι είναι ναι. Όλα τα μεγάλα παιχνίδια αυτό συνηθισμένο. Επισκεφτείτε το χορηγό μας market24.gr και αποφεληθείτε από δωρεάν μεταφορικά για τις gaming αγορές σας άνω των 25 ευρώ βάζοντας στο καλάθι σας τον κωδικό PSADIC. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε κάτι γενικό με σένα, Βαγγέλη, μιας και πριν πιάσουμε τα νεάκια τα οποία είναι μικρά και δεν σηκώνουν και ιδιαίτερη συζήτηση, πώς θα βλέπεις τα πράγματα έτσι τον τελευταίο καιρό στην gaming βιομηχανία με όλα αυτά που γίνονται? Αναφέρομαι κυρίως στις ανακατατάξεις, στις απολύσεις, στα στούντιο του κλεισίματα από όλους τους μεγάλους publishers, platform holders κτλ. Το έχεις δει το meme εκείνο, με έχει καρφώσει μάτι. Έχω γκίνια, με έχει καρφώσει ναι, μάτι. Ναι, ναι. Είναι κάπως έτσι η φάση. Θεωρώ ότι υπήρξαν προάγγελοι όλων αυτών των ανακοινώσεων στο παρελθόν, οπότε δεν μπορώ να πω ότι με ξάφνιασαν. Νομίζω ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας να αλλάξει το gaming σε κάτι το οποίο δεν ήταν έτοιμο το ίδιο το έδαφος του gaming, της gaming βιομηχανίας να το υποδεχτεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Sony, περισσότερο αυτό αφορά τα game as a service, τα οποία προσπάθησε η Sony να κάνει το άνοιγμά της, έφτιαξε στούντιο, έκανε υπερστελέχωση για αυτόν τον λόγο. Μεγάλο μέρος ας πούμε των απολύσεων αφορά στούντιο και προσπάθειες οι οποίες δεν ευδοκίμησαν, γιατί είδατε και εμείς οι ίδιοι, νομίζω, δεν ξέρω αν εσείς έχετε την ίδια άποψη, αλλά νομίζω ότι όταν το μάθαμε και εμείς σχεδόν αποδοκιμάσαμε αυτή την τάση να αφήσουν το κινηματογραφικό blockbuster και να πάνε σε game as a service προσπάθειες. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ενδεχομένως αισθάνονται και μέτοχοι στην Sony, ενώ από εμάς τους gamers που νομίζουν ότι είναι μέτοχοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι τα game as a service θα κάνουν πιο επικερδή την επιχείρηση, οπότε για καλό είναι κάντε το. Δεν δούλεψε αυτό για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Είδαν ότι αυτό που προσπαθούν να εισάγουν δεν βγαίνει. Έδιωξαν κόσμο και όπως και να το κάνουμε από εκεί και πέρα διασκεδάζονται εντυπώσεις και δημιουργούνται μάλλον εντυπώσεις είτε το θες είτε όχι όταν κάνεις απολύσεις. Δεν γίνεται να γίνουν ανέμακτα. Είτε αυτό αφορά κάτι που εμείς θα το καλοδεχτούμε ότι δηλαδή δεν θα έχουμε game as a service, είτε αυτό μπορούμε να το πάρουμε με τον στραβό τον τρόπο. Ότι δηλαδή έφυγαν άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους, που αυτό πάντα είναι κάτι που πρέπει να το ψέγουμε και να μην το περνάμε, να το περνάμε ψήφιστα. Σε σχέση τώρα με την Microsoft, εγώ θεωρώ ότι δεν πέρασε κανένα πλήγμα. Αυτό το άνοιγμα που έκανε σε άλλες πλατφόρμες θεωρώ ότι είναι για καλό, ότι είναι το case by case σενάριο που συζητούσατε και εσείς πιθανότατα, ότι δηλαδή δεν πάμε σε μια οριζόντια νέα πολιτική της Microsoft ότι όλα τα παιχνίδια θα βγαίνουν σε όλες τις πλατφόρμες, απλά κάποια από αυτά που θα τα επιλέγουν εκείνοι θα βγαίνουν και σε άλλες. Είναι μια νέα μέθοδος εισρωής εσόδων και είναι προτιμότερο από το να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές ακόμα πιο ριζοσπαστικές και πολύ χειρότερες, όπως για παράδειγμα αλλαγή της ταυτότητας, όπως είδαμε να επιχειρείται στην Sony και στο PlayStation. Ότι δηλαδή θα αφήσουμε αυτό που μας έχει κάνει την εταιρεία που είμαστε, την εταιρεάρα που είμαστε, να το πω ακόμα πιο παθιασμένα. Μπράβο. Να τα αφήσουμε αυτά που μας έχουν φέρει εκεί και να μας ρίξουν σε αυτά που. Προσέξτε, παιδιά, υπάρχει ένα full circle και μια αντιστροφή των πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε μια Sony η οποία προσπαθεί να κάνει άνοιγμα στα game as a service, όπου τόσα χρόνια προσπαθούσε να επενδύσει η Microsoft και αποτύχανε παταγωδώς. Και από την άλλη, έχουμε την Microsoft σε μια εντελώς διαφορετική στροφή προσέγγισης του marketing κυρίως, με προωθητικές καμπάνιες και events όπως αυτό που έγινε τώρα, το Partner Program που έχουμε και στην επικαιρότητα, ένα τέτοιο, και έχει γίνει κι άλλο ένα πρόσφατα, που επικεντρώνεται πού, σε μεγάλα παιχνίδια που είτε είναι δικά της είτε όχι. Στο τελευταίο partner τέτοιο που έκανε, έβαλε και multi-platform παιχνίδια μέσα. Αλλά τι προσπαθεί να σου δείξει. Πρέπει να ήταν.
Σχεδόν όλα. Και κάποια άλλα που μπαίνουν στο Game Pass. Είναι multiplatform, αλλά μπαίνουν στο Game Pass. Οπότε το πουλά σαν κάτι δικό σου όταν είναι να μπει στο Game Pass. Αλλά τι άλλαξε ουσιαστικά, τι βλέπουμε ότι άλλαξε, ότι η Microsoft έχει φτιάξει πλέον ένα image μιας εταιρείας που σου δείχνει παιχνίδια, παιχνιδάρες. Δικά μας δεν είναι δικά μας. Θα σου δείξω ότι βγαίνουν παιχνιδάρες. Ενώ από την άλλη βλέπεις την Sony ότι προσπαθήσανε να κάνουν κάτι που δεν τους βγήκε, τους πέταξε έξω από το χρονοδιάγραμμά τους. Και επειδή τους πέταξε έξω από το χρονοδιάγραμμά τους, φαίνεται ότι δεν έχουν τι να δείξουν τώρα, ενώ είχαν πράγματα να δείξουν. Τους έκατσαν τα leaks, τους έκατσαν πολλά πράγματα. Για μένα δεν υπάρχει ξεκάθαρη κρίση. Και όλα αυτά που γίνονται τώρα με τα στούντιο που κλείνουν και τα λοιπά, πιστεύω ότι έχει να κάνει με μια γενικότερη αποτίμηση της κατάστασης, στο ότι δεν έχουμε τα διαφαινόμενα κέρδη που περιμέναμε να έχουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υποφέρει ακόμα το gaming όσο έχει. Βέβαια αυτό μπορεί να το πει κάποιος και hot take, γιατί δεν γίνεται γύρω σου να έχει φωτιά και να λες εσύ this is fine σαν το meme. Everything is fine. Θεωρώ ότι υπάρχει μια βάση στο ότι περνάει κρίση, ας πούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε για καταστροφή. Δεν θέλω να καταστροφολογώ. Πιστεύω απλά ότι προσπάθησαν να ανοιχτούν σε πράγματα που δεν ήταν έτοιμος ο χώρος να τα δεχτεί και αυτό. Και αυτή είναι μια γενική κατάσταση. Τώρα για την Nintendo δεν θα πω, θα τα πω παρακάτω γιατί είναι, και ένα, είναι μέρος των hot take μου. Ουφ. Αυτό. Ωραία. Okay. Ωραία, ωραία μας τα είπες. Συμφωνούμε σε όλα από αυτά που είπες. Δεν λέμε και εμείς κάτι το. Παραδόξως, ναι. Δεν λέμε και εμείς κάτι το διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Και σίγουρα δεν είναι, δεν καταραίει η βιομηχανία. Αυτά εντάξει, είναι ιστορίες για αγρίους. Εντάξει. Ναι. Okay, προφανώς. Okay, εγώ είπα ότι ήδη και από το 25 και θα δούμε βελτίωση. Και σε παιχνίδια σίγουρα που έχουν φάει delay για χύψη λόγο. Θα δούμε να βγαίνουν και ειδικά από τη Sony, ας πούμε, αλλά και θα αρχίσουν να μιλάνε. Θα σταματήσει και το downsizing, θα ηρεμήσουν. Ναι, ξαφνικά από το downsizing μετά θα αυξήσουν το περιθώριο κερδών ή οτιδήποτε και θα αρχίσουν να μιλάνε για ανάπτυξη πάλι. Κατάλαβες. Από το 25. Χαίρομαι πολύ. Ναι, γιατί εγώ σε αυτό που εστιάζω και στα δικά μου τα live, γιατί παρένθεση, έχω ανοίξει δικό μου κανάλι και κάνω lives κτλ. Δεν τα πάμε αυτά, δεν με νοιάζει το promotion. Ναι, okay, παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να το πούμε. Εντάξει, δεν με νοιάζει αυτό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω στα lives, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχει να κάνει με το growth, με την ανάπτυξη του growth, δηλαδή τη ανάπτυξη. Και εκεί είναι που κολλάνε. Γιατί αυτοί συγκρίνουν το τι ανάπτυξη έχουν φέτος με το τι ανάπτυξη είχαν πέρσι. Και βγαίνει μικρότερη καθοδική ή στάσιμη η ανάπτυξη. Όχι τα έσοδα που έχουν. Για τα δεδομένα που έχουν θέσει οι ίδιοι, δεν είναι ανωδική η τάση του gaming. Σαν απόλυτη αριθμή και σαν νούμερα, συνεχίζουμε να αυξανόμαστε οι gamers ως πλήθος, ως μέγεθος. Οπότε δεν είναι ένας χώρος, ένα industry αυτό του gaming που περνάει κρίση. Αντιθέτως, εξακολουθεί να είναι, όπως λέγαμε τόσα χρόνια, πάνω από τον κινηματογράφο και πάνω από τη μουσική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι έτοιμοι να πάθει καθίζηση ολόκληρο το gaming, ας πούμε, επειδή δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης. Απλά νομίζω ότι τους έκατσε πολύ καλά ο COVID, που ήμασταν όλοι κλεισμένοι και γνώρισε τεράστια άνθηση το gaming, σε τζίρο, σε έσοδα και όλα αυτά. Δηλαδή, σκέψω ότι τα πρώτα 3 χρόνια του PlayStation 4 είχαν μονοψήφιο αριθμό growth, ανάπτυξης, κάτι που έχει τώρα το PS5. Και τα πρώτα 3 χρόνια ήταν 20%, ας πούμε, που ήταν εξωφρενικό με όλο αυτό που γινόταν με τον COVID και τα λοιπά, γιατί τους βοήθησε όλο αυτό να κάνουν και τώρα ξαφνικά νομίζουν ότι χανόμαστε γιατί έπεσε οτιδήποτε. Ενώ στο πλαίσιο του 4 πάλι είχαν μονοψήφιο αριθμό. Τέλος πάντων. Ας περάσω λίγο στα νεάκια μας. Να ξεκινήσουμε με το event που είχαμε, το Xbox Partner Preview, το οποίο αξίζει να το πούμε γιατί όλα τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, είναι multi-platform. Να τα πω, θα τα λέω επιγραμματικά και όπου θέλετε μπορούμε να σταθούμε. Στα 3-4 ξεχωρίζουν, νομίζω. Ξεχωρίζουν, ναι. Είχαμε ημερομηνία κυκλοφορίας για το Final Fantasy 14 Online, 21 Μαρτίου, που έρχεται στο Xbox Series. Είχαμε... Το οποίο τι controversy παίχτηκε αυτό είναι που θέλει online στο ένα ενώ στο άλλο δεν θέλει. Αυτό είναι το controversy του. Ναι, είναι ότι θέλει online, ναι. Στην ουσία το core να έχεις τουλάχιστον. Το core. Πλέον, ενώ στο PlayStation δεν ήθελε. Δεν θέλει, δηλαδή. Okay. Αυτό όμως δεν είναι μια απόφαση που επηρεάζει και γενικότερα την κατάσταση στο Xbox. Στο Xbox και στα παιχνίδια τα free to play. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να χρειαζόμαστε core και για να παίζουμε Fortnite και. Όχι, αυτό και το έκαναν μέχρι ενό σημείου με τον Gold σαν χαζί τελείως και έφαγαν το ξύλο και το μάζεψαν πίσω. Τα αλλάξανε. Και σου λέει άκυρο, να. Τα αλλάξανε γιατί στα free to play χρειαζόταν Gold. Χρειαζόταν Gold.
και άλλαξε. Αυτό απλά λέω ότι τώρα έχουμε μια παλιδρόμηση στο παλιό μοντέλο. Δεν αλλάζει και για τα υπόλοιπα. Δεν φοβόμαστε μη γίνει και για τα υπόλοιπα. Όχι, μεμονωμένο είναι. Μεμονωμένο, εκτός αν άλλαξε κάτι που τέτοιο. Α, επίσης λέει ανακοινώθηκε το Starter Edition, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω του Xbox Game Pass Ultimate για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τις 21 Μαρτίου έως και 19 Απριλίου. Οκ. Okay. Κουνίτσουγκάμι. Μη βρίζεις, ρε μάκη. Συγγνώμη. Εντάξει. Path of the Goddess. Λάρωνε. Path of the Goddess. Capcom, παιχνίδι, το οποίο το selling point φυσικά είναι ότι έρχεται στο Game Pass, Day 1, και η multi-platform, Windows, Xbox Series, PlayStation 5 κτλ. Με release window κάπου στο 2024. Αυτό δεν ξέρω, το είδατε, καλό τσικοφάνηκε. Αυτό θύμισε μου ποιο είναι. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω ιδιαίτερα. Ωραία. Ένα τρέιλερ με πολύχρωμο εκεί πέρα, με co-op και τα λοιπά. Κατάλαβα ακριβώς ποιο λες. Μου θυμίζει επίπεδο exoprimal. Όλα τα JRPG δηλαδή. Ναι, ναι. Μου θυμίζει λίγο επίπεδο exoprimal φάση. Και εκείνο Game Pass. Τα λες με τη σειρά. Όχι, όχι. Γι' αυτό δεν το βρίσκω. Λέω και εγώ ποιο είναι αυτό. Α, sorry. Προς το τέλος ήταν. Δεν πειράζει. Είχαν νέο παιχνίδι που αποκαλύφθηκε πρώτη φορά στο event, το The Sinking City 2 Rises from the Deep. Α, ωραίο. Το πρώτο μέρος μου είχε αρέσει. Ναι, το πρώτο το έχεις παίξει. Το έχω δει λίγο, απλά ήταν σε performance απαράδεκτο στις κονσόλες τουλάχιστον, οπότε το δοκίμασα λίγο και δεν το προχώρησα. Παλιά. Αλλά όσοι γουστάρουν Lovecraft, στο PS4 είχε βγει αυτό αρχικά και βγήκε τώρα μια έκδοση για PS5 πρόσφατα. Εγώ πήξα το upgrade και ήταν καλή η απόδοση γι' αυτό. Δεν το έχω παίξει το upgrade, όχι. Απλά ξέρω ότι είναι Lovecraftian νομίζω η φάση του. Είναι πολύ σκοτεινό, έτσι fucked up τελείως. Είναι αυτό που λέμε AA game. Δεν έχει τα standards, ας πούμε, μια AAA παραγωγή. Όμως είναι fan service για αυτούς που διαβάζουν Lovecraft και γουστάρουν αυτή την φάση. Και το δεύτερο που θα βγει τώρα έχει μια πολύ έντονη στροφή στο horror, λένε. Είχε πάρα πολύ. Είχε, ξέρω εγώ, κάτι φάσεις με zombie, αλλά δεν είναι η fast fashion έκδοση των zombie αυτή που έχουμε σε όλα τα παιχνίδια, που είναι τα κλασικά zombie που τρώνε μυαλά και σε κυνηγάνε με κατά ορδές και τα πυροβολάς. Είναι λίγο πιο Alan Wake η φάση, ξέρεις. Ναι, ότι, και στο πρώτο έτσι ήταν κάπως ουσιαστικά, του είχε επηρεάσει το μυαλό όλη η φάση με το μύθο του κούλου και αυτά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ήταν λίγο οι τζέδες έτσι επιτεθόταν, αλλά ξέρεις, αργή, πιο μεθοδική, πιο. Λίγο σαν Stranger Things η φάση ότι σπάνε τα κόκαλά του και κάνουν κάτι σπασμωδικό. Ναι. Είχε κάτι τέτοια. Ναι. Περισσότερα τέρατα. Λέω για το δεύτερο τώρα, ότι έχει κάνει μια στροφή και το είδα να γράφεται και στα sites αυτό. Το γράφει full on horror game. Το προμοτάρουν. Ενώ το άλλο, ας πούμε, ήταν λίγο πιο adventure. Όχι adventure. Διτεκτιβικό καλύτερα το λέω, Άλεξ. Όχι με την έννοια το adventure της κλασικής, ότι χαχά, χουχού, γυρνάω από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι λίγο, θα χέζεσαι και λίγο. Είναι πιο. Έχει ήταν, είχε πολύ ωραία ιστορία το πρώτο. Εγώ το προτείνω. Είναι λίγο δυσκολούτσικο. Είναι αυτό που λες το double A, το γερασμένο κιόλας λίγο το double A. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κάποιες παραχωρήσεις. Αλλά εμένα το story του και το setting του μου είχε αρέσει αρκετά. Δηλαδή, και το είχα παίξει πέρυσι, νομίζω. Είναι λίγο στη συνωμοταξία του Vampyr και του Bannisters, τέτοια φάση. Δηλαδή, όχι τα top εγώ self. Εγώ ούτε καν Bannisters θα πω, Vampyr θα κάτω. Πω περισσότερο. Ναι. Ναι. Πότε βγαίνει το 2? Τίποτα. Δεν έχουμε ημερομηνία. Νομίζω είχαν πει για 25, τόσο, okay, μπορεί να. Ναι, θα σου πω, δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία, ναι. Okay. Αυτό είναι multi-platform, προφανώς, έτσι. Ναι, multi-platform είναι, νέος χαρακτήρας. Τα μυστήρια λέει για το Arkham, το οποίο φαντάζομαι είναι απλά τέτοιο. Συνωνυμία, ναι. Συνωνυμία, okay. Persona 3 Reload Expansion Pass. Ανακοινώσανε το Expansion Pass του Persona. Κάτι BMG, κάτι cosmetics στην αρχή για κανένα δύο waves. Έχει και τρίτο waves, έχει ένα DLC το οποίο νομίζω παλιά ήταν δωρεάν και πλέον το βάζουν στο. Αυτό ήταν. Θα σου πω εγώ γιατί είμαι περσονάκια τώρα. Α, ωραία, μπράβο. Πες τα σύντομα. Τα πρώτα δύο waves έχουν να κάνουν, όπως είπες εσύ, με cosmetics το, και BM, τα background music, τέλος πάντων. Στα πρώτα δύο waves θα έχει στο πρώτο από Persona 4 και Persona 5, αν δεν κάνω λάθος, κουστούμια και μουσική. Mm-hmm. Στο δεύτερο wave θα έχει ένα, πώς λέγεται, Velvet Room themed πακέτο που θα έχει remix το theme από το Velvet Room. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Οι υπόλοιποι μη ρωτάτε τώρα, θα μιλάω μισή ώρα. Και κάποιες στολές που είναι μπλε έτσι σαν το Velvet Room. Και στο τρίτο θα έχει μέσα το episode Aegis, που είναι χαρακτήρας από το Persona 3. Που υπήρχε στην έκδοση του Fez, του Persona 3 Fez. Δεν υπήρχε νομίζω στην αρχική έκδοση. Το βάλανε μετά στο Fez.
Και ήταν κομμάτι του παιχνιδιού. Γκρίνιαξε πολλοί κόσμος που δεν ήταν από την αρχή μέσα. Είναι ξεκάθαρο cash grab και milking αυτό. Έτσι, το ότι θα σας το βάλουμε στο κομμάτι, στη συλλεκτική, στην Ultimate Edition ή μέσα στο Season Pass ή οτιδήποτε. Είναι μαλακία τους. Ωστόσο, έτσι θα το κάνουν. Θα είναι remastered κατά τον, και remade κατά τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει και το υπόλοιπο παιχνίδι, το Persona 3. Και είναι και αυτό μεγάλο, γι' αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό κράζει ο κόσμος, είναι σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Persona 3, το οποίο τελειώνει με έναν τρόπο πολύ, δεν θα το πω γιατί είναι τεράστιο spoiler, αλλά είναι πολύ fucked up ο τρόπος που τελειώνει. Δηλαδή έτσι όπως τελειώνει τώρα χωρίς το episode Aegis, κάτι του λείπει. Οπότε είναι ακόμα χειρότερο γιατί σου σε βάζουν να πάρεις έξτρα κάτι σημαντικό για το παιχνίδι. Είναι μέσα στο Game Pass βέβαια, στο Game Pass Ultimate, Ultimate που εγώ γιατί μπράβο. Αυτό με πόνεσε αυτό. Γιατί το Game Pass Ultimate δίνει τα expansion και τα season pass, το απλό το Game Pass δεν τα δίνει και εγώ επειδή είμαι PC user, παίζω Xbox στο PC, βάζω το Game Pass for PC που είναι PC. Πιο φθηνό και τώρα πρέπει να κάνω upgrade σε Ultimate για να το παίξω αυτό, οπότε ξενέρωσα προφανώς. Ναι, έχουνε προσπαθούν να προωθήσουν περισσότερο το Ultimate. Στο episode Aegis παίζεις σαν την Aegis και έχεις νέες ικανότητες, δυνατότητες ας πούμε και είναι σαν το Persona 3, απλά παίζεις με άλλον χαρακτήρα, έρχονται καινούργοι, έξτρα ιστορία, αρκετές ώρες. Είναι ενδιαφέρον, αξίζει. Νομίζω δηλαδή, κάνει 40 πάντα. Ευρώ, αν είδα καλά, γιατί έφαγε λίγο κράξιμο. 35-40 τιμή. 35-40 ευρώ, κάπου εκεί νομίζω. Γιατί ναι, το σύγκρανε με το Shadow of Erdtree και λένε ότι πότε θες να DLC να κάνω 40, τα έδωσε στην ίδια πρόταση. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν αξίζει τόσα λεφτά. Είναι μεγάλη κουβέντα το αν αξίζει τόσα λεφτά, αλλά σίγουρα αξίζει σαν ιστορία. Μπορείτε να περιμένετε να το πάρετε σε εκπτώσεις. Και... ας πούμε, τώρα έχει στο PSN τρέχει ένα πρόγραμμα με τα expansions. Ναι. Έχει το Burning Souls του Forbidden West, το έχει 12 ευρώ αντί για 20. Τι έχει εκπτώσεις. Θέλω να πω ότι αν έχει εκπτώσεις, ναι. Okay. Οπότε θέλω να πω ότι αν κάποιος περιμένει. Μπορεί να το πάρει και φθηνότερα, δεν χρειάζεται να πει για να τρέχουμε εδώ πέρα. Ας πούμε, είδα τώρα, συγγνώμη, παρένθεση. Είδα ότι βγάλανε στο. Νομίζω στο partner τέτοιο το δείξανε και αυτό, ίσως το λέγεις παρακάτω. Που βγάλανε τα Stalkers σε ένα τριλογία. Το επόμενο Stalker. Ήταν που θα έλεγα. Και βάλανε, είδα στα γκρουπάκια, μπήκε ένας και λέγει: Παιδιά, έχει bug το PSN, λέει, και με 20 ευρώ τα παίρνετε και τα 3 αντί για 20 ευρώ το καθένα. Και μπαίνω και φλόγγι. Ναι, και. Και, ωραία. Ξέρεις πόσο κάνει αυτό. Στο Steam κάνει 8 ευρώ και τα 3. Στο Steam είναι πάμφινο, ρε, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα παιχνίδι που αν του δώσεις 2-3 μήνες θα κάνει 8 ευρώ και στο PlayStation σε εκπτώσεις. Γιατί να πας να δώσεις τώρα 20 ευρώ για το καθένα ή 20 ευρώ και για τα 3. Θέλω να πω ότι. Γιατί πέσανε όλοι θύμα τη έκπτωση. Κοίτα, είναι πολλοί που λένε Α, τους κλέβω τώρα. Α, τώρα θα τους κάνω εγώ. Θα τους φίλε, εγώ το σκέφτηκα και παρασύρθηκα και θα σου πω γιατί παρασύρθηκα. Μου το πω Λουκάς. Τον ξέρεις τον Λουκά, το VG. Και νόμιζα ότι έκανε 60 η τριλογία. Και λέω 60 στα 20, λέω θα πάρει πάρα πολύ καιρό να πέσει. Και λέω, ας το πάρω 19-99, 3 παιχνίδια. Εντάξει, τι βγαίνει, 7 ευρώ το παιχνίδι, 6 ευρώ το παιχνίδι. Και λέω, εδώ είμαστε. Είναι πολύ παλιά παιχνίδια όμως και θεωρώ ότι η αξία τους είναι για πολύ παρακάτω. Απλά τώρα ήρθαν στις κονσόλες σαν τριλογία και το έχει μια υπεραξία λόγω αυτού. Σου λέω, γενικά, εγώ δεν αγοράζω καν παρορμητικά. Τώρα απλά είμαστε σε φάση στόκερα, ξέρω κάτι για τα στόκερα. Είδαμε τα Κρήτη και λέω, πάμε εδώ, είμαστε. Πάμε κομπλέ φέρτα. Βλέπω PS5 upgrade τέλος του χρόνου. Μέχρι να πάρει το upgrade θα έχουν πέσει σε αυτά τα λεφτά, ίδια λεφτά θα τα έπαιρνα. Ισχύει για αυτό, μένα χρειάζεται και, μια εκπαίδευση, του κοινού και από εσάς τα μέσα. Εγώ πλέον δεν συγκαταλέγουμε σε αυτά. Αλλά νομίζω ότι χρειάζονται και οδηγοί για το πώς να ψωνίζει ο κόσμος. Δηλαδή, μην πέφτετε θύμα, ας πούμε, του hype. Περιμένετε, είναι προδιαγεγραμμένο νομοτελειακό ότι θα πάρει έκπτωση σε τόσους μήνες. Συμφωνώ. Αξίζει το Stalker τώρα να πάει να δώσει 20 ευρώ. Όχι. Αυτό. Μα απλά είναι και τρία παιχνίδια. Το hype δηλαδή, πολλά παιχνίδια. Ίσως τα αξίζει. Δεν είναι το θέμα αν τα αξίζει. Πιθανότητα αξίζει. Έτσι. Εγώ νιώθω ότι τα τρία παιχνίδια μαζί είναι, σχετικό. Είναι λάθος μου γιατί είναι σχετικό. Για κάποιον μπορεί να τα αξίζει. Ναι. Θεωρώ για τους περισσότερους όχι όμως. Αυτή ήταν η ανακοίνωση πάντως που παίχτηκε ότι multi-platform γίνανε διαθέσιμα εκείνη την ημέρα τα Stalker Legends of the Zone Trilogy. Τα οποία Stalker είναι τα πρώτα τρία. Stalker βγήκαν 7, 8 και 9 ή 8, 9 και 10, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Mm-hmm. Σοβιετικά έτσι σαν πρόγονοι των μέτρο. Και υποστήριξη mod θα έρθει. Υποστήριξη mods, αλλά όχι στο PlayStation. Και να πούμε ότι αυτό που είπα και πριν, μέχρι τέλος χρονιάς θα πάρουν και PS5 upgrade. Οπότε αν τυχόν τα αγοράσατε σαν εμένα, επειδή είστε θύματα του καπιταλισμού, περιμένετε να τα παίξουμε. Είναι άλλο υπερκαταναλωτισμός και άλλο το καπιταλισμός. Πατάνε και στον κομμουνισμό την πατάνε με τον υπερκαταναλωτισμό. Καταναλωτισμό ήθελα να πω, όντως. Τέλος πάντων, μέχρι τέλος του χρόνου θα πάρουν και PS5 upgrade με βελτιωμένα γραφικά, frame rate και τέτοια. Ήδη είδα ότι είναι 60. Αλλά οκ.
αν θέλετε τα πάρετε τότε. Εγώ εντάξει, σου λέω, ήμουν στο να το κάνω refund, γιατί λέω, πώς την πάτησε έτσι. Εγώ καθόμουν και το σκεφτόμουν, αλλά είχα πατήσει την download και λέω, εντάξει, άστα, έλα, καλή νύχτα. Άστα και να υπάρχουν τώρα. Είναι πολύ αργά. Δεν πειράζει, αγόρασε και εσύ ένα παιχνίδι. Οπότε για το upgrade του PS5 έχεις δει απλά ότι θα έχει 60, δεν θα έχει κάποιο σε κάποια άλλη βελτίωση. Όχι, θα έχει γενικότερα γραφικές βελτιώσεις και FPS και δεν ξέρω αν βάλω και καμιά υποστήριξη χειριστήριου. Έχετε υπόψη πότε βγαίνει και το καινούργιο το Stalker, είναι εκεί κοντά. Σεπτέμβριο νομίζω αυτή τη στιγμή να βγει και καλά. Λένε Σεπτέμβριο. Εγώ θυμάμαι Fall, δεν είχαν πει. Ναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω... Είχε φάει κάτι αναβολές. Είχε φάει πολλές. Σε κάποια φάση το χάσα. Έχω ξεχάσει πότε βγαίνει, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω εκεί τέλος της φετινής χρονιάς, από Σεπτέμβριο και μετά. Νομίζω ότι έλεγαν ότι είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί με την αποκλειστικότητα του Xbox θα έρθει στο PS5 αρχές του 25. Τρεις μήνες κάτι, μετά. Κάτι τέτοιο. Οπότε είναι κάπου για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μάλιστα. Okay. Πάμε. Unknown 9 Awakening. Awakening. Τελεία. Αυτό ναι. Είχαμε δει ένα CGI trailer. Παλιά. Έχει κανένα 2-3 χρόνια. Ούτε θυμάμαι πότε. Bandai Namco, Reflector Entertainment. Δώσαν ένα καινούργιο τρέιλερ εκεί πέρα. Gameplay τρέιλερ. Καλό τσικοφάνηκε. Αυτό το Tales of Kenzera Zao, το platformer. Metroidvania. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Metroidvania από ό,τι κατάλαβα και εγώ. Νομίζω από EA Studio. EA Originals, ναι. Sergeant Studios και EA Originals. Τα Originals έχουν μια πολύ καλή προϊστορία εδώ μεταξύ, άμα τα έχετε πάρει. Ωραία, είναι μια χαρά. Είναι από EA Originals. Πολύ καλά. Εκτός, δεν ξέρω αν το Immortals of Avium θεωρείται EA Original. Ήτανε, ναι, EA Originals. Το οποίο είναι flop μεγάλο, αλλά τα υπόλοιπα είναι καλά παιχνίδια. Και το άλλο δεν τα πήγε καλά. Αυτό ένα Monster Hunter τύπου που ήτανε. Το Wild. Το Wild Hearts. Wild Hearts. Και εκείνο... Κλείσαν σερβερς και όλα, είναι να κλείσουν. Ναι, πάντως γενικότερα τα Originals είναι και μικρότερο budget, οπότε τα δεν είναι πολύ δύσκολο κύριο, δηλαδή, να γλιτώσουν. Τώρα το Immortal of Fame με το budget που είχε ήταν καταδικασμένο. Στο πλαίσιο των EA Originals νομίζω ήταν και τα παιχνίδια του Φαρές και τα λοιπά, έτσι, το Way Out. Το... Ναι, ήταν. Το Takes Two, ναι. Τι άλλο. Α, στο Roblox και σε ένα παιχνίδι εκεί πέρα ο Τσάκη μπήκε. Παράδειγμα αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, παίζουν παιδάκια με Roblox, το καταλαβαίνω, αλλά το είδε και λε. Ήταν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα μέσα στα υπόλοιπα παιχνίδια αυτό. Είναι παράδειγμα. Μετά, Creatures of Ava σου λέει. Από την Inverge Studios. Okay, εκεί πέρα λέει. Καταλαβαίνει τα ζώα, τα κάνει tame στον πλανήτη Ava κτλ. Οκ. Okay. Monster Jam Showdown. Οκ, okay, εντάξει. Αυτά, εδώ μεταξύ Monster Jam βγαίνουν συνέχεια έτσι για κάποιο λόγο. Αυτό ήταν ωραίο. Το The Alters μου άρεσε. Δείξα ένα gameplay trailer. Αυτό το έχω wishlist. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. 11-bit Studio. Στείλαν και ένα email σήμερα έτσι με όλα τις... 11-bit publisher developer. Νομίζω publisher είναι. Publisher, developer είναι του Frostpunk, νομίζω. Ναι, Lever Beat Studios είναι publisher και σε όλα αυτά που και στο Frostpunk. Έχετε υπόψη concept με αυτό? Από ό,τι κατάλαβα είσαι ο ίδιος σε διαφορετικές εκδόσεις. Είναι θα στο πω στο περίπου γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος τι έχω πιάσει, γιατί είναι fucked up τελείως, είναι πώς ήταν το Interstellar και αυτά. Είναι στο διάστημα. Έχουν πάει να κάνουν κάτι σαν απικία σε μια τεράστια ρόδα, η οποία μπορεί και πηγαίνει έρχεται. Νομίζω είναι και από τους ίδιους που έχουν φτιάξει το Dead by Daylight ή το... Πώς λέγεται εκείνο που είχε τα διαμερίσματα δίπλα-δίπλα και έκανες μια διαχείριση των διαμερισμάτων και κάτι σε κουτά. This War of Mine. This War of Mine. Όχι, ναι, λάθος έκανα. This War of Mine, συγγνώμη, με αυτό. Και είναι το ίδιο πράγμα, αλλά φανταστείτε το σε ρόδα, με γραφικά 3D βελτιωμένα. Ναι, δηλαδή, φαίνεται όμορφο. Death Stranding στο μακροσκοπικό. Λοιπόν, τι είπα τώρα ο ιερόσυλος. Λοιπόν, και είναι μια τεράστια ρόδα η οποία μπορεί και κινείται και είναι πάνω σε έναν πλανήτη όπου έχουν πάει να κάνουν αποικιοκρατία. Κινείται η ρόδα μέσα σε αυτόν τον πλανήτη με κάποιον πολύ παράξενο τρόπο. Είναι κατακόρυφο και έχει διαμερισματάκια μέσα στην τεράστια ρόδα και αυτή κινείται. Και ο πρωταγωνιστής έχει την δυνατότητα από το DNA του να φτιάχνει κόπιες του εαυτού του. Και επειδή έχει μείνει στην αποικία μόνος του. Ναι, ξαναφτιάχνεις τον εαυτό σου πολλές φορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά με βάση το background. Δηλαδή, βάζεις ότι είναι η ίδια βάση DNA, αλλά η συγκεκριμένη έκδοση του εαυτού μου έχει πάρει πτυχίο. Ενώ εγώ είμαι αγράμματος, για παράδειγμα, και τον κάνεις γιατρό. Αλλά επειδή είμαι και λίγο
παραπόντης και τα λοιπά, το ότι έγινα γιατρός με έκανε να έχω τάσεις πλουτισμού, άρα δεν με νοιάζει τι θα κάνω από κάτω μου, άρα τους πηδάω. Δηλαδή ο καθένας με βάση το τι του δίνει σαν threat έχει και κάτι αρνητικό μετά. Και okay. φτιάχνει σαν κοινότητα που κάνεις micromanagement αυτής της κοινότητας όπως ήταν στο This War of Mine, αλλά είναι με 3D γραφικά τρέχουσας γενιάς, ας πούμε. Δεν είναι σαν το This War of Mine που ήταν σχεδόν δυσδιάστατο με ψευτο 3D πραγματάκια. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το έχω wishlist πάρα πολύ καιρό. Αυτό θέλω να δω. Όχι, είδα αυτό... τώρα το κάνει και Develop 8-bit που κάνει και το Frostpunk 2 φέτος. Και έχει κάνει και το This War of Mine. Όλα παιχνιδάρες εντάξει. Και, και το This War of Mine και τα Frostpunk είναι φανταστικά. Το The Alters έρχεται και στο Game Pass. Αυτή νομίζω ήταν η πιο καλή του προσθήκη. Game Pass, multi-platform εννοείται, Xbox Series, PlayStation, Windows κτλ. Ωραίο, πότε είναι αυτό? Δεν έχει ημερομηνία. Okay. First Berserker, Kazan, αν το λέω σωστά. Kazan, ωραίο, ναι. Αυτό. Ωραίο αυτό. Αυτό είναι που είναι σαν Souls, αλλά είναι με... Δεν τρελάθηκα λίγο έτσι, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, βέβαια είχε και κακό frame rate το gameplay, δηλαδή το βλέπω. Το γράφανε και στο chat εκεί πέρα. Μήπως είναι άποψη, μήπως είναι σαν το Spider-Man, το Spider-Verse που είναι τα καρέ στο μπορεί, 40 FPS, είναι 24, τι διάολο είναι αυτά. Δεν ξέρω αν φάνηκε τόσο πολύ. Όπως κάνανε στο Spider-Verse τέλος πάντων που λέγεται frame interpolation, πώς λέγεται, frame κάτι τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Από την Nexon. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον είναι αυτό. Γιατί το βλέπω σε κάποια σημεία που δεν είναι μέσω χαρακτήρας ότι είναι κομπλέ το frame rate. Μπορεί να είναι αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως η φάση, από ό,τι κατάλαβα, είναι Souls game με 2D κομμάτια. Ναι, κάπως έτσι. Κι εγώ έτσι το έχω δει. Frostpunk 2 έρχεται στο PC Game Pass 24 Ιουλίου. Ωραίο, όμορφο φάνηκε αυτό κιόλας. Hardcore, ακραία το Full. Full. Και το πρώτο νομίζω είχε μπει στο, ναι. Game Pass, νομίζω. Δεν ξέρω αν είχε μπει. Καινούργιο παιχνίδι που δείξαν ήταν το Slate of Hand από την Riffraff Games. Riffraff. Δείξανε, τέλος πάντων. Cinematic trailer δείξανε. Ναι, third person stealth game. Είναι espionage action εκεί πέρα, έτσι, thriller. Το παιχνίδι το οποίο λέει θα πρέπει να κάνει infiltrate, λέει, σε μάγισσες εδώ πέρα, σε μια κοινότητα μαγισσών, χρησιμοποιώντας ένα καταραμένο deck of cards. Με κάρτες και με αυτά, okay, φαντάζομαι εκεί πέρα πάει το hand. Ας πούμε που λέει. Μπορεί να είναι... το κάνουν αρκετά παιχνίδια αυτό, που κάνεις τις επιθέσεις με κάρτες. Και το... Πώς λέγονταν εκείνο το επικό, το Inscription, που, που είχε πολλά διαφορετικά. Καλά, αυτό είχε. Αυτό είχα πάθει την πλακάρα μου όταν το έπαιξα, το Inscription, που είχε διαφορετικά, πολλά διαφορετικά είδη παιχνιδιού και το βάσιζε σε ένα deck το οποίο μεταμορφωνόταν και άλλαζε και το ζένερο του παιχνιδιού. Υπάρχουν και άλλα τύπου turn-based RPGs που το κάνουν αυτό, όπως το Black Book. Τσεκάρετε το. Το Witcher, το Throne Breaker. Αν το έχετε δει, το spin-off του Witcher, και αυτό έτσι είναι. Μετακινείς το χάρτη, αλλά οι μάχες είναι με κάρτες. Το Thronebreaker, ναι. Υπάρχει μία μόδα με αυτό, δηλαδή να είναι διάφορα ζένερ και να έχει και ένα deck μέσα. Μπορεί να είναι καλό, δεν ξέρω. Απλά επειδή είναι μόνο CG, τώρα είναι πολύ νωρίς για να το κρίνουμε, να δούμε τι θα είναι αυτό σαν... Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μάζεψε και κάποια άλλα μικρά εδώ πέρα, έτσι, να τα πούμε. Remake του Amazon, The Explorer's Legacy. Ανακοινώθηκε μάλιστα σήμερα που γράφουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω, έχεις άποψη από το παιχνίδι? Το θυμάσαι καθόλου? Παλιό PC point and click. Δεν το έχω παίξει. Μπενουάτ Σοκάλα. Είδα το τρέιλερ, αλλά δεν το έχω παίξει. Κάποιοι λένε ότι είναι σαν, ήταν συνωμοταξία Σιμπήρια και τέτοια. Ναι. Εμένα μου άρεσε το Σιμπήρια. Ήταν πριν το Σιμπήρια, από τον ίδιο, από το Σοκάλ, Μακρόιτ. Από τα καλύτερα PC τότε που είναι κλικ σίγουρα με ενδιαφέρει. Υπεργαμάτο και σίγουρα είχε βγει και στο πλαίσιο επειδή είμαι, ναι. Επειδή είμαι το 93, έχω χάσει πολύ πράγμα. Δεν μου φαίνεται. Εντάξει, ναι, okay. Αλλά επειδή είμαι το 93 και πρώτη κονσόλα, ξέρω εγώ, πήρα όταν έπαιρνε τα αλήθεια το PlayStation 1, στο τέλος της γενιάς του PlayStation 1, και μετά έκανα μετάβαση σε Xbox Original, ούτε καν σε PS2. Έχω χάσει πάρα πολλά παιχνίδια και από εκείνη τη γενιά και από τις προηγούμενες. Οπότε τώρα είναι ευκαιρία αυτό, για μένα ευκαιρία που θα βγουν. Είχε βγει το 99, οπότε εντάξει, τι ήσουν εκεί πέρα. Ναι.
Εντάξει, πάντως είναι επιλογές για remake αυτά, έτσι. Δηλαδή, ωραίες επιλογές, ρε. Έχουν και πιο προφανείς επιλογές για remakes από το συγκεκριμένο, αλλά και πάλι, εντάξει. Η αλήθεια τότε ήταν, βέβαια και το Must, ας πούμε, έχει γίνει, ας πούμε. Τώρα, π.χ. το Riven θα μπορούσε να γίνει το ένα remake. Και το Riven, και το Riven κάτι έγινε, δεν έγινε και το Riven κάτι. Δεν νομίζω. Νομίζω το Myst μονάχα Myst έγινε. Και Riven, Myst και Riven νομίζω ότι κάπου τα... Μπορεί να θυμάμαι λάθος, αλλά... Πιστεύω ότι θα το θυμόμαι το Myst. Το Myst κάτι θυμάμαι στα PC, δεν ξέρω αν ήταν τύπου fan-made και επειδή το βλέπαμε στις ειδήσεις. Μπορεί να κάνει HD remaster απλό, να μην ήταν remake. Κάτι. Για το Myst κάτι θυμάμαι πρόσφατα, για το άλλο που λέτε. Νομίζω ότι πρόσφατα κάτι. Εντάξει, okay, δεν είναι. Τέλο πάντων. Οκ. Λοιπόν, πού να σε πάω σε άλλο. Που ανάπτυξε σου λέει ένα παιχνίδι Escape from New York. Την ταινία του 1981, καλ ταινία εποχής, Kurt Russell, έτσι που ενέπνευσε τον Snake, Hideo Snake, Kojima για τον Solid Snake. Ένας user λέει του Imager ανέπτυξε εφαρμογή αυτή φωτογραφίες από το build και concept art του παιχνιδιού. Η Slipgate Ironworks έχει αναλάβει την ανάπτυξη. Η εταιρεία έχει φέρει πολλά παιχνίδια, με σημαντικότερο τον Ghost Runner, στην ανάπτυξη του οποίου συμμετείχε. Οκ. Okay. Εντάξει. Για ειδήσεις κοιτάς. Ναι. Να πω εγώ ένα που έγινε τώρα που ασχολήθηκα πριν. Ναι. Βγήκε για το Dragon's Dogma 2 η μεγαλύτερη κυκλοφορία του μήνα και για μένα υποψήφιο γκώτη από τώρα. Προσωπική άποψη. Μπορεί να. Dragon's Dogma 2 κυκλοφορεί 22 Μαρτίου και βγήκε ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι Παρασκευή και εσείς Σαββατοκύριακο που θα μπορείτε, να κατεβάσετε στο PlayStation ή στο PC ή στο, δεν ξέρω, στο Xbox βγαίνει, ή στο PlayStation ή στο PC, αυτά μας νοιάζονται σε αυτό εδώ το panel. Σε όλα βγαίνει νομίζω, όχι το παιχνίδι, το παιχνίδι σε όλα βγαίνει, νομίζω το Character Creation που λες πάλι σε όλα βγαίνει. Έχει βγει Character Creation Tool, το οποίο θα σας επιτρέπει να φτιάξετε τον πρωταγωνιστή και το pawn, δηλαδή τον συμπροταγωνιστή, τον οποίο μπορείτε να φτιάξετε στο συγκεκριμένο παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος εμφανισιακά. Το έβαλα και το δοκίμασα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το tool είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, είχα να δω τόσο ωραίο από το Elden Ring και πιο πίσω. Άντε, ρε. Πολύ καιρό. Πάρα πολύ ωραίο το creation tool. Στα αρνητικά, βέβαια, στις κονσόλες δεν θα έχει το παιχνίδι και επισήμως. Πριν δύο μέρες επισημοποιήθηκε, νομίζω. Το είχαμε εμείς μια ιδέα από πιο πριν. Όμως τώρα επισημοποιήθηκε ότι δεν θα έχει performance mode. Θα έχει μόνο ένα, το οποίο δεν θα λέγεται καν quality. Θα είναι uncapped, λένε. Το οποίο αυτό από μόνο του φέρνει δύο τεινά. Το ένα είναι ότι μπορεί να είναι ασταθές, πάρα πολύ ασταθές σε κάποια σημεία εφόσον είναι uncapped και δεν έχει στόχο. Το θετικό είναι ότι αν βγει PlayStation 5 Pro ή PlayStation 6, επειδή είναι uncapped, θα μπορεί να υποφελείται της μεγαλύτερης δύναμης του hardware και θα μπορεί να πάει παραπάνω χωρίς να απαιτείται απαραίτητα κάποιο update. Μόλις θα βγει κάτι πιο δυνατό, θα τρέχει καλύτερα. Μαχα. Το αρνητικό, ξαναλέω, είναι ότι μπορεί να μην τρέχει τόσο σταθερό το 30 όσο θα έτρεχε αν είχε στόχο 30. Για 31 FPS μιλάνε περισσότεροι. Κάτι previews που είδα λένε ότι το μέσο τέτοιο είναι. Αυτό είναι καλό. Χειρότερο, γιατί σου δίνει κακό frame pacing. Έτσι πως είναι. Αυτό. Δηλαδή γι' αυτό κάνει αφορά το κάνουν capped. Για να είναι ίσως γιατί δεν κλωτσάει. Δεν κλωτσάει και το VRR. Να πούμε και τα αρνητικά ότι το VRR στο Xbox. Θα κλωτσίσει εκεί γιατί είναι χαμηλότερο νομίζω. Κλωτσάει γιατί πιάνει στα 20 κάτι. Στο PlayStation δεν κλωτσάει, πρέπει να φτάσει 40 κάτι. 40-41 ας πούμε για να κλωτσίσει το VRR στο PlayStation. Οπότε, αν με κάποιον τρόπο πάρει ένα update εφόσον είναι uncapped ή αν βγει μια Pro Revision και φτάσει στο 40, θα κλωτσίσει το VRR και θα ανοίξει το PlayStation καλύτερο. Λένε τα previews πάντως ότι και στο PlayStation είναι καλό 30. Έτσι λένε τα previews. Εγώ θα το πάρω στο PC. Εντάξει, ναι, καλά. Εσύ που παίζεις στο PC εννοείται. Θα το πάρεις εκεί και φαίνεται ότι θα είναι της παιχνιδάρης χρονιάς, έτσι. Δηλαδή το ελπίζω. Το streak της Capcom είναι ασυναγώνιστο έτσι, τα τελευταία χρόνια. Ξέρω, θα έχει και μετά, ναι. Θα έχει και RE Engine, έτσι. Θα έχει τη μηχανή γραφικών του Resident Evil. Ναι, όχι, φαίνεται όμορφο. Φαίνεται πανέμορφο. Φαίνεται όμορφο. Σε όσους έχουν παίξει το original που ήμουν από τους υπέρμαχους που φώναζα τα προηγούμενα χρόνια, παίξτε Dragon's Dogma, παίξτε Dragon's Dogma, παίξτε. Μπερδευόμουν κιόλας.
Μου θυμίζει πάρα πολύ το πρώτο, αυτό το βάζω στα αρνητικά. Δηλαδή, έχω δει κάποια μοτίβα, όπως είναι στο πρώτο, ότι είσαι ο Αρίζεν, έχεις εδώ πέρα την τομή γιατί σου λείπει η καρδιά σου, όπως και στο πρώτο που έτσι ξεκινάς. Mm-hmm. Φτιάχνεις τα pawns. Είχε ένα σύστημα στο πρώτο που το pawn που έφτιαχνες μπορούσες να το νοικιάζεις. Έκανες μίσθωση σε άλλους και μπορούσες εσύ να πάρεις το pawn το δικό μου, ας πούμε, και να παίξεις, να σε βοηθήσει, που είναι overleveled και overspec το δικό μου, να σε βοηθήσει στη μάχη, και όταν το αφήσεις και το αποδεσμεύσεις, μου φέρνει πίσω loot και XP που έχει πάρει με σένα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν είχε βγει τότε, που βγήκε το 2000 κάτι, early, ξέρω εγώ, μάλλον late zero. Λέει, τι ήταν, 2011, δεν θυμάμαι. 2009 ήταν, 2009, 2010. Μπορεί να είναι και πιο μετά. Όταν είχε βγει ήταν φοβερά cool, και η μάχη αυτή που μπορείς και γραπώνεσαι πάνω από τα τέρατα και τους βαράς μαχαιριές μέσα στο μάτι, ήταν όλο επικό. Δεν υπήρχαν τα μετέπειτα soul games που εκτόξευσαν το gameplay και λέμε τώρα Elden Ring, μάχη τρομερή, Sekiro κτλ. Εκείνα τα χρόνια υπήρχε ένα Demon Souls το original, άντε και ένα Dark Souls, και το συγκρίναμε με το Dragon's Dogma, το οποίο μπορούσες να πηδήξεις, να σκαρφαλώσεις, να κάνεις, να runs, και ήταν φοβερό. Εγώ δηλαδή έλεγα τότε Dragon's Dogma μόνο. Τώρα ίσως είναι λίγο αναχρονιστικό το στυλ του και δηλαδή λίγο έτσι παλιακό. Ναι, το φοβάμαι λίγο αυτό, μην είναι πολύ ίδιο με το πρώτο και έχει μείνει εκεί πίσω. Αλλά τα γραφικά του και η ιστορία και τα λοιπά, είμαι φουλ ψημένος. Ελπίζω να πάει καλά. Δεν είναι και μεγάλος ανταγωνισμός για την ώρα. Δηλαδή, άμα βγει το Stalker και είναι καλό, θα είναι ένας contender σίγουρα για το Game of the Year. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να μιλάμε από τώρα. Αλλά το Stalker είναι σίγουρα ένα, αν βγει όσο καλό το περιμένουμε. Το Final Fantasy, το Rebirth, είναι σίγουρα και αυτό contender, γιατί έχει βαρέσει 90 κάτι στα Metacritic. Και πιστεύω την πεντάδα θα την συμπληρώσει και το Dragon's Dogma, αν πάνε όλα καλά. Ναι, like Dragon. Το ακούω, το ακούω. Infinite Wealth. Like a Dragon. Ισχύει. Ναι, δεν το έχω παίξει αυτό ακόμα, γι' αυτό δεν το υπολόγισα. Δυστυχώς. Μετά, τι έχω να σου πω. Ανακοινώθηκε Ubisoft Plus Classic συνδρομή για το PlayStation. Ξεχωριστή εννοώ ανακοινώθηκε. 8 ευρώ το μήνα, 7,99. Βέβαια τα PlayStation Plus Classics υπάρχουν στο Extra. Classics. Ναι, Ubisoft Plus Classics υπάρχουν στο Extra PlayStation Plus. Απλά πλέον και για κάποιον που για χύψη λόγο δεν θέλει να βάλει Plus, θέλει απλά να βάλει ένα μήνα να παίξει κάτι της Ubisoft, μπορεί να βάλει μόνο το Ubisoft Plus Classics. Okay. Το τέτοιο μπορώ να πω. Με Valiant Hearts το δεύτερο ήρθε επιτέλους στο PlayStation. Το prequel ή sequel είναι. Sequel πρέπει να είναι. Valiant Hearts Coming Home λέγεται. Ήταν στο Netflix αποκλειστικό. Τώρα ήρθε και στο PlayStation και στα υπόλοιπα. Υποθέτω. Παντού πρέπει να βγήκε. 15 ευρώ. Καλή τιμή θα πω εγώ. Και ένα τελευταίο εδώ που κράτησα ήταν ότι γενικότερα έτσι αυτό της pop κουλτούρας, ότι απεβίωσε... Χαζεύω και στα δικά μου, με συγχωρείτε τώρα, ναι, μας σας καλώ τις καλύτερα. Αλλά είδα ένα πολύ σημαντικό που έγινε με το update που πήρε το Spider-Man. Το έχετε πει αυτό. Που μπήκε το μενού. Το debug mode. Βάλαν το debug mode κατά λάθος. Μπορεί μέχρι να το συζητήσουμε εμείς να το έχουν πατσάρει. Να έχει βγει κανένα over the air, πώς λέγεται, update ή κανονικό update και να το έχουν πατσάρει. Hotfix. Και στο χωριό μου έτσι το λέμε. Το οποίο για τη δεδομένη χρονική στιγμή, όταν είσαι στο start menu, ξέρω εγώ, αν πατήσεις το touch και το options μαζί, σου ανοίγει το debug menu. Που τι είναι το debug menu? Είναι μια λίστα με επιλογές προγραμματιστών που μπορείς να αλλάξεις παραμέτρους του παιχνιδιού. Σου ανοίγει τα σώψιχά του το παιχνίδι. Και έχει κι άλλο ένα με κάτι επιλογές που είναι στο start menu, εκεί που σου λέει πάντα start, ας πούμε, που πατάς τα δύο αναλογικά μέσα, όπου σου έχει κάποια modes, αυτά το έχουν για τα tech demos που κάνουν και για τις παρουσιάσεις στην E3, στην Gamescom κτλ. Για να μην πατάνε load game και να έχουν μέσα αρχεία πολλά ή οτιδήποτε, φτιάχνουν ένα κρυφό μενού για τους developers που μπορούν να ορίσουν ακριβώς που θα τους βάλουν. Σε κάποιο μέρος του παιχνιδιού συγκεκριμένο, να είναι ο χαρακτήρας έτσι χτισμένος, να έχει κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Και μέσα σε αυτό το μενού που είχε και ένα boss fight με τον Beetle. Ναι. Το οποίο είναι μέρος, είναι ένας από τους κακούς που έχει υπάρχει στα comics και είναι μέσα στα leaks της Insomniac που είχαν βγει. Είχαν τρεις κακούς συγκεκριμένους που μπορούμε να τα περιμένουμε στα DLC που έρχονται. Ένας ήταν ο Carnage, ο άλλος ήταν ο Beetle και κάτι ακόμα, δεν θυμάμαι. Και υπάρχουν μέσα λοιπόν στα data αυτά που βγαίνουν τώρα και στο debug menu το Beetle, που σημαίνει ότι μάλλον επιβεβαιώνεται το leak τότε της Insomniac και ξέρουμε ήδη ποια θα είναι τα DLC που θα έρθουν για το Spider-Man 2. Ναι. Μέχρι να τα ανακοινώσουν βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει καν ή δεν έχουν πει καν ότι ξέρεις τι θα βγάλουμε DLC. Φαντάζομαι κάποια στιγμή και αυτοί θα
Το πούνε, ναι, το είδα και μάλιστα έχει πλάκα γιατί έχει τύπου God mode, να μην παθαίνει τίποτα, να δοκιμάζει άλλου χαρακτήρε. Είδα εκεί με την Gwen, με τον Venom, με τον MJ. Peter Parker, α πούμε και τέτοια. Ναι, MJ, sorry, όχι. Ναι. Λοιπόν, κάτι που διάβασα τώρα είναι το Silent Hill 2 έγινε rated στην Κορέα. Το remake. Το οποίο άρα κοντεύει, έτσι. Μάλλον. Αφού όταν γίνονται rated, πολύ σύντομα συνήθως έχουμε νέα. Κάτι σημαίνει αυτό, τι διάολο. Πιστεύω κι εγώ. Ύποπτο. Ναι. Εντάξει. Φέτος. Φέτος. Για να γίνει από τώρα, πάμε φέτος. Φέτος. Στάνταρ. Δεύτερο εξάμηνο. Πιστεύω. Έτσι πως πάει η δουλειά. Τώρα, καλό είναι αυτό, κακό θα δούμε. Ghost of Tsushima στο PC. Το Director's Cut. Μπράβο. Ghost of Tsushima στο PC. 16 Μαΐου. Εντάξει. Καλό αυτό. Θα ερχόταν κι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι μόνο το The Last of Us πλέον δεν είναι. Grand Turismo. Επίσης δεν είναι. Και αυτό κάποια στιγμή φαντάζομαι θα έρθει. Και το The Last of Us Part 2, αυτά τα δύο. Και λένε ότι ίσως και κάποια παλαιότερα, κάποια στιγμή, κάνα Infamous Second Son, κάτι τέτοιο μπορεί να πάει. Εντάξει, γιατί όχι. Σαν μικρέτερες κυκλοφορίες. Γιατί όχι. Ένα νέο. Τα παλιότερα νομίζω τα έχουν ξεχάσει λίγο τα παλιότερα. Δηλαδή βλέπω ότι τα πιο πρόσφατα τα βγάζουν σιγουράκια και υπάρχουν κάποια πιο παλιά τα οποία δεν τα κουμπάνε, μάλλον γιατί θέλει περισσότερη δουλειά. Έχουν φέρει και το Gravity Rush 2 ακούγεται για remaster. Το Bloodborne που το ζητάνε ναι, όλοι. Ασχολούνται δηλαδή με το Gravity Rush 2 που ήταν αυτό στα Japan Studios ή δεν είναι. Το πρώτο ήταν σίγουρα, το δεύτερο ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι, ήταν. Και ασχολούνται με το Gravity Rush και δεν ασχολούνται με το Bloodborne, το οποίο ας πούμε, αυτό, νομίζω και αυτό ήταν στα ίδια studios, ήταν συνεργασία. Japan Studio From. Ναι. Τέλος πάντων, επιλογές είναι αυτές. Δηλαδή τώρα το Bloodborne για ποιο λόγο να μην το έχουν φέρει ακόμα στα PC. Gravity Rush 2 κανένας δεν ξέρει γιατί. Ποιος ασχολείται και για ποιο λόγο. Η αλήθεια είναι. Κοίτα, μονάχα μπορώ να το σκεφτώ ότι έρχεται και η ταινία Gravity Rush. Ίσως σε συνδυασμό με αυτά. Σου λέει ένα, πάρε μια εργολαβία 10 άτομα εκεί πέρα και τελείωσε πω και όσο πουλήσει, ξέρω κάπου. Βάλτε ένα 60 FPS και τελείωσε. Επικό το πρώτο εντωμεταξύ στο Β ήταν από τα console sellers του Β. Περισσότερο από το Uncharted για μένα που είχε βγει τότε. Το πρώτο είναι φανταστικό. Εγώ το άπηξα πέρυσι. Το ένα το τελείωσα, το λάτρεψα. Το δύο το άφησα στα μισά και ούτε. Μιλάμε για Β. Να το παίξει στον Gravity Rush στο Β. Να κουνάς με γυροσκόπια και τέτοια, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν φοβερό. Ναι, εντάξει, εγώ λέω για τα παιχνίδια γενικώ. Okay. Anyway, κάτι έλεγε ο Ζήσης, πήγε να αλλάξει νέο. Πήγα να αλλάξω νέο, να πω ένα τελευταίο εδώ που είχα σημειώσει, ότι απεβίωσε ο Ακίρα Τοριγιάμα, ο δημιουργός του Dragon Ball. Αυτό έτσι, ναι. Σε ηλικία 68 ετών, από αιμάτωμα, και όλη ρε παιδί μου η κοινότητα είδα εκεί πέρα ότι, ξέρεις, ανέβαζε fan arts. Έχει άμεση σχέση και με το gaming ο Τοριγιάμα και με τον Dragon Quest, ειδικά με τη σειρά. Γενικότερα έχει μπλακεί πολύ και έχει επηρεάσει πολύ. Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon, Dragon Ball εννοείται, όλα αυτά. Ήταν, πολύ μέσα στα πράγματα. Συμμετείχε και στο παιχνίδι που αναμένει κυκλοφορεί σύντομα, το Sandland. Ένα έτσι που διαφημιστεί. Μεγάλη κληρονομιά πίσω του. Αυτά. Κάτι άλλο που ήθελα εγώ να πούμε είναι για τη Warner Bros. Α, φοβερό αυτό. Ναι. Λέει, λοιπόν, λέει, παιδιά, βγάλαμε πέρυσι το Hogwarts, πούλησε τα κέρατά του, μας έφερε ρεκόρ τζίρου, single player παιχνίδι. Φέτος βγάλαμε το Suicide Squad που πήγε άπατο, οπότε η λογική διαδρομή είναι να ακολουθήσουμε τα live service. Έτσι το είδαν γενικά. Και λέει, από εδώ και πέρα θα στηριχτούμε σε live service. Παίζει μια φήμη ότι το επόμενο Hogwarts θα είναι live service. Ναι. Δηλαδή, το παιχνίδι που τους έφερε τα περισσότερα έσοδα πάνε να το πετσοκόψουν. Είδα είναι και μια ανακοίνωση του social media director που έχουν, του φίλου που τον έχω και εγώ follow για να βλέπω τα ενδότερα, και είπε ότι έρχεται και ένα update το καλοκαίρι ή Σεπτέμβριο το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι, για το Hogwarts Legacy, το οποίο θα έχει πολύ πράγμα μέσα, fan service τελείως. Δεν ξέρω αν θα έχει νέες πιστές, νέες αποστολές. Αυτό που είπαν για το καλοκαίρι είναι αυτό το exclusive περιεχόμενο που έχει PlayStation έκδοση. Δεν νομίζω αν είπαν. Κι άλλο. Μπορεί. Εγώ θυμάμαι αυτό σίγουρα που λέγανε, ίσως στα πλαίσια των παραπάνω που θα βάλουν. Το είπε ρητά αυτός, ότι είναι ευχαριστώ για την στήριξη που δώσατε. Πρέπει να σου πω. We love seeing all the guesses and hopes for what will be the part of this update. And while we are not ready to talk about it, I do want to set some expectations for what we are working on. Our original wording of additional updates and features for the game was very intentional. Δηλαδή, η χρήση των λέξεων additional updates and features for the games, additional, ήταν intentional. Θέλαμε και το είπαμε.
Και είναι ένας μικρός τρόπος, λέει, να σας δείξουμε την εκτίμησή μας και το, για την στήριξή σας κτλ. Οπότε θα έχει πράγματα. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα που θα έχει μπορεί να μην είναι αποστολές. Μπορεί να είναι καινούργια κοστούμια, καινούργια. Εντάξει. Τέτοια πράγματα. Χαζομαρούλες, δηλαδή. Οκ, εντάξει. Ναι. Απλά είναι σαν αυτό που είπε και ο Άλεξ, ότι το παιχνίδι, το μοναδικό που σώζει την κατάσταση μέσα σε αυτό το συφερτό από πράγματα που προσπαθούν να πούνε ότι είναι παιχνίδια. Το πετσοκόβουν και. Δηλαδή, μετά από αυτή την αποτυχία, η οποία ήταν και παταγώδη στους Suicide Squad, το να βγαίνουμε τόσο. Ξέρουμε εμείς τι σας λέμε. Πάμε live service. Είναι αστείο από μόνο του. Δηλαδή, okay. Δεν ξέρω. Θα κάνουν. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουν μετανιώσει που δεν κάνα live service στο Hogwarts Legacy από την αρχή. Γιατί εγώ θα μετανιώνω έχουν... που έκανα live service στο Suicide Squad και όχι το ανάποδο. Γιατί το Suicide Squad, άμα ήταν ένα καλό single player παιχνίδι, μια χαρά θα πουλούσε το license. Μπράβο, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ και εγώ, αλλά είμαι σίγουρο ότι. Νούμερο... Τώρα το license του Harry Potter θέλουν να είναι ένα παιχνίδι που θα παίζουν συνέχεια και συνέχεια. Ο κόσμο θα ξοδεύει, θα αγοράζει το κτλ. Το νούμερο ένα παράπονο και απέτηση που είχαν οι φίλοι του Hogwarts ήταν γιατί δεν έχει shared world εδώ μεταξύ. Δεν του βρίσκει πουθενά του gamers. Εγώ δηλαδή χαίρομαι. Ναι. Που ήταν single player εμπειρία, αλλά εγώ το έχω αυτό και το λέω γενικά. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι αυτό που λείπει είναι να έχει shared world. Τώρα κατά πόσο θα μπορούσε να τρέξει αυτό το παιχνίδι σε shared world είναι κάτι, μια τελείως διαφορετική κουβέντα, αλλά από την άλλη... Και ποιο studio θα μπορούσε να το κάνει όλο αυτό, έτσι. Ξέρεις τι όμως, θα ήταν πιο εύκολο, δεν είναι εύκολο να κάψεις με ένα κακό παιχνίδι τα λεφτά που έχεις δώσει για ένα license σαν του Harry Potter. Από την άλλη, είναι πιο εύκολο να κάψεις ένα στούντιο το οποίο δεν είχε πρώτερη. Κάτι Pixel Cars και κάτι τέτοια έφτιαχνε η Portkey Games. Όχι η Portkey Games. Η. Πώς λεγόταν η εταιρεία που το έφτιαξε. Avalanche. Η Avalanche, ναι. Αυτοί που το είχαν φτιάξει, κάτι Pixel Cars φτιάχνανε. Δεν είναι η Avalanche η καλή, είναι η άλλη. Ναι, Avalanche, είναι Avalanche Studios και είναι Avalanche Studio και Avalanche Software και κάτι τέτοιο. Δεν είχαν εμπειρία, οπότε ήταν πιο εύκολο να πεις ότι εντάξει, τα παιδιά προσπάθησαν αυτό, μπόρεσαν και βγάλαν. Αλλά από την άλλη, έχει με το Suicide Squad και τα λοιπά. Και τον Gotham Knights. Έχει studios που μας δώσανε τα Batman που ήταν ο προπομπός των Insomniac Spider-Man και στα Super Hero Games ο ηγέτης. Ήταν τα καλύτερα παιχνίδια με Super Heroes που είχαμε, τα παιχνίδια τους. Και τους βάλανε και τους κάψανε με ένα game as a service το οποίο δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Δηλαδή, προσωπικά εγώ το συγκεκριμένο, επειδή το έπαιζα από νωρίτερα σε closed betas κτλ. Είχα και NDAs και δεν μπορούσα να βγω να τα πω, αλλά με τους πιο κοντά που τα είχαμε δει, λέγαμε ρε, πώς θα το βγάλουν αυτό το παιχνίδι. Φαινότανε δηλαδή, είχαν άγνοια κινδύνου. Αυτοί δηλαδή που κάνανε το quality assurance και σε αυτό και σε άλλα παιχνίδια και στο αυτό με τους πειρατές που βγήκε τώρα το Skull and Bones και στο Final Fantasy ακόμα το Rebirth που για τα τεχνικά του εγώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις. Δεν ξέρω στο QA πώς πάνε και φτιάχνουν μια έκθεση που λένε αυτό το παιχνίδι είναι ok να κυκλοφορήσει πλέον. Είναι πολύ παράξενο πώς βγαίνουν τα παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Περισσότερο βέβαια για το Suicide Squad και το Gotham Knights παρά για το Final Fantasy. Το Final Fantasy έχει και άλλες αρετές. Έχει και άλλες σημεία που μπορείς να εστιάσεις. Νομίζω απλά λένε κάποια στιγμή ότι ξέρεις τι πρέπει να βγει, γιατί ξοδεύουμε λεφτά συνέχεια και θα τα φτιάξουμε στην πορεία. Εντάξει, έχουν συνηθίσει οι gamers. Κάθε μέρα σταμάτα update. Να ξοδεύει. Είναι σε φάση σταματήστε να ξοδεύετε. Βγάλετε το να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, αυτά από νεάκια. Όχι κάτι το ιδιαίτερο όπως είχαμε πει από την αρχή. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στη θεματική μας. Επισκεφτείτε το fixerlab.gr, το ηλεκτρονικό εργαστήριο επισκευών τεχνολογίας με 12 χρόνια εμπειρίας σε παντός είδους ηλεκτρονικών επισκευών για τις κονσόλες σας, χειριστήρια, κινητά, tablets, laptops και PCs. Εμπιστευτείτε στο fixerlab τη συσκευή σας, ενημερωθείτε για τη βλάβη και το κόστος της επισκευής στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με σέρβις υψηλών προδιαγραφών. Έτσι να. Σας ακούω. Να φάμε την ώρα μας. Εγώ λέω να ξεκινήσει ο Άλεξ. Το βλέπω έτσι. Εκεί πέρα στο σκοτεινό, έτοιμο να ξεχυθεί. Με τα hot takes του. Βλέπω και την Έλλη από πίσω που τον σημαδεύει με το δίκανο. Εκεί πέρα είναι έτοιμη να του τη ρίξει. Άμα πει καμιά μαλακία. Έχω το καλύτερο και το χειρότερο παιχνίδι που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου και τα δύο από πίσω. Έτσι. Το χειρότερο ποιο είναι. Τον Gollum. Α, ο Gollum. Ο Gollum είναι και από εκεί έλει. Ναι, λοιπόν, άντε, έλα, ξεκινήσω. Θα φάγω τις μπάτσες. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Θα δείξω ευαίσθητο το θέμα. Το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στο franchise του Resident Evil είναι τα Resident Evil 7 και 8. Ξεκινάς ωραία, ξεκινάς ωραία. Όχι, ωραία. Αποδέχομαι. Ωραία, ξεκινάει. Μ' άρεσε. Κομπλέ. Συμφωνούμε όλοι, παρακάτω. Μ' άρεσε. Γιατί το first person πολύ το μισούν.
Και ξεκινάνε με το κλασικό, αυτό δεν είναι Resident Evil, είναι γιατί δίνουν first person, δεν μου αρέσει τι να παίξω Call of Duty και αυτά. Είναι γνωστό take αυτό με την αλλαγή στην κάμερα. Ναι, είναι. Εγώ βέβαια το λέω αυτό με τον αστερίσκο ότι δεν έπαιξα τα original Resident Evil στην ώρα τους και τα έχω παίξει μόνο μέσω remake, το οποίο και είναι μεγάλο αστερίσκος. Στην καλύτερη μορφή τους, γλίτωσε στα tank control, στα bugs και τα... Και εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν νιώθω ότι το original 2 ήταν καλύτερο από το remake, ας πούμε, οπότε νιώθω ότι έχω κάτι να πω. Και όχι, θεωρώ... τι, έχει να κάνει τώρα με νοσταλγία, με παλιπαιδισμό, με gatekeeping, έχει να κάνει με τέτοια πράγματα, ότι δηλαδή αυτοί που τα έπαιξαν τότε ήταν τότε κάτι το σπουδαίο και προσπαθούν να το προφυλάξουν από όποιον θέλει να πει κακή κουβέντα για εκείνο. Ναι, ναι, κατανοητό. Είναι κάτι πολύ, ένα πολύ valid point, κάτι πολύ αντικειμενικό και ορθό να πούμε, ότι εκείνη την εποχή ήταν από όλες τις απόψεις σπουδαία παιχνίδια και σε τεχνικό επίπεδο top. Τα και σχεδιαστικά και όλα, ναι. Ναι, αν το προσεγγίσουμε ιστορικά, ναι, είναι σπουδαία παιχνίδια. Αν το προσεγγίσουμε γενικότερα με τα όσα γνωρίζουμε για το gaming σήμερα, εγώ θεωρώ ότι η μοναδική σοβαρή εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει το Resident Evil είναι αυτή που είχε όντως. Γιατί αν το Resident Evil πρέπει να μην είναι ένα τσιρκολίκι action και πρέπει να είναι ένα horror game, θα έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε στο 7 και το 8. Έτσι έγινε πραγματικό horror. Πριν ο τρόμος ο πραγματικός ήταν τα controls του. Τώρα ο τρόμος είναι μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω και σε καλή περίοδο που τα first person horror παιχνίδια γνωρίζανε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Στο Twitch, γενικότερα δημοφιλία, με τους content creators. Βγάζανε spin-offs, βγάζανε κάτι Dino Crisis και τέτοια. Ήταν spin-offs πρακτικά, ξέρω εγώ, του Resident Evil. Τι δουλεύει τώρα. Είναι αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και δεινόσαυρους μέσα. Μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα που θα έχει μέσα ζώα. Δεν υπάρχουν κακές ιδέες στο brainstorming, ήταν η φάση. Φέρ' τα όλα. Βάλ' τα όλα μέσα. Πρέπει να κλείσω το παράθυρο γιατί καυγίζουν τα σκυλιά. Μάλλον έχουν ακούσει τι λέμε και έχουν αρχίσει. Εγώ δεν ακούω. Άκου, εκεί πέρα κάτι. Ναι. Αληχούσαν τα σκυλιά. Έτσι στείλω. Με αυτά που λέμε, αρχίσαν τα σκυλιά να καυγίζουν. Για να στηρίξω λίγο αυτό που λέω, για να φάω ξύλο δικαιολογημένο, θεωρώ ότι είναι η πρώτη προσπάθεια τη σειρά να βάλει κανένα δυο χαρακτήρε μέσα οι οποίοι είναι χαρακτήρε κανονικοί και όχι. Τσίρκο, γιατί παιδιά εντάξει, πολλοί αγαπάνε Λέον, Κρίς και τα λοιπά. Δεν μπορώ να ζω σοβαρά, μου πιάνουν τα γέλια. Και το Resident Evil 4 το ευχαριστήθηκα και το θεωρώ δεκάρι, αλλά οι χαρακτήρες του είναι εμετικοί. Είσαι του Ethan, εσύ. Είμαι του Ethan. Είναι ο μόνος που θεωρώ ότι έχει ένα background και ένα λόγο που είναι εκεί που είναι. Δηλαδή, είμαι μπάτσος, έτυχε να είμαι δεύτερη μέρα στη δουλειά, έσκασαν τα zombies και πρέπει να τα σκοτώσω. Θεωρώ ότι ο Ethan έχει ένα κάποιο για τα στάνταρ τη σειρά, ένα κάποιο arc. Το οποίο συνεχίζεται μετά και με την κόρη του Ethan που παίζει στο DLC. Επίσης θεωρώ ότι είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να φτιάξουν κανένα 2-3 bosses, γιατί τα boss fights του Resident Evil για μένα πάντα είναι μελανό σημείο, δηλαδή ποτέ δεν τα άστρωσαν. Λίγο στο 7 και στο 8 πάλι και εκεί βλέπω μια προσπάθεια να τα φτιάξουν λίγο. Υπήρχαν μερικά καλά όμως έτσι. Και στο εγώ 8, θυμάμαι. Ναι, στο 7 και στο 8 υπήρχαν στα παλιά. Εγώ παιδιά, εντάξει, ωραία είναι μέσα σε Mr. X και τα λοιπά, αλλά η αντιμετώπιση του όταν δηλαδή παίζει τα ίσα δεν κάνει τίποτα. Το boss fight μόνο δηλαδή σχεδιαστικά είναι αστεία. Άσε που θεωρώ ότι πολλοί λένε ότι το 7 σου καταραίει στο σημείο που πάνε στο πλοίο. Ακόμα και εκεί που ισχύει και καταραίει, θεωρώ το πλοίο άπειρες φορές καλύτερο από το πώς καταραίουν τα παλιά Resident Evil. Ας πούμε, θεωρώ ότι το 2 όταν βγαίνει από το αστυνομικό τμήμα σταματάει να είναι ενδιαφέρον σε κάθε πτυχή του. Για μένα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το Resident Evil 2 από όταν βγαίνει στο τμήμα. Θεωρώ ότι το μισό παιχνίδι είναι αριστούργημα και το μισό είναι ένα αδιάφορο πράγμα εντελώς. Εγώ νιώθω ότι το 7 και το 8 κάνουν σχεδόν τα πάντα καλύτερα από εκείνα τα παιχνίδια. Καταλαβαίνοντας βέβαια ότι έχουν κάποιους περιορισμούς, γιατί είχε και το αρχικό και το πρωτογενές υλικό κάποιους περιορισμούς. Έτσι, δεν είναι το πάντως, ίδιο ίδια τα στάνταρ. Είναι τόσο μεγάλο το franchise, ας πούμε, που θεωρώ ότι χωράει και τα δύο μέσα ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται δηλαδή απαραίτητα να πούμε ότι θα κάνουμε μόνο το ένα και όχι το άλλο. Εγώ θέλω να παίζω δηλαδή και το third person το action μου. Θέλω και το first person το γαμιστερό. Αν με ρωτάς. Μεταξύ των δύο κατηγοριών αυτών προτιμώ και εγώ το καινούριο στυλ όταν θέλω να παίξω κάτι τρομακτικό. Σαν action game θα μπορούσα να παίζω και κάτι άλλο. Από την Capcom με αυτό το set των μηχανισμών, αλλά να μην είναι με zombie, ας πούμε. Ναι, εγώ συμφωνώ ότι χωράνε και τα δύο. Πάντως είναι απόλυτο αυτό που λες και δεν σου λέω ότι πρέπει να υπάρχει το ένα εις βάρος του άλλου. Απλώς θεωρώ ότι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στο franchise εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια είναι αυτή η στροφή. Όσο και αν δεν είναι Resident Evil, όσο και αν δεν έχει zombies και δεν λέει τίποτα για μένα. Και εγώ τα zombies έχω βαρθεί, τα βλέπω προσωπικά, ας πω αλήθεια. Και επίσης μετά το The Last of Us, π.χ. τα zombies του Resident Evil δεν μπορώ να τα δω και πολύ σε σοβαρά, να σου πω αλήθεια μου. Το Last of Us δεν είναι zombie.
Εντάξει, ναι, αλλά λειτουργούν. Δρούν ως ζόμπι. Με την ίδια λογική. Ούτε στο Rez είναι ζόμπι πρακτικά, στα καινούργια δηλαδή. Είναι στα κάτι καινούργια άλλο. Δεν είναι, όχι. Στα καινούργια δεν είναι. Μόνο στο 2 και στο 3 και στο 1. Στα πρώτα είναι ζόμπι. Τόσο πάνω, αυτό είχα να πω. Εγώ θεωρώ ότι έχουν κάνει την πιο σωστή στροφή που μπορούσαν και ανυπομονώ για το 9. Και ξαφνικά βλέπω και κάποιες προσπάθειες να μας πείσουν κάποιοι ότι το 5 και το 6 είναι καλά παιχνίδια γιατί είναι πιο Resident Evil από τα καινούργια και όχι. Όχι, για μένα είναι κατηγορηματικό. Αυτό δεν ξέρω πώς είναι μαζί μου, υποθέτω ότι είναι μειοψηφία, αλλά 7 και 8 για μένα δεν ξέρω αν τα καλύτερα Resident Evil. Είναι η καλύτερη. Πώς θα το πω. Η καλύτερη περίοδος σχεδιαστικά τουλάχιστον. Κάπως έτσι. Και σίγουρα όσον αφορά και το horror. Στοιχείο. Νομίζω ότι τους βολεύει αυτό που έλεγε πριν ο Βαγγέλης, ότι κάνουν αυτό, το ότι σου δίνω τα καινούργια, τα οποία είναι first person, το καινούργιο μου, το φρέσκο, το οποίο είναι μοντέρνο κτλ. Και παράλληλα σου δίνω και τα third person που το πάνε με τα remakes. Που πατάμε τους λίγο νοσταλγία. Που πατάμε λίγο νοσταλγία. Μαστέρια του franchise έχουν κρεμάσει κάτω έτσι όπως τα τραβάνε. Ναι, γιατί βγάζουν έξτρα παιχνίδια ανάμεσα στους κύκλους, έχουν μια δεδομένη κυκλοφορία που θα πουλήσει τα ντερά του. Με ποιον τρόπο. Δηλαδή και το Resident Evil το 5 να βγάλουν τώρα, που αν ρωτούσες πριν κάποια χρόνια για το Resident Evil το 5, βγάζαν όλη σπηδιά. Εμένα μου άρεσε βέβαια, γιατί από τότε είχα αποδεχτεί την έννοια τσιρκολίκη στο Resident Evil και κάποιοι άλλοι νομίζαν ότι είναι κάτι σοβαρό το Resident Evil. Ενώ στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ήταν παιχνίδια action που συνέβαιναν τρελά πράγματα και απλά για τα δεδομένα της τότε εποχής ήταν πολύ ψηλά τεχνικά και τα είχαμε βάλει τσιρκολίκη ήταν πάντα, έχεις δίκιο. Αυτό. Το 5 όμως ήταν ακόμα πιο πολύ τσιρκολίκι. Οπότε για μένα, εφόσον είναι ένα. Το έχω αποδεχτεί εγώ προσωπικά ότι είναι ένα action τσιρκολίκι, έκανε raise αυτό το πράγμα με τα τσιρκολίκια το Resident Evil 5 και είχε ζόμπι τα οποία καβάλαγαν κροσάκια και πυροβόλαγαν με machine gun. Ήταν δηλαδή παρακάτι Dead Rising, αν θυμάστε, στο Xbox και τα λοιπά. Μετά βγήκε καλού. Για μένα ήταν OK αυτό και επειδή τότε που το έπαιζα γούσταρα με το action, έλεγα τι ωραίο που είναι το Resident Evil 5. Σε όσες παρέες βρέθηκα και είπα ότι εμένα μου άρεσε το Resident Evil 5, με πήραν με τις πέτρες. Μετά βγήκε το Resident Evil 6 που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο από πολλές έννοιες. Νομίζω ένα από τα τρία Ark ήταν καλό, μόνο τα υπόλοιπα ήταν σκατά. Και τέσσερα Ark είναι. Κάποιοι χαρήκανε. Ό,τι είναι τέλος πάντων. Και θυμάμαι ότι είχε διχαστεί τότε ο κόσμος και οι μισοί λέγανε τι παιχνιδάρα βγήκε. Ευτυχώς τέλος το 5 ξαναγύρισε το αυθεντικό το Resident Evil. Οι άλλοι μισοί λέγανε τι μαλακή είναι αυτό που παίζουμε. Και μετά είχαμε τη στροφή με το 7 που πάλι διχάστηκε ο κόσμος και κάποιοι λέγανε αυτό δεν είναι Resident Evil. Λέγανε, επιτέλους τρόμος. Εντάξει, το τι είναι το Resident Evil, φίλε. Εγώ νομίζω το Resident Evil στο 3 πολύ είπαν δεν είναι Resident Evil. Στο 4 ακόμα περισσότερο είπαν δεν είναι Resident Evil. Στο 5 το ίδιο και στο 7 το ίδιο. Δηλαδή. Είναι πόσο πιο gatekeeping θες. Νομίζω ότι από το 3 παίζει να ακουγόταν η φράση αυτό δεν είναι Resident Evil. Γιατί το 3 είναι πιο άξιο από το 2, ας πούμε. Από τότε παίζει να ήταν σε φάση. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι και πολύ μεγάλη πορεία του franchise και είναι λογικό έτσι. Έχουν περάσει και 15 γενιές με Resident Evil πλέον. Αλλά ναι. Ναι, καλά. Έχουν βγάλει. Άμα πάμε και σε spin-off μετά, έχουν βγάλει ένα σωρό έτσι. Ναι. Ωραίο, το ακούω. Ξεκίνησα καλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, ωραία άποψη. Ήταν λίγο χλιαρό take, δεν ήταν τόσο καυτό. Ναι, χλιαρό take. Εντάξει, δεν είπαμε να εντάξει. Θες να ακούσεις ένα καυτό τώρα να αρχίσουν να μιλήσουν. Άντε, ξεκίνα. Ξεκίνα. Θεωρώ ότι στην τρέχουσα φάση εδώ που είμαστε, το να είναι κάποιος OK και να συνεχίζει να απολαμβάνει, το τονίζω ρητός αυτό, τα παιχνίδια της Nintendo στο Nintendo Switch είναι αυτοταπείνωση. Εγώ το δέχομαι, το πιστεύω κι εγώ. Δηλαδή. Πιστεύω, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, γιατί εγώ θα φάω το βρίσιμο. Πιστεύω ότι τα παιχνίδια της έχουν τρομερές αξίες μέσα που δεν έχουν να κάνουν με το τεχνικό κομμάτι φυσικά. Έχουν να κάνουν με το art direction, έχουν να κάνουν με τους μηχανισμούς, τα οποία συνεχίζει η Nintendo και τα κρατάει σε πολύ ψηλό βαθμό, γιατί έχει ανθρώπους που γνωρίζουν το τόπι. Έχουν βγάλει ιστορικά πάρα πολλά σοβαρά παιχνίδια. Αφού είναι 30 νιώθω χρόνια οι ίδιοι που βγάζουν τα ίδια παιχνίδια. Ξέρουνε. Νιώθω όμως ότι η εταιρεία δεν τους στηρίζει με τον τρόπο που θα έπρεπε να τους στηρίζει. Θέλετε να βγάλετε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Εγώ δεν σας λέω να βγάλετε The Last of Us. Είμαι πολύ OK με το να μου βγάζετε Zelda συνέχεια. Και Super Mario και ό,τι θέλετε. Δεν θέλετε να εισάγετε νέα IPs. Μην το κάνετε. Συνεχίστε να βγάζετε τις μασκότες σας. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο να παίζω Pokémon με 20 καρέ σε 720p και κάτω σε μια κονσόλα η οποία ήταν παροχημένη από τη μέρα που κυκλοφόρησε. Είχε το gimmick slash feature σπουδαίο ότι μπορώ να την βγάζω από το σαλόνι και να την παίρνω μαζί μου στη χέστρα γιατί έξω δεν πηγαίνω, είμαι ακινόνητος. Αλλά ότι έχει αυτό το portability, είναι αυτή η υβριδική κονσόλα, μπορώ να την πάω όπου θέλω. Ωστόσο, από την μέρα που βγήκε ήταν πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό τεχνικά και έχει μείνει δύο γενιές μέσα.
Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι κάποιος λέει θα παίξω το καινούριο Pokémon και θα το παίξω στα 20 καρέ, στα 720p και θα πω ότι είναι καλό παιχνίδι. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι παρόλο το μεγαλείο του Tears of the Kingdom και του Breath of the Wild δεν θα ήταν ιδανικό αυτό το παιχνίδι να το παίξουμε τουλάχιστον σε ένα 60 στα 1080p αντί να το παίζουμε έτσι όπως το παίζουμε. Οπότε θεωρώ ότι κάποιος που το αποδέχεται αυτό και δεν γκρινιάζει τουλάχιστον, γιατί λέω ότι θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να έχει πολλούς λόγους η Nintendo που δεν το κάνει. Κάποιοι κομπλεξικούλιδες λένε ότι το κάνει επίτηδες για να ξεπεράσει το PlayStation 2 σε πωλήσεις και να γίνει πιο πετυχημένη κονσόλα όλων των εποχών. Τα στοιχεία οπότε είναι. Άρα τα στοιχεία είναι απέναντί μου, γιατί βλέπουμε ότι με τις πωλήσεις που κάνει, τι σημασία έχει τι λέει ο Βαγγέλης από το ΕΓΑΛΟ, αφού μιλάμε για μία τις καλύτερες κονσόλες εμπορικά όλων των εποχών. Αλλά θεωρώ ότι νιώθω εγώ προσωπικά, η άποψή μου είναι ότι αν κάποιος δεν γκρινιάζει για αυτό που παίρνει το 2024 και λέει ότι OK είναι το Switch, μια χαρά είναι το Switch, εγώ περνάω καλά, θεωρώ ότι είναι αυτοταπείνωση. Και αυτό είναι το hot take μου. Το χειρότερο είναι αυτό που λες ή ότι ας πούμε θα βγει το χύψη Pokémon με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες και θα πουλήσει 100 εκατομμύρια. Ποιο από τα δύο είναι αυτό χειρότερο. Λέω, ότι το ότι βγαίνει το τι λέω. Ή το ότι πουλάει τόσο πολύ και ο κόσμος ξέρει. Δεν έχει σημασία το τι λέω, ναι. Γι' αυτό είναι hot take. Δεν έχει σημασία το τι λέω εγώ, γιατί με διαψεύδουν οι αριθμοί. Το ότι πουλάει τόσο με κάνουν εμένα να μην έχει καμία σημασία το ότι γκρινιάζω. Ωστόσο, εγώ γκρίνιαζα και με το baby του Justin Bieber που έκανε ρεκόρ στο YouTube. Δεν πάει να πει ότι επειδή έκανε ρεκόρ στο YouTube το baby του Justin Bieber είναι τραγουδάρα. Εγώ γκρίνιαζα και με την εκλογή του Μητσοτάκη. Δεν πάει να πει ότι είναι καλή κυβέρνηση ο Μητσοτάκης επειδή γκρίνιαζω εγώ ή επειδή το ψήφισε ο κόσμος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα που έχουν μαζί τους τις μάζες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή η μαζικότητα της επιλογής τους τα κάνει ποιοτικά ή τα κάνει να στέκονται όπως πρέπει στον τομέα τους το κάθε τι από αυτά. Δηλαδή, μια κονσόλα σαν το Switch για μένα δεν έχει θέση το 2024. Ανήκει στα χρονοτούλαπα της ιστορίας με ένα ωραίο αυτοκολλητάκι πάνω σε σπουδαία κονσόλα, ξέρω εγώ, αλλά να είναι εκεί. Αυτό. Συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ, ναι. Παρόλο που okay, μπορώ να δεχτώ και την άποψη ότι ξέρεις τι, η Nintendo ας πούμε και τα παιχνίδια της δεν χρειάζεται να βγάλει μια κονσόλα αντίστοιχη του PS5, ξέρω εγώ, κάθε φορά να... γιατί το προσπάθησε αυτό και δεν της βγήκε, οπότε βγάζει κάτι πιο χαμηλό, κάτι ενδιάμεσο, αλλά και αυτό το είναι αρκετό για την Nintendo και πάλι εμένα δεν μ' αρέσει, θεωρώ ότι... Εγώ νιώθω ότι είναι μειωτικό. Ναι, είναι, ναι. Είναι μειωτικό για μια τόσο σπουδαία εταιρεία. Ναι, ναι. Κάποτε η Nintendo κοπανιότανε με τη Sega. Ποιος έχει τα περισσότερα bit, ποιος είναι 16 bit, ποιος είναι 32, ποιος έχει καλύτερο ήχο, ποιος έχει το καλύτερο τσιπάκι. Μετά βγήκε το Nintendo 64 και με τα cartridges σκοπανάγανε τα δισκάκια απέναντι. Δηλαδή είναι μια σπουδαία εταιρεία που έβγαζε παιχνιδάρες διαχρονικά απέναντι και σε άλλους, ακόμα και όταν οι άλλοι είχαν την πρόθεση να βάλουν περισσότερα πάνω σε specs κτλ. Τους χτύπαγε στα ίσα. Και πλέον αυτό το έχει απαρνηθεί η Nintendo και είναι OK με το να θεωρεί ο περισσότερος κόσμος ότι εμείς αυτοί είμαστε. Δεν μας νοιάζει να ανταγωνιστούμε στο τεχνικό κομμάτι. Δεν μας νοιάζει να κάνουμε. Ναι. Γιατί λένε θα βγάλουμε κονσόλα η καινούργια θα είναι λίγο παραπάνω από το PlayStation 4 και λένε όλοι. Αρκεί, ξέρω εγώ. Για τα παιχνίδια της Nintendo είναι αρκετά, ξέρω εγώ. Ή ότι θα είναι ας πούμε και φορητή. Αρκεί. Εντάξει. Το αρκεί, ακούω με και αυτό, αλλά και πάλι εμένα προσωπικά για το είδος του gamer που είμαι, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή να δω να δέχεσαι όμως να συγκαταλέγεσαι και σε μια χαμηλότερη κατηγορία και να πουλάς την κονσόλα σου αντίστοιχα χαμηλότερα ή να πουλάς τα παιχνίδια σου αντίστοιχα φθηνότερα. Το να λες ότι εγώ είμαι κάτι ξεχωριστό, αλλά να έχω την ίδια πολιτική σε τιμολόγηση. Αυτό θα το κρίνουν και οι gamers μετά. Οι πελάτες της όταν... Στο πλαίσιο που συζητάμε δεν ισχύει, ναι. Καν, το είπαμε γιατί αυτοί σου πουλάνε ακόμα 400 ευρώ την κονσόλα και εσύ πας και την αγοράζεις και έχεις specs για PlayStation 3, ξέρω εγώ, μέσα. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Καλά, η Ιαπωνία δεν το συζητώ, έτσι. Συνεχίζει να πουλάει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα νούμερο ένα να είναι. Αλλά γι' αυτό είναι και hot take, έτσι. Γι' αυτό το θεωρώ hot take. Αλλιώς θα ήταν μια γενική αλήθεια αυτό που λέει, μπορεί και να είναι. Όχι, ωραίο hot take. Μ' αρέσει, γιατί και εγώ έχω έτσι την ίδια άποψη, παρόλο που πολλά τα παιχνίδια της κανένας δεν μπορεί να αφισβητήσει την κανένας. Ή τέλος πάντων, την καλή τεχνική αξία. Βγήκε demo για την πριγκίπισσα αυτό που βγαίνει τώρα, το βγήκε demo. Αυτό το νομίζω το ευγάνιστα μάθαμε και το στούντιο, γιατί για κάποιο λόγο τα κρατάει κρυφά η Nintendo, ποιος τα φτιάχνει. Παίζει να αυτό ένα στούντιο που είναι πίσω από το Yoshi Woolly World, πώς το λέγανε. Ένα πλατφόρμα που ήταν σαν πλεκτός ο Yoshi. Ναι, ναι, ότι εκείνοι το βγάλανε. Μάλιστα. Okay, αυτά από την Nintendo. Ωραίο. Είχα και εγώ έτσι για την Nintendo. Δεν ξέρω αν θα ήθελα το να... Το καψά. Όχι, δεν ξέρω αν θα... Εγώ θα επεκτανόμουν και λίγο στα IP της.
να σου πω την αλήθεια, και στο Milking και σε όλα αυτά, αλλά θα δούμε αν το πάει η κουβέντα ξανά εκεί. Λοιπόν, εγώ πού να ξεκινήσω να πω άντε από ένα για παιχνίδια. Λοιπόν, θεωρώ το πιο, δεν θα πω τη λέξη κακό, θα πω το πιο βαρετό GTA, το GTA 5. Εξαιρώντας το online του κομμάτι, όμως. Εδώ θα σε κοπανίσω τώρα. Μακάρι να είχα παίξει οποιοδήποτε GTA πέρα από το 5 για να μπορούσα να πω ρε. Τα έχω παίξει εγώ. Θέλω να ακούσω την άποψή σου και παράλληλα θέλω να το συνδυάσω με ότι μαζί κοντά με το Red Dead 2 από τα χειρότερα control sets που έχω δει σε σύγχρονα παιχνίδια. Άντε τώρα. Με delay και τα λοιπά. Α, τώρα. Εντάξει. Όχι. Βήκα γερά. Δεν το θεωρώ. Βήκα γερά. Έχει ένα δίκιο σε ό,τι έχει να κάνει με το responsiveness του παιχνιδιού και στο Red Dead. Δηλαδή, θυμάμαι που γράφαμε reviews και ήταν και από τα πρώτα θέματα που είχα πιάσει στο VG τότε που ξεκινήσαμε τα podcast. Πρώτο, δεύτερο επεισόδιο μετά τον πιλότο, είχαμε beef God of War ή Red Dead Redemption. Και, και καλά, εγώ έλεγα Red Dead Redemption ότι ήταν τον Gotti και ο Κρούστης έλεγε ότι είναι τον God of War. Και είχαμε beef. Ωραίο Red Dead είναι, τέλος πάντων. Πάμε. Ωραίο beef. Ναι, εξακολουθώ να το πιστεύω ότι το Red Dead είναι το καλύτερο παιχνίδι, αλλά στα αρνητικά που το αναγνωρίζω του Red Dead είναι ότι δεν ήταν τόσο responsive ο χειρισμός του, το shooting του κτλ. Που είχε την πιλίτσα μόνο, ξέρω εγώ. Και... Ναι, οπότε σου δίνω. Το ίδιο ήταν και στα GTA και σε πολλά και άλλα παιχνίδια. Και Max Payne και πιο παλιά να πάω, πάλι χειρισμό. Ναι, αλλά εδώ είπε άστο χειρισμό, εδώ είπε ότι είναι το πιο βαρετό γενικότερα. Ναι. Βαρετό δεν είναι. Θεωρώ ότι απλά το έπαιξε σε περίοδο που δεν ήθελε να. Μιλάμε για PlayStation 3 έκδοση εποχή, κανονικά Day 1 κυκλοφορία και τέτοια. Δηλαδή full hype όλα αυτά. Το έχω παίξει και στο PS3 και στο PS4 και στο PS5 και στο PC. Α, εσύ. Γι' αυτό πουλάει τόσο. Κοντεύει να χαιρετήσει καρέκλα μου. Με αυτά που λέει, θα σπάσει και καρέκλα μου. Θα έχουμε φάση τσουκαλά που θα πέσω πίσω. Άμα σπάσει live, πετύχαμε το σκοπό μας με σένα καλεσμένο. Ναι, πραγματικά. Όχι, γιατί ανασκουμπόθηκα πριν για να κάνει κάτι grand group και τώρα συνεχίζει και κάνει θόρυβο. Τέλος πάντων, ήθελα να πω λοιπόν για το GTA ότι ήταν. Πραγματοποίησε στην ολότητά της αυτή την κλισέ έκφραση που έχουμε του επαναπροσδιορισμού του είδους. Χρωστάμε πάρα πολλά στο GTA για τον τρόπο που δουλεύουν τα sandbox. Κάθε φορά που βγαίνει νέο GTA αλλάζουν τα standards για τα sandbox. Αυτό που έφερε με το character switch, ας πούμε, ήταν από μόνο του πάρα πολύ γαμάτο. Είχε τις αποστολές εκείνες που έκανες τα heists και άλλαζες από τον έναν στον άλλο. Αυτά ήταν σπουδαία, δηλαδή. Νομίζω είχα δει αντίστοιχα πράγματα να γίνονται και σε άλλα παιχνίδια σε set συγκεκριμένα, ας πούμε, που ήταν για μία αποστολή μόνο. Γενικότερα ένας μηχανισμός που δούλευε παντού κατά αυτόν τον τρόπο, και αν μάλιστα το υψώσουμε πώς, με τις δυνάμεις που κάνουμε στα μαθηματικά και στο ότι αυτό έτρεχε σε PS3, τόσο μεγάλος χάρτης, τόσες πολλές δυνατότητες, τόσα πολλά πράγματα να κάνεις, τέτοιος όγκος στα πάντα, τέτοια λεπτομέρεια. Για μένα το κάνει σπουδαίο το παιχνίδι γενικά. Εσύ είπες βέβαια ότι είναι το πιο βαρετό και αυτό έχει να κάνει με τους χαρακτήρες. Εγώ θεωρώ full το ότι ξέρεις, γιατί βλέπω ρε παιδί μου και το χαμό που γίνεται με τους χαρακτήρες, έτσι. Και θεωρώ ήταν αυτό ότι βέβαια ίσως και αυτό να ήθελα να περάσει η εταιρεία, ότι ο κόσμος κάνει idolize για λάθος λόγους, ξέρω εγώ, τους χαρακτήρες του GTA, ενώ ήταν για μένα πολύ καρικατούρες οι χαρακτήρες και cringe και όλα αυτά και οι διάλογοι και όλα αυτά που κάνανε και οι υπερβολές τέλος πάντων που ήθελα να περάσει. Καταλαβαίνω αυτό που ήθελα να κάνει και τη σάτυρα όλα με τα κοινωνικά δίκτυα, με τα social media, πέτυχε πολύ ωραία την εποχή, αλλά θεωρώ ότι πήγε πολύ παραπάνω στα μάτια του κόσμου από ό,τι ας πούμε θα έπρεπε η γραφή του GTA 5 σε σχέση με πολλά άλλα παιχνίδια που βγαίνανε εκείνη την εποχή. Αν και παλαιότερα μάλλον. Αν την ιστορία του, είναι case study γενικότερα τα GTA, γιατί ο ρόλος τους είναι πάντα αυτός, το να κατακρίνουν το αμερικάνικο όνειρο και να κάνουν μια παροδία της πραγματικότητας της αμερικάνικης. Σε ό,τι αφορά αυτό, το έχει πετύχει τέλεια. Και σε σχέση με τα προηγούμενα. Το θέμα τι είναι, ότι δεν είπα ότι είναι βαρετό παιχνίδι. Σε σχέση με τα προηγούμενα. Διαφέρει ακριβώς στα σημεία που πρέπει να διαφέρει από τα προηγούμενα, γιατί πρέπει να ψέξει διαφορετικά πράγματα από τα προηγούμενα. Δηλαδή, το San Andreas, για παράδειγμα,
πραγματευόταν περισσότερο τώρα την γετοποίηση της Αμερικής, ας πούμε, και τη φτωχοποίηση συγκεκριμένων γειτονιών. Γαμάτε, ναι. Το IV ήταν το 4, δηλαδή, είχε να κάνει περισσότερο με το αμερικάνικο όνειρο σε μια περίοδο που υπήρχαν έντονες εισρωές, ας πούμε, από Ευρώπη και ασιατικές χώρες και τον μπλοκ αυτό, ας πούμε, λόγω πολέμων που είχε δημιουργήσει η ίδια η Αμερική. Και έφτιαξαν, ας πούμε, μια παροδία της κατάστασης της Αμερικάνικης μέσα από τα μάτια ενός πρόσφυγα που είχε δημιουργηθεί λόγω αυτού όλου που εμείς ονομάζουμε Αμερικάνικο όνειρο. Αν πας πιο πίσω, Vice City και τα λοιπά, είχε να κάνει με τον πλουτισμό τον Αμερικάνικο και την άλλη εκδοχή, την άλλη πλευρά του Αμερικάνικου όνειρου. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγαλειώδης η ιδέα πίσω από το GTA και το πώς προσεγγίζεται, και θεωρώ και το GTA το 5 ένα μέρος αυτού του μεγαλειώδους. Εγώ το ακούω αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό και τα GTA είναι τόσο μεγαλειώδη. Εγώ τα συγκρίνω μεταξύ τους. Έτσι. Δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Πού ξεκινάς όμως, τα βάζεις όλα μέσα και τα πρώτα που βγήκαν, ή πας από το San Andreas? 3D. Από το, θα πάω στα 3D. Έτσι, εντάξει, δεν θα βάλω τα πρώτα. Από το City. Από το 3 θα ξεκινήσω. Στα 3D. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι π.χ. εγώ σκέφτομαι τώρα την ιστορία του 5. Από άντε πέσα από τη φάση η οποία εκείνη είναι βγαλμένη και από, ξέρεις, και σε ταινία και σε πραγματική ληστεία, που βγαίνεις φορτωμένος με εκείνη την στολή και με το minigun, ξέρω εγώ, άντε και εκείνο με το άλλο που είσαι με σνάιπερ και μπαίνεις σε μια άλλη, μια αποστολή μέσα σε έναν ουρανοξυστή. Δηλαδή θες να μου πεις ότι αυτά δύο-τρία σημεία θυμάμαι και όλα τα υπόλοιπα. Θυμάσαι περισσότερο τις αποστολές του 3 από τις αποστολές του 5, θες να μου πεις? Δηλαδή η σκηνή που πιάνεις με τον yoga instructor τη γυναίκα του Μάικλ και τον κυνηγάς με το αγροτικό και πας μετά στη βίλα και του τραβάς με το αγροτικό τη βίλα και του την κρεμίζεις. Δεν σου έχει μείνει στο μυαλό? Ωραία σκηνή αυτό. Ωραία σκηνή. Έχει μείνει σκηνή που πηδάει τη συφιλιάρα ο Τρέβορ και φαίνεται το παπάρι του, ξέρω εγώ, και μετά κάνει τα δικά. Τεβαίνει κάτω στην πόλη, μέσα από τους μουσκαρούς που κατεβαίνουν από το χωριό. Τι δεν σου έχει μείνει? Αυτή η σκηνή που ρίχνει το αυτοκίνητο που τραβάει, ρε παιδί μου, τα ξύλα, ας πούμε, τη βάση του σπιτιού και πέφτει, είναι ωραία όντως. Παρ' όλα αυτά, π.χ. άμα βάλω το Vice City, το 4, ρε παιδί μου, δεν θεωρώ ότι τα προσπερνάει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι ωραία, οκ. Okay. Εκείνη την εποχή μπορεί να βγει κανένα άλλα 10 παιχνίδια που έχουν τέτοιες σκηνές. Τις αντίστοιχες εμβληματικές σκηνές, τις αντίστοιχες εμβληματικές σκηνές που θυμάσαι από το 3 και το Vice City, όχι από το San Andreas. Εντάξει, δεν θυμάμαι να σου πω τώρα τόσο, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά εγώ στο μυαλό μου το GTA 5 θυμάμαι που το έπαιξα και ήμουν σε φάση. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Αναγνώριζα, ναι, το sandbox και όλα αυτά που έκανε, αλλά μιλάω συγκεκριμένα για την ιστορία. Έτσι και συγκεκριμένα, γιατί ακόμα και τον Τρέβορ, okay, το θεωρώ καρικατούρα χαρακτήρας με όλα αυτά που ήθελε να πει η εταιρεία. Θεωρώ ότι πολύ παραπάνω αναγνώριση του δίνει ο κόσμος. Ίσως επειδή πολύ νέος κόσμος ασχολήθηκε με το GTA 5 από την αρχή, από αυτή που του αξίζει. Είναι άλλο να μην συμφωνείς με το να τους κάνουν ήρωες, γιατί είναι αντι-ήρωες. Ισχύει ότι είναι αντι-ήρωες και όχι ήρωες. Ναι. Αλλά το πρόβλημά σου είναι με τους ανθρώπους και το πώς τα εκλαμβάνουν, όχι με το ίδιο το παιχνίδι. Γιατί το ίδιο το παιχνίδι καρικατούρα ήθελε να τον κάνει τον Τρέβορ. Πετυχημένο είναι σε αυτό. Ναι. Εγώ σου λέω πάντως ότι γενικότερα. Αλλά επειδή λες, είπες ότι είναι βαρετό. Είπες ότι είναι βαρετό. Θυμάμαι πάρα πολλές αποστολές και από το 5 και από το 4 και από το San Andreas. Πιο πίσω δεν θυμάμαι καμία. Τα έχω παίξει, αλλά δεν θυμάμαι καμία σχεδόν. Και εγώ δεν αποψέματα ότι θυμάμαι όλα τα παιχνίδια απ' έξω. Τι είχε στο Vice City, με κάτι ελικοπτεράκια θυμάμαι που παίζες με τον Βαϊσίτη. Oh, καλά, και ενώ ήταν. Φλόβολ, είχε πρωτοτύχει, ήταν σαν άντρα αυτό, δεν θυμάμαι. Που είχε με το χειρισμό κάτι προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Από το 3 δεν θυμάμαι τίποτα, πραγματικά δεν θυμάμαι τίποτα. Από το σαν άντρα, α πούμε, θυμάμαι κάποιες αποστολές οι οποίες μου είχαν σπάσει τα νεύρα σαν παιδάκι, όπως με το σου είπα να ακολουθήσει το γαμημένο τρένο που είχαν στο τρένο. Ναι, θυμάμαι που έμπαινες μέσα στο σπίτι, ας πούμε, με το ρόπαλο. Θυμάμαι με το κυνηγητό με τα BMX. Χάζω μαλακίτσες. Εγώ δηλαδή, πάνω για να το κλείνουμε και λίγο έτσι, γιατί βλέπω και την ώρα που περνάει γι' αυτό. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι αυτό, το ότι αναγνωρίζω όλα τα καλά του παιχνιδιού. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν πέρασα καλά, απλά για την ιστορία συγκεκριμένα επαναλαμβάνω και όχι για το sandbox και το λοιπά και τις αποστολές του. Ήμουν σε φάση. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ καλό, τελεία. Δηλαδή εκεί την εποχή, τώρα δεν ξέρω αν πούμε εκείνη τα χρόνια τι άλλα παιχνίδια βγήκανε. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν παιχνίδια με πολύ καλύτερη ιστορία ή χαρακτήρα. Σου απαντάει, υποθέτω, επειδή δεν θυμάται τα προηγούμενα, έτσι. Έχει παίξει μόνο το 5. Ναι, έχω παίξει μόνο το 5 και το Vice City όταν μπήκε στο Plus, αλλά το έπαιξα λίγο γιατί δεν παίζεται πλέον. Κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου άποψη, το Vice City δεν έχει κάτι να μου δώσει πλέον. Οπότε το άφησα. Okay. Αυτό. Αλλά δεν έχω εμπειρία. Εγώ το 4 θα ήθελα να έχω παίξει και το San Andreas φυσικά, το οποίο κάποια στιγμή επιφυλάσσουμε θα το δοκιμάσω. Next. Εντάξει, στα ίδια θα κινηθώ, αλλά θα πάω σε άλλο franchise και θα πω ότι
κάτι που δεν είναι πολύ hot take, είναι hot take για τη χώρα μας και θέλω να πω ότι το Assassin's Creed Odyssey είναι το χειρότερο παιχνίδι του franchise. Και δεν μετράω το Liberation, το οποίο ήταν, ξέρεις το... μετράω τα mainline και το Liberation δεν ήταν mainline. Εντάξει, ναι, έτσι, είναι, ήταν... αφήνω αυτά. Πραγματικά θεωρώ ότι πήρε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που ήταν το Origins και στο Odyssey δεν έπεσε απλά η ποιότητα. Θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι εδώ. Δηλαδή θεωρώ ότι έκαναν ό,τι έκαναν στο Origins το έκαναν λάθος στο Odyssey. Ξέρω ότι το αγαπάει πολύ ο κόσμος λόγω Ελλάδας, λόγω setting κτλ. Αλλά σχεδιαστικά για μένα το παιχνίδι είναι απίστευτα βαρετό, απίστευτα κουραστικό και έχω ρίξει 80 ώρες το παιχνίδι και το λέω έτσι. Έπαιξα πάρα πολύ μέχρι να πείσω τον εαυτό μου ότι σταμάτα, φτάνει, φτάνει, σε αρρώστησε. Κλείστο, κλείστο, παίξε κάτι. Ανθέληνας. Ναι, είμαι ανθέληνας. Μισώ την Ελλάδα μας. Αυτό είμαι. Παιδιά, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια, δεν βρίσκω πού διασκέδασε ο κόσμος το Odyssey. Στο gameplay του που είναι. Τα σφουγγάρια εχθροί, τις αποστολές του που είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι σε όλα τα Assassin's Creed αυτού του, από το Origins και μετά, είναι όλα με σφουγγάρια. Στο Valhalla σώζονται και πίσω στο Valhalla έχει και καλύτερο gameplay, έχει καλύτερη μάχη. Στο Odyssey ήταν απίστευτα μέτρια η μάχη. Στα τελείωτα Forts, σε όλα τα quests τα οποία είναι πάρτε άλογο, κάνε 10 χιλιόμετρα από εκεί, μετά κάνε 10 χιλιόμετρα από εδώ. Και... κάνε το ίδιο πράγμα και πάρε level για να μπορέσει να πας στην επόμενη αποστολή. Και λίγο level keeping, έτσι, gatekeeping εκεί πέρα. Άπειρο level keeping. Εκεί μπήκε μέσα το XP, μπήκαν οι αγορές XP και καθόλου τυχαία δεν μπήκαν. Ναι. Στο Odyssey, δηλαδή είδες που μπορούσες να αγοράσεις XP από το store. Εκεί ξεκίνησε αυτό το κακό και για κάποιο λόγο ξεκίνησε. Δηλαδή θεωρώ παιχνίδια σαν το Syndicate, το Unity και το Rogue πάρα πολύ καλύτερα από το Odyssey. Ούτε τα DLC του βρήκα τόσο σπουδαία που λένε περισσότεροι. Ήταν πολύ ωραία για αυτό που ήταν εξ αρχής στο Odyssey, αλλά αυτό που ήταν εξ αρχής στο Odyssey για μένα δεν ήταν καθόλου καλό. Δηλαδή θεωρώ ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ εδώ, κυρίως λόγω του setting του, βέβαια και γενικώς έξω. Και πούλησε καλά και πήρε καλές βαθμολογίες. Άρεσε έξω, άρεσε. Άρεσε και δεν ξέρω πώς και πού και γιατί. Δηλαδή μπαίνει σε κάποιο. Η Κασάνδρα ως πρωταγωνίστρια μπήκε δίπλα στον Έτσιο και στον Αλταήρ σε κάποιες κουβέντες. Σου κάνω raise σε αυτό γιατί εγώ έπαιξα σαν Αλέξιος. Πώς σου φαίνεται? Και εγώ Αλέξιος. Το ίδιο είναι. Παιδιά, το ίδιο είναι. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Όχι, δεν είναι το ίδιο, γιατί η Κασάνδρα ήταν πολύ καλύτερη. Η φίλη μας, η Καλλιόπη. Ναι, η Μιλισάνθη. Μαχούτ. Αλλά έχει καλύτερο voice acting. Η ιστορία είναι η ίδια. Ο ίδιος χαρακτήρας είναι εν τέλει. Δεν αλλάζει πολλά. Τώρα το ότι έχει καλύτερο performance δεν λέει και κάτι. Δεν λέει και κάτι, λέει, αλλά κατάλαβες ότι την ίδια ιστορία παίζει. Κοίτα. Εγώ η ιστορία από μόνη της για μένα είναι αδιάφορη, έτσι δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, μια προσωπική ιστορία πέρα από χίλια κύματα και τρέχα γύρευε και εν τέλει δεν έχει καμία ουσία, δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα. Για μένα, εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Ήταν ωραίος ο χάρτης. Ας πούμε, εμένα μου άρεσε που ήταν στην Ελλάδα και ο χάρτης και τα τοπία και από εδώ εκεί πέρα που πας. Πολύ ωραίος ο χάρτης, πολύ ωραία τα τοπία. Αλλά δεν κάνεις πουθενά κάτι διαφορετικό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή, ας πούμε, σκέφτομαι το Origins, θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει περισσότερο. Το Valhalla το είχα δώσει μερικές ώρες και δεν με κράτησε, αλλά δεν έχω δοκιμένη άποψη, οπότε θα τα αφήσω. Από όλα τα προηγούμενα. Το Valhalla ήταν καλύτερο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ το Valhalla ήταν καλύτερο παιχνίδι. Απλά δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να το διαχωρίσω αυτό ότι ας βάλουμε ότι είναι στην Ελλάδα στην άκρη. Γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, έπαιξα, είχα μια πολύ interactive εμπειρία με κάτι που μου μαθαίνουν στα βιβλία της ιστορίας από 7 χρονών. Δηλαδή είναι κάτι που το ήθελα σε παιχνίδι, αν δεν έχεις παίξει. Υπήρχαν και κάτι παλιότερα παιχνίδια που λεγόταν Spartan, που λεγόταν. Total Warrior. Spartan, Total Warrior. Ναι, τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια που είχαν setting ελληνικό, αλλά ήταν αγνή μυθοπλασία, ξέρω εγώ, και fantasy μέσα. Δηλαδή το πώς ήταν στο God of War 1 και 2 η Ελλάδα δεν είχε καμία σχέση με το πώς ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν σαν κακό όνειρο. Μετά από μπόλικο, πώς λέγοντανε, το νέκταρ των θεών και αυτά, καθόντουσαν οι θεοί αμβροσία, και τα πίνανε, αμβροσία, ναι. Μετά από μπόλικη αμβροσία που έχει πέσει για ύπνο και βλέπεις το πρώτο όνειρο. Κάπως έτσι ήταν στο God of War, δεν ήταν ρεαλιστικό. Το γεγονός ότι μπορούσα να πέσω μακροβούτι από την Ιθάκη και να βγω στην Αθήνα, αν και αυτό δεν είναι πολύ ρεαλιστικό, ήταν όμως πολύ γαμάτο το ότι είχε μπορούσα να διασκήσω. Είχε τη γοητεία του, ναι, ναι, είχε. Είχε τη γοητεία του, δεν μπορώ να το βγάλω από εκεί μέσα, ότι είχε μέσα ιστορικά, ότι μπορούσα να τσιλάρω και να μου δώσει quest ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας
και να δω μια μικρή παραλλαγή του πώς έχει η ιστορία στην πραγματικότητα μέσα τις γραφές. Το πώς μας έχουν πει ότι ήταν κάποια πράγματα τότε στην αρχαιότητα. Να βιώσω κομμάτι του Πελοποννησιακού πολέμου. Όλο αυτό εγώ δεν μπορώ να το βγάλω από την εμπειρία. Μπορεί να μιλάω σαν Έλληνας τώρα, αλλά μιλάμε για τα hot takes τριών παιδιών από την Ελλάδα. Οπότε, ναι. Είχε πολλά καλά. Θυμάμαι και, και την απεικόνηση, ας πούμε, των οτιδήποτε ναών, αγαλμάτων που ήταν βαμμένα, που εμείς δεν τα. Ό,τι έχει σωθεί ή έχει φύγει από για το δύο, όπως ήταν παλιά. Είχε πολλά πράγματα. Discovery Tour είχαν βάλει, νομίζω. Στο Odyssey. Ναι, είχαν βάλει και χρησιμοποιείται στα πανεπιστήμια και στα σχολεία ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, και σε σοβαρό επίπεδο μέσω του αυτού που είπες τώρα που ήταν σαν ξεχωριστή εφαρμογή, αλλά και με το ίδιο το παιχνίδι σε small time καταστάσεις σε μικρά σχολεία και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Έφερε ο δάσκαλος το PS4, το έβαζε στον προτζέκτορα, μιλάγανε για την αρχαία Αθήνα για παράδειγμα και είχε πάρει τον Ναϊτό από πάνω και έδειχνε. Εγώ τα εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον. Σαν χτίσιμο κόσμο και την αξία που μπορεί να έχει ιστορικά. Είναι ένα κομμάτι. Συμφωνώ όμως με τον Άλεξ ότι και στο gameplay είχε προβλήματα τα οποία τα κληρονόμησε από το Origins, βέβαια δεν τα γέννησε το Odyssey, ήταν και το ίδιο το Origins σε κάποια κομμάτια προβληματικό, τα πήρε και τα συνέχισε το Odyssey και οι χαρακτήρες του ήταν ανέμπνευστοι, ναι, ότι η Κασάνδρα και ο Αλέξιος είχαν χαρακτήρα πιο ρηχό και από Φλιτζάν Τσαγιού. Και όλοι γύρω γύρω βρισιέ, το τέρμα, κωμικό στοιχείο, το τέρμα δηλαδή. Εντάξει, ξέρεις τι, έτσι ήταν η αρχαία Ελλάδα. Εγώ το καταλαβαίνω ότι όπως είπες και εσύ την πίναν και οι Θεοί την πίναν όλοι μαζί. Οπότε ήταν λίγο, ξέρεις, χαλαρή και τέτοια. Αλλά σε σχέση με τη σοβαροφάνεια του Origins, που είχε μια σοβαρή ιστορία και, και ένα σοβαρό arc για τον πρωταγωνιστή του, βλέποντας μετά το arc του Αλέξιου και της Κασάνδρας και τα σχετικά, θεωρώ την ημέρα με τη νύχτα. Και δεν το θεωρώ καν κακό παιχνίδι, απλώς θεωρώ ότι είναι το χειρότερο από τα Assassins. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι πρωταγωνιστές προηγήθηκαν. Ακόμα και από τα μαύρα πρόβατα τύπου Syndicate, Rogue και τέτοια, θεωρώ ότι είχαν πολύ καλύτερη προσωπικότητα και είχαν μια ιστορία να πούν διαφορετική. Το Odyssey θεωρώ ότι ήταν τεράστιο πράγμα το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι 20 ώρων, αλλά αποφάσισαν να το κάνουν 100 και αυτό σχεδιαστικά τους διέλυσε. Βγάλαν τα Assassinations, Και τους έφτασε ψηλά όμως ταυτόχρονα, γιατί άμα δεις τα playtime στον Assassin's Creed, το Odyssey έχει από τα υψηλότερα, έχει από τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν σημειώσει season passes και expansions και τα λοιπά με το Atlantis και με αυτά που είχαν βγάλει. Και κόσμος το παίζει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μπαίνω στη λίστα με τους φίλους μου που παίζουν και βλέπω ακόμα πολλούς να παίζουν Odyssey. Ενώ δεν βλέπω να παίζουν ακόμα Syndicate και Unity για παράδειγμα. Όχι, κανένας. Εντάξει. Εκείνα βέβαια τα φάγανε λίγο και άλλα πράγματα. Κοίτα, αλλά ναι, του PS4 τα έφαγε, αλλά τέλος πάντων. Τα έφαγε, ναι. Και αυτό θα σου λέγω ότι αν δεν έχω παίξει το Rogue, έτσι, βέβαια, το οποίο εντάξει, οκ. Okay, δεν ξέρω, έτσι, δηλαδή, το Syndicate, ας πούμε, και το Unity, ωραία, σάσες λίγο στην πιο κλασική φόρμουλά τους, αλλά δεν ξέρω αν και θα τα έβαζα πιο κάτω από το Odyssey, ας πούμε. Μπορώ να σου κάνω το Odyssey πιο κάτω από αυτά. Μπορώ να πατήσω στο hot take με hot take και να σου πω ότι αν δεν είχε τα τεχνικά προβλήματα που είχε το Unity, είναι το καλύτερο Assassin's Creed ακόμα πιο πάνω και από την τριλογία του Έτσιο. Δεν ξέρω αν πιο πάνω την τριλογία του Έτσιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλά όμως. Εντάξει, πολύ, πολύ χοντρό hot take που λες αυτό, ναι, πάνω από την τριλογία. Δεν το φέρνω γιατί είχε τα τεχνικά. Είχε τα τεχνικά και το έκανε μπουρδέλο. Μπορώ να τα ακούσω όμως γιατί παίζω παιχνίδια του τώρα, open world, ρε παιδί μου, και η λεπτομέρεια και ο κόσμος που κινείται και η AI που υπήρχε μέσα στην πόλη του Unity δεν τη βλέπεις ούτε σήμερα. Του τύχησε αυτή η φιλοδοξία. Του έφαγε η φιλοδοξία του τότε, νομίζω εγώ. Αλλά αυτό το παιχνίδι αν έβγαινε τώρα θα ήταν φανταστικό. Τότε στο Unity θέλανε και να κάνουν parkour, τα πλήθη. Τα animation και το parkour και τα πλήθη. Το parkour και είναι ξεπεραστό. Βγήκε το Mirage. Βγήκε το Mirage και είναι χειρότερο από το Unity. Ναι. Βγήκε το Mirage και λένε. Έχει δανειστεί, λέει, στοιχεία από το πουθενά. Τίποτα, καμία. Το Mirage λες και παίζει το Valhalla. Θυμίζω ότι στο Unity είχε άλλο κουμπί για ascend και άλλο για descend στο parkour και διαφορετικό animation set να κάνει με περιστροφές και κολοτούμπες, ναι, 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 και ήταν πολύ smooth το parkour που είχε. Αυτό που τους έφαγε είναι ότι επειδή το θέμα του ήταν η Γαλλική Επανάσταση τότε, τα Riots, θέλανε να δείξουν αυτή την μαζικότητα στους δρόμους και βάλανε πάρα πολλούς NPCs να περπατάνε. Που ο καημένος ο Bulldozer εκεί πέρα, τι Bulldozer δεν είχαν, τα νομίζω, επεξεργαστή που είχαν και μια 40 και μια 47-50. Είχαν τέλος πάντων ένα hardware πολύ κακό. Σχετικά σπουδαία πράγματα βγήκαν και σε αυτές τις γενιές. Απλά για να τρέξει αυτό το πράγμα, θες πολύ καλό CPU για να υπολογίσει τις ρουτίνες εκατοντάδων NPCs. Το βάλανε, έπαθε καθίζηση το παιχνίδι, είχε bugs, είχε glitches. Οπότε στο τεχνικό κομμάτι χάνει από τα αποδυτήρια. Από εκεί και πέρα ο Άρνο
σαν χαρακτήρα ήταν φοβερό. Το κόνσεπτ τη Γαλλική Επανάσταση που κυνηγούσαν να σκοτώσουν του βασιλιάδε ήταν ονείρωξη για τον Μικροβαγγέλη, που ακόμα αυτή την ονείρωξη έχει. Ναι. Οπότε για μένα ήταν σπουδαίο. Ο Έτσιο έφτιαξε, του δόθηκε ο χρόνο να αναπτύξει τον χαρακτήρα του μέσα σε 4 παιχνίδια. Έτσι. Οπότε ναι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Αν είχε και ο Άρνο άλλα 3 παιχνίδια να δείξει τον χαρακτήρα του, μπορεί να τον συμπαθούσαμε και αυτόν αντίστοιχα. Εξακολουθώ να έχω πολύ ψηλά τον Έτσιο. Έτσι. Είναι, έτσι. Είναι πάρα πολύ ψηλά για μένα ο Έτσιο. Και το Assassin's Creed εμένα με μεγάλωσε. Είχα αφήσει στο δωμάτιό μου μέχρι πολύ πρόσφατα. Την άλλαξα για να βάλω το Hogwarts. Εντάξει, αλλά είχα αφήσει με Έτσιο στο δωμάτιό μου, τόσο πολύ γούσταρα. Αλλά θεωρώ ότι στο Unity, για να το αλλάξω, να μην το πάω συγκριτικά Άρνο εναντίον Έτσιο, θεωρώ για μένα ότι στο Unity τελειώνει το Assassin's Creed ως σπουδαίο παιχνίδι και πάμε μετά σε κάτι άλλο που είναι μια μηχανή δημιουργίας κέρδους για την Ubisoft από εκεί και πέρα. Το Assassin's Creed σαν... Είναι όμως αυτό που είπες, ότι εν τέλει εκτόξευσε πωλήσεις, playtime, active users, whatever... Ναι, το Valhalla πήγε πολύ σε 5 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Τι να, ό,τι και να λέμε τώρα, τώρα εκτοξεύτηκε. Σειρά από τότε και μετά. Ναι. Και ειδικά στο Valhalla. Βασικά, ό,τι και να λέμε γενικότερα, τα παιχνίδια της Ubisoft, όσο και αν τα κράζουμε εμείς για τους πύργους, για τα expansions, για τις απεριόριστες ώρες που κάνεις πρακτικά τίποτα, που ανοίγεις μόνο loot boxes, είτε τα πληρώνεις είτε όχι. Όσο και να την κράζουμε, τα παιχνίδια της Ubisoft είναι παιχνίδια που κάνουν τρομερές πωλήσεις και φυσικά το πιο σημαντικό, έχουν απεριόριστο playtime. Βλέπεις πόση ώρα τα παίζει ο κόσμος και τα σαπίζουν και τα Far Cry και τα Assassins και όλα τα παιχνίδια. Συμφωνώ. Εγώ το έχω πει και πολλές φορές, το έχω αναφέρει σε εκπομπή. Από παιχνίδια που κάνω χρόνια να σβήσω από την κονσόλα μου, τα περισσότερα είναι της Ubisoft. Δηλαδή τώρα έχω μέσα Radical Bikers και The Crew. Motorfest. Έτσι. Απλά να υπάρχουν για να μπαίνω και να παίζω, γιατί είναι παιχνίδια που δεν τελειώνουν ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν έχουν season passes, δίνουν το ένα τ' άλλο. Θα έπρεπε να πάρουν μαθήματα για τα game as a service, θα έπρεπε να πάρουν μαθήματα από τη Ubisoft τελικά και όχι όχι από την Bungie. Θεωρώ και ότι είναι και ένα hot take αυτό, ότι έχει κάνει πολλά στραβά η Ubisoft, έτσι, και αποφάσεις και παιχνίδια και το ένα και το άλλο, αλλά μέσα σε όλα αυτά έχει προσφέρει και πάρα πολλά. Και μιλάω για την τελευταία δεκαετία, δεν θα πάω πιο παλιά χρυσές εποχές. Έτσι, ακόμα και τώρα, ας πούμε, κάποια live games που έχει, είναι από τα πιο καλοδιατηρημένα, να το πω, live service games. Rainbow Six Siege, όταν βγήκε θαύτηκε. Και τώρα είναι 7, 8, 9 χρόνια που το έχουν και είναι από τα καλύτερα. Και πολλά άλλα. Έχει ποιοτικά standards. Έχει ποιοτικά standards η Ubisoft, που έχει έναν πύχη κάτω τον οποίο δεν πέφτει ποτέ. Αυτό ακόμα είναι το θετικό μαζί της. Ακόμα και όλα αυτά που κοροϊδεύομαι. Είναι σαν το Γεωργέα στο δεξιμπακ. Δεν έπαιζε για 9, αλλά έπαιζε πάντα 6 και. Ότι και αυτά που κοροϊδεύομαι, π.χ. για τα σημαδάκια στο χάρτη, για τα towers κτλ. Τα όλα αυτά τα βλέπουμε ακόμα και τώρα. Α, towers έχει το rebirth. Ας πούμε, μα αυτά τα κάνουν και. Γιατί, ακόμα και το Horizon. Ναι, το μπορεί να τα έχει, ας πούμε, πιο ευρηματικά τα Tollnecks, αλλά το concept από πίσω υπάρχει, είναι το ίδιο. Ubisoft τη μαμά σα. Ubisoft. Ubisoft η μαμά σας, λέω, αλλά νομίζω ότι αυτό όλο το συζητάμε γιατί έχουμε ζήσει και μια εποχή, κυρίως στην PlayStation 2, PlayStation 3 era, που η Ubisoft ήταν πάνω-πάνω. Ναι. Είχε τα top παιχνίδια τότε, οπότε αυτό... κάποια στιγμή άρχισε να πέφτει και να βγάζει εφταράκια και μας κακοφάνηκε στους παλιούς. Αυτό τους λείπει, στην ουσία τώρα τους λείπει το μπαμ, ρε παιδί μου. Να βγάλουν ένα Game of the Year, ας πούμε, να σπάσει λίγο η γυμνή. Ναι. Αλλιώς βγάζουν, δηλαδή, τα Division, άμα δεις, είναι φοβερά live series παιχνίδια. Έτσι, massive, και παρένθεση και αυτό που λέμε πάντα για τα UbiArt, έτσι, που το κλείσανε και μεγάλη μαλακία τους με τα Valiant Hearts, με το Child of Light, με τα, τα Rayman, που είχαν μια σειρά από παιχνίδια που τα φτιάχναν στη δική τους τη μηχανή σαν indies, ας πούμε, και ήταν τρομερά και τα παρατήσανε. Τέλος πάντων, next. Να πω εγώ, ήθεσα να πεις εσύ, Ζήση. Εσύ. Θα ερήσω πάλι τώρα. Πώς θα το διατυπώσω σωστά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μύθος το ότι το PC gaming είναι ασύμφορο και ότι στις κονσόλες είναι πιο καλό να παίζεις κονσόλες. Ας πούμε, θα το θέσω πιο γενικά για αρχή. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που πολύ βολικά τους έχουν αφήσει απ' έξω αυτοί που μπαίνουν σε αυτή την σύγκριση. Που υπολογίζουν, ας πούμε, σε αυτό το ισοζύγιο μόνο την αρχική επένδυση. Ότι δηλαδή για να πάρω ένα PC θα δώσω 1000 ευρώ plus, ενώ για να πάρω μια κονσόλα θα δώσω 5-6 εκατοστάρικα. Αν συνυπολογίσουμε τα έξοδα που έχει ένας παίκτης για να πληρώσει συνδρομές, για να αγοράσει full price games το 80, ενώ στο PC τα παίρνει στο lansage με φθηνότερα ή αποκλειδάδικα.
την δουλειά που κάνεις έξτρα στο PC που μπορεί να σε βοηθήσει με άλλες ασχολίες σου που δεν συνυπολογίζεται, γιατί λένε δεν είναι gaming, άρα δεν το συνυπολογίζω, παρόλο που κάνεις μια αγορά που σε καλύπτει σε πάρα πολλά πράγματα. Αν συνυπολογίσεις το ότι ένα PC δεν χρειάζεται να το αλλάξεις την επόμενη φορά που θα βγει ένα revision, γιατί μπορεί να το πάρεις στα μέσα μιας γενιάς, ας πούμε, ένα PC, ενώ την κονσόλα είτε να την πάρεις στην αρχή της είτε μετά από 2-3 χρόνια, η τιμή παραμένει σχεδόν ίδια με ένα 50-άρικο διαφορά. Και μπορείς να πάρεις ένα PC και να το κρατήσεις πιο πέρα τα 4-5 χρόνια, ας πούμε, και να παίζεις χαμηλώνοντας το preset και να μην παίζεις το ultra, παίζεις το high, μετά να παίζεις το medium, μετά να παίζεις το low. Μπορείς να τη βγάλεις για πολλά περισσότερα χρόνια από ότι μια κονσόλα σου κάνει απόσβεση σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Παίζεις για όσο είναι σε υψηλό επίπεδο, με καλύτερα γραφικά και καλύτερες επιδόσεις από τις κονσόλες. Οπότε θεωρώ ότι γενικά το PC είναι ένα πάρα πολύ καλύτερο παιχνίδι από την κονσόλα και θεωρώ μεγάλη αστοχία και πολύ βεβαιασμένο το συμπέρασμα ότι είναι πιο συμφέρον να παίζεις σε κονσόλες και κατά βάθος πιστεύω ότι όλοι πρέπει να γίνετε πισάδες. Καλή η άποψή σου. Αυτή. Ήθελα να το πω στο PS Addict αυτό. Όχι, καλά έκανες. Εγώ αυτό που συνήθως και εγώ αντιπροτείνω και περισσότερος κόσμος, περισσότερο είναι το ease of use. Ότι ο περισσότερος κόσμος δεν θα καθίσει μέσα σαν εσένα και εμένα να δει αν κάτι πάει στραβά στο PC του, τι ταιριάζει με τι από τεχνικά χαριστικά, από drivers ή το ένα τ' άλλο. Θέλει ένα κουτί, okay, με ένα χαμηλότερο, με μια χαμηλότερη τιμή εκκίνησης, να την πω εγώ, την οποία τη βάλει με δύο καλώδια στην τηλεόρασή του απευθείας και θα καθίσει αραχτός με το χειριστήριό του στον καναπέ και θα έχει, ρε παιδί μου, ας το πούμε, μια πιο απροβλημάτιστη και σε ευθεία εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό, ας πούμε. Σε πρώτη φάση και μου λες και τα υπόλοιπα. Ξέρεις πόσες φορές μου έχει χαλάσει το PC μου από το 2017 που το έχω φτιάξει, το τρέχον PC μου το έχω φτιάξει το 2017. Ξέρεις πόσες φορές μου έχει χαλάσει. Πόσες. Περίμενα να ρωτήσω. Εντάξει. Ξέρεις πόσες φορές έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα με το PlayStation. Για πες. Τουλάχιστον 3. Δηλαδή με drifting στο controller, με το να μην μου ανοίγει γιατί έχει γίνει corrupt κάτι, με το να μην μου διαβάζει τα δισκάκια. Έχω πάθει πολλές φορές πρόβλημα. Με το PC δεν έχω πάθει καμία. Οπότε είναι, πρώτον, αυτό είναι σχετικό. Σε κάποιους μπορεί να συμβαίνει, σε άλλους όχι. Πολλοί που γνωρίζω εγώ φτιάχνουν το PC και δεν το ξανακουμπάνε μέχρι να τα αλλάξουν. Δεν τους συμβαίνει τίποτα. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένα ανίσκηνο. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ τεμπέλικο το να λέμε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με PC γιατί δεν θέλω να κάνω troubleshooting, γιατί δεν έχω τεχνικές γνώσεις κτλ. Θεωρώ ότι οι gamers. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχουμε και casual κοινό πλέον και αυγατίζεται αυτό το νούμερο με τους gamers και έχουμε μέσα και άτομα τα οποία δεν πολύ ασχολούνται. Αλλά για εμάς που αυτή την ώρα φτάνει η φωνή μου στα αυτιά τους, θεωρώ ότι είμαστε ενίσκηνο. Θεωρώ ότι ξέρουμε δύο πράγματα παραπάνω. Γιατί γίνονται κουβέντες και λέμε, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει localization. Ναι, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος αγγλικά. Από αυτούς που μιλάμε εμείς, πόσοι δεν ξέρουν αγγλικά. Που ακούνε τα podcast και που είναι παθιασμένοι gamers, ας πούμε. Πόσοι δεν ξέρουν αγγλικά. Από εμάς που παίζουμε και ακούμε αυτή την εκπομπή, αυτή τη στιγμή, έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο να καθόμαστε να ακούμε εκπομπές για gaming και να εμβαθύνουμε στην gaming επικαιρότητα. Όχι απλά στο έξω-έξω με τα νύχια μας το τι συμβαίνει στο gaming, αλλά να εμβαθύνουμε. Πόσοι από εμάς δεν ξέρουμε να κάνουμε ένα format. Πόσοι από εμάς δεν ξέρουμε να μπούμε στο site ενός μιας εταιρείας να κατεβάσουμε τα drivers ή να κάνουμε Windows update. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπες, ότι είναι ένα νης κοινό. Το ότι okay, εγώ και εσύ π.χ. μπορούμε να τα κάνουμε αυτό, γιατί κάθε μέρα θα ασχοληθούμε, θα οτιδήποτε. Εγώ τίνω να επικεντρωθώ περισσότερο στο ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο casual κοινό που, θέλοντας και μη, μπορεί να τα έχει στο μυαλό του, μεγαλοποιήσει όλα αυτά ή οτιδήποτε, να μην θέλει. Θέλει την ευκολία χρήσης. Κατάλαβες. Μπορεί να παίζει ρόλο μετά και το οικοσύστημα, μπορεί να παίζει ρόλο και αποκλειστικότητες, μπορεί και αυτά, και αυτά αρχίζουν να θολώνουν πλέον, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι περισσότερο θέλουν ένα κουτί, το έβαλα και τελείωσε υπόθεση. Άσχετα τώρα που μπορεί να, και αυτά να βγάλουν προβλήματα και να καούν και να έχουν οτιδήποτε, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ valid αυτό που λες. Το ακούω. Απλά θεωρώ ότι αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν είναι σε επίπεδο να μην μπορούν να κάνουν ένα update στους drivers. Συμφωνώ. Απλά νομίζω ότι αυτοί που μας ακούνε είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με όλους αυτούς που παίζουν παιχνίδια σε κονσόλες. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή ένα κοινό έξω. Ναι, αλλά εγώ απευθύνομαι σε αυτούς που μας ακούνε, όχι στους υπόλοιπους. Okay, υπόλοιποι, okay, λέω ότι είναι θετικό που μας παίζουν και μικρά παιδιά. Μας παίζουν, όχι εμάς. Που παίζουν παιχνίδια και μικρά παιδιά που δεν έχουν γνώσεις τεχνικές. Που παίζουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν θέλουν να μπλέκουν με πολλά ή οτιδήποτε. Βέβαια, απλά βέβαια. Νιώθω ότι όσο εμβαθύνεις με αυτό. Δηλαδή, ωραία, κονσόλα. Για να απολαύσεις την κονσόλα στην τωρινή της μορφή, δεν πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα για το τι σημαίνει frame rate.
Δηλαδή, όταν μπαίνω εγώ στο μενού και μου λέει ότι να επιλέξω quality performance, δεν κάθομαι να εντρυφήσω στο τι σημαίνει να παίξω στα 60 ή στα 30. Πιθανότατα. Όταν μου λένε ότι φτιάξε, κάνε adjust το HDR και μου γράφει από κάτω needs. Αυτός που δεν ξέρει να κάνει update τον driver ξέρει τι σημαίνουν τα needs και θα κάτσει να ρυθμίσει το HDR της κονσόλας του. Όχι, θα πατήσει default. Αυτός που του λένε ότι για να συνδέσεις το καινούργιο το PlayStation πρέπει να μπει στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, για να κάνεις validation. Ξέρει πώς να μπει στο ίντερνετ να κάνει validation. Αυτόν που του λένε να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό και να κάνει ζεύξη, ξέρει να το κάνει. Δηλαδή, όλα αυτά τα έμαθε, εκπαιδεύτηκε το casual κοινό. Έλα, ρε, αυτά πατάνε χι-χι-χι και πας παρακάτω. Next, δεν next, είναι. Next. Και στο PC πατάς τώρα στο search, πατάς Windows Update, πατάς Update και σου ενημερώνει τους drivers. Δεν χρειάζεται να κάτσεις να μπει στο kernel. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή, είναι, καλά το ξεκίνησες ότι μπορεί να είναι μύθος, αλλά είναι ένας μύθος ο οποίος, επειδή μου υπάρχει. Στον κόσμο και σου λέει αυτό ότι. Αυτό είναι το hot take μου. Και δεν πάει λίγο. Πάει λίγο και το PC σε γραφείο, ξέρω εγώ, ενώ η κονσόλα σε ένα έπιπλο συνδεμένο με τη 40, 50, 60 τηλεόραση μου. Είναι. Στην C2 παίζω. Έχω τραβήξει καλούμπα και παίζω στη C2 που είναι στο σαλόνι. Βρε, και εγώ εδώ πέρα στα 3 μέτρα την έχω. Τραβάς ένα HDMI και το συνδέει, α πούμε. Αλλά είμαι σίγουρο ότι περισσότερο κόσμο δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη δικασία. Εκεί θεωρώ ότι ακόμα πατάει όλη αυτή η κονσόλα σε συνδυασμό, είπαμε, με οικοσύστημα, marketing, promotion, exclusivity, χειριστήρια, whatever, ξέρω εγώ, όλα μαζί. Μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά για το κόστος το ακούω πιο εύκολα, κατάλαβες. Για όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, μπορώ να σου βρω τέτοια. Ενώ όσο είμαι λάθος, μπορεί να είμαι λάθος, αλλά ταυτόχρονα θα παίζω Dragon's Dogma σε 60 FPS, οπότε εντάξει. Συμφωνώ. Αυτό δεν αλλάζει. Όπως επίσης και αυτό θα μπορούσε να είναι. Αν είμαι λάθος, ας παίξω. Θα σε πάω εγώ σε ένα hot take τώρα, ας πούμε, που προέκυψε έτσι να συζητήσουμε από αυτό που είπες. Πόσοι από αυτούς που μας ακούνε παίζαμε παιχνίδια στο PlayStation 3 με 25 FPS και τώρα σήμερα λέμε τι παιχνιδάρες παίζαμε τότε και σήμερα βγαίνουν παιχνίδια στα 30 FPS capped, normal να τρέχουν, κυριλέ, και λέμε δεν μπορώ τα μάτια μου. Πονάνε. Πόσο ευσταθεί αυτό ή όχι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει βελτίωση. Τα 60 με τα 30 FPS για μένα είναι μέρα με τη νύχτα. Έτσι. Αν θέλω να πω, μήπως και αυτό είναι λίγο ένα υποκριτικό πράγμα ή η νοσταλγία όλα αυτά τα μας τα έχει κάνει να τα ξεχάσουμε. Το ότι παίζαμε τώρα και τώρα τα θεωρούμε όλα ότι ματώνουν τα μάτια μας. Ξέρεις τι όμως, είναι σαν να μου λες ότι θυμάστε κάποτε που είχαμε dial-up και κατεβάζαμε μια εικόνα 4 μέρες. Και τώρα μου γκρινιάζει το ότι δεν έχει έρθει στην περιοχή σας σε gigabit. Καταλαβες. Είναι το ίδιο. Επίσης αυτό το πράγμα με τα 30... Πόσο μπορεί ένα... Ας πάμε frame rate και αναλύσεις, έτσι. Ή γενικότερα το performance, ας πούμε. Πόσο μπορεί να σε επηρεάσει στο να απολαύσεις ένα βιντεοπαιχνίδι όταν το έπαιζες τότε... Και όταν το παίζεις τώρα, γιατί θέλω να σου πω ότι έχω συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό μου, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι έπαιξα μέσω streaming το Arkham Origins, το οποίο, ρε παιδί μου, στο performance όταν έβγαινε σήμερα, θα ξεκινούσε από 6. Τελείωσε το παιχνίδι. Μιλάμε, έπαιζα με 20-25 FPS στα 720p. Κι όμως, ρε παιδί μου, εγώ το παιχνίδι το απόλαυσα σε όλο αυτό. Πόσο, ας πούμε, αυτό μας επηρεάζει. Απόλαυσης. Το τότε μπορώ με το να τώρα. Πράγματα... Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, για να τα απολαύσω πρέπει να είναι όλα 4K 60 FPS, ας πούμε. Και από εκεί ξεκινάω να απολαμβάνω το παιχνίδι. Είναι απλά νης ή ένας μύθος στο μυαλό μου ότι όλα πρέπει να είναι τούμπανο για να απολαύσω το παιχνίδι πλέον, ενώ κάποτε έπαιζε 720p 25 FPS στο PlayStation 3 και έπαιζα τα Uncharted. Η απόλαυση είναι μια έννοια εντελώς διαφορετική από την έννοια αρτιότητα. Μπορείς να απολαύσεις και πράγματα τα οποία δεν είναι άρτια. Κάποιοι γουστάρουν να βάζουν πράγματα στον προκτό τους. Μην πιεις καφέ ακόμα. Το οποίο είναι μια χαρά για κάποιους, αλλά ρε, για κάποιους άλλους δεν είναι άρτιο. Θα μπορούσαν να βάλουν κάτι πιο καλό. Μπορούσε να βρεις και καλύτερο παράδειγμα, θεωρώ εγώ. Ότι μπαίνω στο ίντερνετ και με 24 γραμμή, αλλά μπαίνω στο ίντερνετ. Θα παραδεχτώ ότι ήθελα να πω κάτι έτσι γιατί πήγαινες να πιεις καφέ και ήθελα να τον φτύσεις για να έχουμε νούμερα. Θα παραδεχτώ ότι το είπα επίτηδες. Δεν ήθελα να το πάω τόσο μακριά, συγγνώμη. Απλά θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό πράγμα η αρτιότητα από το γούστο. Αν κάποιος σου λέει ότι εγώ το απόλαυσα, δεν σημαίνει ότι έπαιξε κάτι άρτιο. Μπορεί να έπαιξε κάτι το οποίο ήταν υποδέστερο, μπορεί να έπαιξε κάτι το οποίο δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι και παρόλα αυτά να το απόλαυσε. Πριν δεν λέγαμε μιλάμε από το μυαλό, από το στόμα το πήρες, θα σου έλεγα, ας πούμε, αυτό που είπες πριν, έτσι πως ξεκινήσαμε.
πόσο π.χ. κόστησε το ότι δεν, μπορούσα, ότι δεν είχαμε ένα Breath of the Wild 4K60 και είχαμε ένα 720p, ξέρω εγώ, 30 FPS πόσο ήταν γι' αυτό ή whatever, με τα textures που είχε κτλ. Θέλω να σου πω. Εγώ, ρε φίλε, αν το βάζα στην τηλεόρασή μου, ισοζύγιο το βάζει. Εντάξει, αν παίζει εκεί, έχει συνηθίσει. Εγώ πιθανό όταν έβαζα το Zelda 720p 30 FPS την OLED και το βλέπα, πιθανότητα θα το κλείνα. Άσε που να σου πω κάτι. Η δική σου γενιά ζήσει θα έπρεπε να γκρινιάζει περισσότερο, γιατί εσείς το φάγατε το downgrade. Όταν ήρθαν τα 3D γραφικά, πέσατε στα 30. Πιο πριν που είχατε τα sprites και τα λοιπά, ήταν 60. Βέβαια, ήταν 60. Και στο PlayStation 2 60 ήταν πάρα πολλά. Και, όχι, τα περισσότερα. Μιλάω για πιο πριν που δεν υπήρχε η έννοια frame drop και τα λοιπά. Πόσα hertz ήταν η οθόνη σου, 60? 60 50. Το 50 ήταν το PAL. Αυτό, ναι. PAL και μπορεί να είναι PAL αν είναι NTCS, ναι. Και πώς λέγονται αυτά, τέλος πάντων. Στο PlayStation 1 ξεκινήσαμε να έχουμε 30, επειδή ήταν πολύ απαιτητικά τα γραφικά, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει το hardware, οπότε πέσαμε στα 30 και κανονικοποιήθηκε. Και μετά το PlayStation 1 είχαμε βέβαια καθόλου αυτή τη διάρκεια και στο PlayStation 1 και στο PlayStation 2 60 παιχνίδια και μετά ήρθε το PlayStation 3. Το οποίο λόγω. Είχαμε και τα τεράστια χάσματα τότε μεταξύ του PlayStation 3 και του Xbox 360 λόγω της τελείως διαφορετικής αρχιτεκτονικής μεταξύ των δύο κονσολών. Δεν υπήρχε το parity το λεγόμενο, ότι δηλαδή και στις δύο κονσόλες τρέχουν τα ίδια. Και από εκεί, από εκείνη την γενιά του PS3 με Xbox 360, ξεκίνησε το beef και τα console wars τα πραγματικά με βάση το performance. Υπήρχε και παλιότερα για τα beat που λέγαμε και τα λοιπά, αλλά εκεί ξεκίνησε αυτό το buff-up το σημερινό που έχουμε, ότι που τρέχει καλύτερα στο Xbox ή στο PlayStation, γιατί τρέχανε πολύ διαφορετικά αυτά τα δύο παιχνίδια. Μάθαμε σε αυτές τις γενιές να παίζουμε 30 και παρακάτω, εγώ θυμίζω, είμαστε πολύ forgiving με τα 30, κάτι Assassin's Creed, ναι, βέβαια, κάτι τρέχανε 25 με 27 τρέχανε, δεν τρέχανε παραπάνω. Μα, πιο κάτω μου πέφτανε. Ήταν αυτή η κανονικότητά μας τότε. Και αυτό είναι και μια κουβέντα που μπορεί να γίνει σε πολύ πιο γενικό επίπεδο, να συζητήσουμε, να πάμε σε φιλοσοφικά τέτοια και να μιλάμε για κανονικότητες και το τι είναι το φυσιολογικό, τι είναι το κανονικό και κατάλαβες. Ναι. Εγώ θα σου πω για αυτό που λες, ότι είχαμε και την άλλη τροπή του στήλου, ότι ειδικά στις κονσόλες κιόλας, έτσι, στο τότε σύγχρονο gaming, ότι δίναμε περισσότερη βαρύτητα στο fidelity των γραφικών, στην ποιότητα των γραφικών οτιδήποτε, παρά στο frame rate. Κατάλαβε ότι ο gamer το γύρισε, ήθελε καλύτερα γραφικά και δεν τον πείραζε τόσο πολύ το frame rate στις κονσόλες. Ενώ θυμάμαι παιχνίδια που ήταν 60 π.χ. με πεσμένα γραφικά. Π.χ. θυμάμαι το Metal Gear, το Revenge, ας πούμε, πώς το λεγόταν. Το που ήταν 60, αλλά ήταν ένα γκρίζο πράγμα, ας πούμε, σε σχέση με ένα Uncharted 2 που μπορεί να έβλεπες. Το turning point τότε ήταν το HD. Το selling point, αν θες, των κονσολών εκείνης της γενιάς ήταν ότι πάμε πλέον στο 720p και 1080i τότε. Γιατί δεν έπιανε το πει ακόμα. Οπότε, εφόσον αυτό ήταν το selling point, όλο το marketing κινούνταν γύρω από αυτό και ο κόσμος ψάρωνε με αυτό, όπως και τώρα γίνεται με το 4K. Το οποίο 4K βέβαια δεν το έχουμε πετύχει σε native βαθμό, δεν το έχουμε πετύχει ακόμα απόλυτα. Και καθόμαστε και συζητάμε πλέον για τα frame rate. Εγώ έχω 8K εδώ πέρα. Εσείς παίζετε σε 4K, εγώ παίζω σε 8K. Ισχύει, απλά πάνω στο κουτί μπορεί να λέτε. Και τότε βέβαια λέγανε για HD και είχε βγει εκείνη η απατεωνιά του HD Ready, αν θυμάστε, που ήταν 720p. Η πρώτη μου τηλεόραση HD Ready ήταν. Έβλεπε το casual κοινό που λέτε και εσείς HD Ready πάνω και λέγε είμαι έτοιμος για HD. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο θέλει να πει. Να την πω στο χωριό να δεις τι έχει να γίνει τώρα. Μέχρι το 16 έπαιζα σε HD Ready και είχα παίξει το Uncharted 4 εκεί και το ξανάπαιξα μετά από 2 χρόνια σε 4K HDR και λέω κάτσε ρε παιδιά. Είμαι τυφλός και είδα. Τώρα ξεκίνησα να παίζω. Καλά και μετά το ξανάπαιξε όλα, εντάξει. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, έχει γίνει με τα gimmicks αντίστοιχες απατεωνίες, έχει γίνει με το Quad HD το λεγόμενο τώρα. Τι είναι QHD, τι είναι 4K, τι είναι True 4K. Εντάξει, ναι. Τι είναι 8K. Τι είναι native, τι είναι upscale. Αυτό μετά πάμε εκεί πέρα που αρχίζει ο casual και το χάνει τελείως που λέμε για κονσόλες. Γιατί εφόσον μιλάμε για κονσόλες, όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα και θέλουμε να κάνουμε τεχνική ανάλυση της κονσόλες, πάλι γνώσεις πρέπει να έχεις, πάλι πρέπει να συζητάς για τέτοια πράγματα. Βέβαια. Αλλά με βάση αυτό που είπες εσύ ως hot take, ρε παιδί μου, το κατά πόσο καταλαβαίνουμε ή όχι, εγώ θα σε γυρίσω σε αυτό που είπαμε πριν και σου λέω μην υποτιμάς το κοινό που μας ακούει. Εγώ θεωρώ ότι έχει γνώσεις. Και αν δεν έχει, θέλει να τις αποκτήσει, οπότε καλό είναι να ακούει για αυτά. Και πιστεύω είναι κοινό παράπονο πλέον στα σύγχρονα παιχνίδια ότι όποτε είμαστε 30 κάπτα, ας πούμε, χωρίς επιλογή καν, ένα προγνωσμό να γκρινιάζουν κατευθείαν όλοι. Δηλαδή πλέον έχουν αρχίσει περισσότεροι να επιζητάνε τα 60 και στις κονσόλες, παρόλα αυτά που είπαμε ότι μπορεί να έχουμε συνηθίσει παλιότερα τα άλλα. Νομίζω ότι σε αυτή τη γενιά, το PlayStation 5, έχει γίνει πολύ έντονο αυτό το να ζητάμε το 60, το οποίο εγώ το καταλαβαίνω γιατί όταν βλέπεις παιχνίδια που έχουν τις επιλογές, είναι μέρα με τη νύχτα.
το 30 με το 60 και κάτι 120 FPS, ας πούμε, που μπορεί να βγουν κάποια, όπως Spider-Man και τα λοιπά. Mm. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Επόμενος. Άλλο. Άλεξ, ρίξε. Είσαι σίγουρος? Άντε να πω ένα ακόμα. Αλλά ποιο να πω τώρα? Έχω προβληματιστεί. Εγώ να πω ότι δεν έχω πει. Είχα πει θα σκεφτώ όσο μιλάμε, αλλά δεν σκέφτηκα άλλο hot take, οπότε δεν έχω άλλο. Α, δεν έχεις άλλο. Οκ. Okay. Θα βρω. Έχω μαζέψει πολλά. Άντε, θα πάω αλλού. Αλλά πού αλλού τώρα, έχω πολλά. Γαμώ το. Δεν έβρω, έχω σημειώσει τόσα. Κάνε κλήρωση. Δεν έβρω, έχω σημειώσει τόσα. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι... Φοβάμαι τώρα να το πω αυτό. Το Bioshock Infinite... Ρίξε. Το Bioshock Infinite, εξαιρουμένου του γνωστού twist, έχει τις καλύτερες στιγμές της σειράς. Το έχω ξανακούσει αυτό. Να πω ότι... Το Infinite είναι το μόνο που δεν έχω παίξει. Το έχω ξανακούσει αυτό. Ότι το Infinite είναι το καλύτερο Bioshock. Με αστερίσκο το, μαζί με τα DLC του. Ναι. Μαζί με τα φανταστικά DLC του. Ναι, θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, παικτικά μιλώντας, το Infinite είναι το καλύτερο. Okay, καταλαβαίνω ότι είναι το πρώτο, το θεωρώ ογκόλυθο γιατί η βιομηχανία τεράστιο. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι το 3 στο σύνολό του μαζί με το full circle που κάνει και με τα DLC του, το θεωρώ συνολικά το πιο άρτιο παιχνίδι. Εποφελείται βέβαια από το γεγονός ότι έχουν και 6 χρόνια διαφορά. Δεν τα συγκρίνω από άποψης επιδραστικότητας, δηλαδή θεωρώ ότι το 1 είναι ογκόλυθος, το 3 δεν είναι ογκόλυθος, αλλά μέσα στα πλαίσια της σειράς, εγώ στο 3 έπαιξα την πιο ολοκληρωμένη ιστορία, το πιο πλήρες σενάριο γενικότερα, γιατί το 1 δεν έχει πλήρες σενάριο, έτσι. Δεν είναι ένα σενάριο, νομίζω καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Δεν είναι ένα σενάριο με πολλές διακλαδώσεις, με δεν ξέρω εγώ τι χαρακτήρες και ιστορίες. Παίζει αυτό που παίζει, περνάει το μήνυμα που θέλει να περάσει, το οποίο είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν έχει ένα σενάριο να πεις ότι έχω ένα σενάριο που κάτι μου λέει κάπου καταλήγει, έχει αρχή, μέση, τέλος. Κάτι μου λέει σίγουρα, αλλά δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Το Infinite το κάνει πολύ καλά, έχει πάρα πολύ ωραίο setting. Όχι καλύτερο από την πόλη του πρώτου, που τώρα ξέχασα, και από τη Rapture. Όχι καλύτερο από τη Rapture, αλλά μαζί με τα DLC του λέει μια απίστευτα mind-bending ιστορία, την οποία εγώ λίγες φορές έχω δει στο χώρο και το θεωρώ εν τέλει πολύ υποτιμημένο. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από το 1. Δεν θεωρώ ότι συγκρίνονται άμεσα, γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια στο μυαλό μου, αλλά είναι πολύ υποτιμημένο. Δηλαδή, όταν μιλάνε για μαύρο πρόβατο, εγώ είμαι πολύ αντίθετο σε αυτό, και το ίδιο για μένα ισχύει. Το λέω και αυτό μια που το έχω σημειωμένο, και για το Uncharted 3 επίσης. Ένα ακόμα τρίτο μέρος σειράς που επίσης θεωρώ πάρα πολύ υποτιμημένο σε σχέση με τα. Με ό,τι προηγήθηκε. Εγώ δηλαδή το ακούω πιο εύκολο αυτό. Το Uncharted 3 για μένα το έχω πολύ ψηλά. Νομίζω συμφωνώ και εγώ με αυτό, γιατί πολλοί λένε για το 2 ότι είναι το καλύτερο. Εγώ δεν τα είχα παίξει στην ώρα του, βέβαια, δυστυχώς. Τα είχα παίξει μετά που βγήκε. Το 3 το είχα παίξει στην ώρα του, γιατί τότε είχα πάρει PS3. Αλλά γιατί και στο Xbox 360 αρχικά και μετά πήρα PS3 στο τέλος της γενιάς. Οπότε το πήρα όταν βγήκε το Uncharted 3. Οπότε δεν έπαιξα στην ώρα του το 2, το έπαιξα λίγο που είχα πάρει την έκδοση που είχε βγει σαν Essential και κυκλοφορήσει, και μετά έπαιξα το Remaster. Όταν τα έπαιξα δεν μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση το 1 και το 2. Το 3 που το είχα παίξει στην ώρα του, ίσως και γι' αυτό, μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και το θεωρώ και εγώ το καλύτερο Uncharted, αλλά πολλοί έχω ακούσει να λένε για το 3 ότι δεν είναι το καλύτερο ή ότι είναι το χειρότερο. Εγώ καλύτερο θεωρώ το 4. Αλλά και εύκολα κιόλας. Απλά στην πρώτη τριλογία δεν ξέρω γιατί κάποιοι πετάνε να παίξουν το 3. Βασικά ανάμεσα σε 2 και 4, γιατί το 1 εντάξει είναι πιο αδύναμο. Έτσι κι αλλιώς. Το 3 δεν ξέρω γιατί το βγάζουν από την κουβέντα όταν μιλάμε. Δηλαδή 2, 3, 4 για μένα είναι μια άψογη τριλογία. Συσσαγωγικά. Δεν ξέρω γιατί το 3 έχει βγει τόσο απ' έξω κουβέντα και εξίσου εντυπωσιακά set piece για μένα. Το σενάριο του βγάζει όσο νόημα βγάζει και το 2. Δηλαδή, okay, αν πάρουμε δεδομένο το 2 έχει σενάριο, άρα θεωρώ και το 3 έχει σενάριο. Άρα αλλιώς κανένα από τα 2 δεν έχει καλό σενάριο. Νομίζω ότι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα κάνεις. Ίσως το μόνο που μπορώ να ακούσω είναι ότι μοιάζουν ότι δεν αλλάζει πολύ, αλλά
Εντάξει, βγαίνανε και σε 2-3 χρόνια το καθένα. Πόσο να αλλάξουν. Ναι, δηλαδή για μένα... τα Uncharted τότε ήταν περιπέτειες που Indiana Jones. Δεν είναι ότι περιμένεις και τρομακτικές αλλαγές στη φιλοσοφία τους για να πεις το 3 μοιάζει πολύ με το 2. Οπότε και αυτό το θεωρώ πολύ, πολύ υποτιμημένο και δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί βγαίνει από τις κουβέντες. Δεν είναι το καλύτερο. Το ξαναλέω, για μένα το 4 μακράν και από τα 4 το 4 το θεωρώ 10 επίπεδα πάνω. Αλλά δεν ξέρω για τόσο hate και με τον Bioshock που ξεκίνησε αυτό το hot take, αλλά και για, το Uncharted 3. Για μένα το 4 είναι το καλύτερο, Uncharted, αλλά το 3 θεωρώ ότι έχει τα καλύτερα set pieces. Και αυτό έχει να κάνει γιατί ξεκίνησα πρώτα να φτιάξω τα set pieces, ρίξανε ιδέες, θα χτίσουν set pieces και ενδιάμεσα γράψαν την ιστορία. Για να τα συνδέσουν όλα αυτά. Έτσι, η Amy Hennig, ας πούμε, που το είπε και φαίνεται και έγινε φανταστικά. Χλιαρό για αυτό το take. Χλιαρό. Εγώ είχα ετοιμάσει μόνο για παιχνίδια, δεν ήξερα ότι θα το πάμε και θα αρχίσουμε να κράζουμε νιτεντάκιδες και πισάκιδες και ιστορίες. Μπορείς να το πεις τώρα, ξέρω εγώ. Δεν έχεις κάποιο τέτοιο take που το κρατάς μέσα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει Xbox. Όχι. Όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο. Γιατί γενικότερα εγώ, όπως ξέρουν όλοι, κάνω αντικειμενική δημοσιογραφία, οπότε δεν έχω κάτι τέτοιο. Όλη τη δημοσιογραφία κιόλα. Είσαι αντικειμενικός και δημοσιογράφος ταυτόχρονα. Πώς γίνεται. Ναι, όλοι το ξέρω αυτό. Εγώ ήμουν, νομίζω, θα πούμε για παιχνίδια. Δεν είχατε ετοιμάσει για κάτι τέτοιο. Εμένα μου πάνε για gaming γενικότερα. Οπότε και εγώ στο μυαλό μου είχα gaming γενικότερα. Δηλαδή τώρα. Τι να πιάσουμε κανένα παιχνίδι πάλι, θες έτσι καμιά σειρά. Να σου πω κάτι όμως, θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολύ hot take αν δεν αφορά 2-3 συγκεκριμένα που είναι μύθοι. Για τα υπόλοιπα είναι πολύ ok να τις... Δηλαδή, έχω ένα hot take το οποίο είναι γενικότερο hot take, δεν είναι δικό μου. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης, θέλετε να το ρίξω. Αλλά το έχω δει να το συζητάνε συχνά πυκνά. Ρίξω. Άλλη μια κουβέντα. Σηκώνει κουβέντα να το πούμε τι πιστεύει ο καθένας. Easy mode σε όλα τα Souls παιχνίδια. Easy mode σε όλα τα παιχνίδια. Easy mode σε όλα τα παιχνίδια. Είχα πάει και καλεσμένο στο Giga τώρα πρόσφατα και ένας του έλεγε ότι του είχε πει σε live ότι του είχε πει αυτός ότι εγώ δεν μπορώ να παίζω γιατί έχω προβλήματα υγεία, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και του είχε πει εντάξει, ξέρω εγώ, είχε γίνει ένα δράμα με αυτό τώρα πρόσφατα. Γιατί υπάρχει και αυτή η συνωμοταξία παικτών, ας πούμε, που θέλουν το easy mode όχι γιατί can't get good, αλλά επειδή δεν μπορώ να παίξω. Εντάξει, accessibility. Εσύ μιλάς τώρα για accessibility feature, δηλαδή να είναι το easy mode ως accessibility. Ναι. Και εγώ έτσι γιατί... μπορώ να το ακούσω, ναι. Νομίζω ότι τα Souls έχουν την μεγαλύτερη υπόθεση gatekeeping που έχουμε στο gaming. Και είναι ένα από τα θέματα που σου είπα πριν, ότι είναι 2-3 καραμπινάτα τα οποία μπορούμε να. Μέσα σε αυτά τα 2-3 που σου είπα πριν, τα games που συζητούνται, είναι και τα Souls. Και το κατά πόσο θα έπρεπε να έχουν easy mode είναι και αυτό ένα πάρα πολύ valid θέμα για συζήτηση. Η δική μου η άποψη είναι ότι ένα παιχνίδι μπορεί να έχει προτινόμενο τρόπο κατανάλωσης. Πώς έχουν στα καλά εστιατόρια που σου φέρνουν δίπλα, ξέρω εγώ, το ποτηράκι με τη σάλτσα και σου λένε σας προτείνω. Καλύτερα να μην φας με τα χέρια, ας πούμε. Ναι, ή όχι. Ή που πάνε στο MasterChef για παράδειγμα και πάει ο ψάρακλας, ξέρω εγώ, και του φέρνει δίπλα και το ποτηράκι και του λέει αυτό θα το βάλετε από πάνω. Και απαντάει ο Κουτσόπουλος και ο τέτοιος, θα μου πεις πώς θα φάω, όπως θέλω θα φάω. Καταλαβαίνεις. Okay. Οπότε θεωρώ και στα games ότι μπορεί να υπάρχει ένας προτινόμενος τρόπος να παίξεις κάτι, ότι εμείς προτείνουμε να παίζετε στο normal ή στο hard. Έχουμε το Miyazaki mode, ας πούμε, ή το hardcore ή το enthusiast mode. Που βάλτε το και σε ξεχωριστά. Δηλαδή, άμα θες, κάνε μου σαν τον Kojima. Τι είχε κάνει ο Kojima στο Metal Gear? Αν έβαζες το εύκολο, φοράγες ένα chicken hat. Το θυμάστε αυτό? Ναι, στο, Metal Gear 5. Αν έπαιζες στο εύκολο, σου βάζε καπελάκι με κοτόπουλο και σου σπάγε το immersion γιατί σου έλεγε σε κότα και κυκλοφόραγες σαν την κότα. Κάντο. Κάντο, βάλε με να κυκλοφορώ με string, ξέρω εγώ. Βάλε με να κυκλοφορώ με να είναι ξεφτυλισμένο. Ναι, βάλε με να κυκλοφορώ με τα μπελάκι πίσω, κλωτσίστε με. Ξέρω, τέτοια φάση. Δεν με νοιάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι δώσε μου την δυνατότητα, και το λέω τώρα σαν άνθρωπος που έχω περάσει από την φάση που δεν μπορούσα να τα παίξω αυτά τα παιχνίδια. Έχω τελειώσει και 2-3. Έχω τελειώσει Demon Souls, έχω τελειώσει Elden Ring. Έχω προσπαθήσει να παίξω και άλλα αντίστοιχα παιχνίδια. Η θέση μου παραμένει η ίδια. Δώσε την δυνατότητα σε όλους να ανακαλύψουν το εκπληκτικό lore που έχει φτιάξει. Μην τους αποκόπτεις από αυτό. Θεωρώ ότι το Elden Ring δεν έχει τόσο σημαντικό πρόβλημα, γιατί επειδή είναι open world, μπορείς να φύγεις από το ένα σημείο, να πας σε ένα άλλο, να φαρμάρεις, να γυρίσεις πίσω. Εντάξει. Στην γραμμικότητα μέσα των Souls όμως, απαγορεύει
από παίκτες οι οποίοι δεν έχουν τα skills τα επιθυμητά να βοηθηθούν περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο. Και το θεωρώ ok το ότι θέλουν by default να έχουν μια τόσο δύσκολη εμπειρία, αλλά βάλε μια επιλογή να μπορώ να ρίξω τα sliders μέσα και κλείδωσέ μου τα τρόφιζα, παιδί μου. Αν θες να κάνεις gatekeeping στο, στο ποιος μπορεί να έχει το achievement ότι εγώ τελείωσα το Elden Ring κτλ., κόψε μου το τρόφι να φαίνεται ότι δεν το έχω τελειώσει. Ή άνοιξε μου ένα τρόπο που λέει είμαι κότα και άνοιξα το easy mode. Και κλείδωσέ μου τα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζει, κάνουμε same όπως θες. Αλλά μη μου κόβεις την δυνατότητα να απολαύσω ένα από τα καλύτερα παιχνίδια σε αυτόν τον τομέα. Γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με lore και σε ό,τι έχει να κάνει με level design, ο Miyazaki είναι top. Γιατί εγώ που είμαι νούμπα class να μην μπορώ να το απολαύσω αυτό. Οπότε σε αυτό το δείγμα. Πες, Άλεξ. Κοίταξε, Άδη. Για μένα είναι πολύ γκρίζα ζώνη, γιατί από τη μία είμαι full υπέρ το accessibility και του όλοι να παίζουν τα πάντα. Okay. Και να έχουν τη δυνατότητα φυσικά, ανεξαρτήτως αν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή δεν το πάω απαραίτητα στην υγεία, μπορεί ο άλλος γενικότερα για κάποιο λόγο. Αλλά απ' την άλλη, φοβάμαι. Θα μου πεις τι τον νοιάζει αυτό που θέλει να το παίξει. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, κάτι τέτοιο να παρεμβαίνει στο game design. Π.χ. αντίστοιχα, όπως λες, για να ρίξει τη δυσκολία στα σόλους, μπορεί να σου βάλει κάτι τέτοιο να κάνει skip όλους τους γρίφους. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα π.χ. μετά θεωρείται. Θα μου πεις τι τον νοιάζει πάλι αυτόν το όρομα του δημιουργού και δεν ξέρω εγώ τι. Το έχουν πολλά παιχνίδια πέζουν... αυτό, έτσι. Ναι, ας κάνει skip puzzles, γρίφους, τα Sherlock Holmes. Να λέει, όλα αυτά τα κάνει skip, άμα θες. Εντάξει, ναι, βέβαια σε μια εποχή με τόσους οδηγούς έξω και τα λοιπά δεν ξέρω καν αν χρειάζεται. Απλά μπορεί να βαριέται ο άλλος να ψάξει και τον οδηγό. Κι εγώ ψάξω οδηγούς για γρίφους χίλιες φορές, χαίρομαι πολύ. Αλλά δεν ξέρω. Αν θέλει καλώς, θα το βάλει στο PC, θα βάλει trainers μέσα και θα το τελειώσει. Αν θέλει, δεν θα τον εμποδίσει κάτι. Μπορεί να το κάνει σε άλλη πλατφόρμα να το κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι με αυτό που κάνει, απλά σε συγκεκριμένες πλατφόρμες εμποδίζει κάποιου από το να ολοκληρώσουν το παιχνίδι. Ναι, απλώς με το να βάλει κάποιον τον. Ρε παιδί μου, με αυτή τη λογική μπορεί και ένα πεπειραμένο που έχει απλά βαριέται να σκεπάρουμε όλου του γρίφου, να μην έχουν λόγο ύπαρξη γρίφου στο παιχνίδι. Ακόμα και ο Ζης που έχει παίξει παιχνίδι και εσύ και εγώ που έχουμε παίξει παιχνίδι, μπορεί απλά να βαρεθούμε. Όποιο το λένε αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι καθοριστικό μέρο εμπειρία στο Resident Evil 2 να βρει τα πέντε κλειδιά, να τα βάλει στι σωστέ θέσει, να ψάξει από εδώ, να ψάξει από εκεί, να ανοίξει όλε τι πόρτε. Άμα όλα αυτά βάλει κάτι και σου ανοίξει όλε τι πόρτε και σου δώσει τα κλειδιά, θα ξεκινήσει από την αρχή, παίζει άλλο παιχνίδι. Εγώ θα λέω πάλι να τι τον νοιάζει τον. Δυνατότητα. Δεν σου λέω να επιβάλλεται με κάποιον τρόπο. Λέω απλά να δίνεται δυνατότητα. Δηλαδή, στο Forbidden West, για παράδειγμα, μπορούσες να κλείσεις όλα τα waypoints. Άλλη εντελώς εμπειρία. Το να κάτσεις να ψάξεις όλα τα κρυφά χωρίς waypoints είναι τελείως διαφορετική εμπειρία. Και στο Odyssey θυμάμαι το πρώτο είδα αυτό. Το να μπεις και να ψάξεις. Και στα Assassin's Creed και στο Valhalla. Να σου κλείσεις όλα τα waypoints και να πρέπει να ψάξεις. Ωραία. Άλλο παιχνίδι εντελώς. Είσαι τόσο purist. Θες να τα ανακαλύψεις όλα μόνο σου. Βάλε μου δύο επιλογές. Εδώ πέρα παίζεις. Στο Assassin's Creed το έλεγε κιόλας. Ότι εδώ πέρα θα τα ανακαλύψεις μόνος σου. Εδώ πέρα θέλει προσπάθεια. Εδώ πέρα είναι άμα βαριέσαι. Στο έλεγε ξεκάθαρα στην αρχή. Διάλεγες το ένα ή το άλλο. Δώσ' μου αυτή την δυνατότητα λοιπόν και μη ρωτάς πολλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ κινούμαι έτσι όπως λέτε. Δηλαδή, το αναγνωρίζω ότι είναι μια γκρίζα ζώνη. Γιατί εγώ, ας πούμε, με τις άποψες, ξέρεις τι. Είμαι υπέρ του οράματος των δημιουργών. Οι δημιουργοί έκτισαν αυτό το παιχνίδι, το φτιάξαμε τους μηχανισμούς που θέλουν, φτιάξαμε τον κόσμο που θέλουμε, είναι αυτής της δυσκολίας. Απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν προαποφασίσει ότι ξέρεις τι, απευθυνόμαστε στο χι κοινό, το οποίο θα μπει και θα κάνει. Είδαμε ένα μπαμ με το Elden Ring, το οποίο από εκεί που ήταν στα 5 εκατομμύρια το κάθε Dark Souls, ξέρω εγώ, ξαφνικά να έχει πάει στα 20. Ένα παιχνίδι που το άνοιξε πολύ σκόπο. Επειδή είναι πιο εύκολο. Πόσοι από αυτοί το τερμάτισαν ή το οτιδήποτε, πόσοι το προχώρησαν, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αλλά είμαι πιο πολύ υπέρ ότι ξέρεις τι, οι δημιουργοί έχουμε αυτό το όραμα. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Όποιος θέλει μπορεί να το δοκιμάσει και να το παρατήσει. Όποιος θέλει και μπορεί, θα το τερματίσει και θα επίδυσει. Απλά θα πρέπει να π.χ. να έχω πάρει μια απόφαση ότι ξέρεις τι, το Lies of P δεν θα μου πουλήσει πιθανότητα 20 εκατομμύρια. Θα μου πουλήσει 5, ξέρω εγώ. Ας πούμε, μια σκηνική της μόδας αυτό και όσο, γιατί έχει μεγαλώσει και πολύ το κοινό το αντίστοιχο. Από την άλλη, ναι, είμαι υπέρ το accessibility και έχω ένα πολύ παράδειγμα, ας πούμε, δικό μου για το Sifu. Το οποίο έφαγα τόσο ξύλο που δεν μπορούσα να το προχωρήσω με τίποτα το παιχνίδι. Και βγήκε μετά update με easy mode, το έπαιξα, το τερμάτισα. Και δεν μπορώ να πω ότι ρε παιδί μου έχασα κάτι από την εμπειρία που να πω ότι ξέρεις τι το κάνει κακό παιχνίδι μέτριο. Το απόλαυσα, το προτείνω σε όλους. Δηλαδή δεν έχω να πω ότι ξέρεις τι δεν έχασα 100
χιλιάδες φορές, δεν το έπαιξα αντί για 550 ώρες και να μου το κάνει το παιχνίδι από εξαιρετικό και wow, ότι έπαιξα κάποια διαφορά. Δηλαδή και το... για μένα είμαι λίγο μπρος και πίσω σε αυτό το θέμα. Το gaming είναι ένα σακί με πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολλούς διαφορετικούς τρόπους να σου δίνει ικανοποίηση. Άλλοι παίζουν με τα video games για την ιστορία τους, άλλοι παίζουν για να κάνουν τεχνική ανάλυση, άλλοι παίζουν για να παίρνουν την απόλαυση του επιτεύγματος ότι τα κατάφερα και το τελείωσα. Ωραία, η μεγαλύτερη απόλαυση που σου δίνει πίσω το Souls είναι αυτή και θα σου το πει και ο μεγαλύτερος fan του Souls, ότι γουστάρω τα Souls ακριβώς για αυτό, επειδή είναι δύσκολα, είναι και όταν τα τελειώνω νιώθω ότι κάτι έκανα. Αυτό είναι σε χημικό επίπεδο να το αναλύσουμε, είναι η ντοπαμίνη, η σκατίνη, όπως λέγεται. Και άλλα δύσκολα, και άλλα δύσκολα παιχνίδια που έχουμε παίξει, ας πούμε, και τερματίσει, Returnal ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα που μου έρχεται έκονα στο μυαλό, ή κάποια άλλα που είχαν έτσι αυξημένο δίκτυο δυσκολίας, είναι αυτό ότι εγώ πάω να κοιμηθώ, ας πούμε, και στο μυαλό μου σκέφτομαι πώς έχασα και τι μπορώ να κάνω την επόμενη φορά που το παίξω, σε τέτοια φάση. Το καταλαβαίνω απόλυτα την ντοπαμίνη. Γι' αυτό με έκανε σε αυτή τη φάση. Όμως, άμα σου κάνει το Returnal εύκολο, αλλάζει κατευθείαν εδώ με το παιχνίδιο. Αν πας και βγάλεις και τα 6 biomes με τη μία ευθεία, αλλάζει. Θα μου πεις, το βίωσες εσύ, το βίωσες, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει. Ο τρόπος που σου δίνει στο Returnal τα biomes και το lore του, στον δίνει μέσω του να χάνεις. Ναι. Αν εσύ ξαφνικά βγάλεις από την είναι 6 και στο να χάνεις. Ναι, είναι και το roguelike. Αν βγάλεις από την 6 στο να χάνεις. Πιάνουμε τα δύο άκρα όμως, έτσι. Δηλαδή, έχουμε από τη μία το Souls που αρνείται πεισματικά να σου δώσει οποιαδήποτε quality of life ευκολία, ας πούμε, για να το προσπεράσεις. Μέχρι και για να διαβάζεις, ξέρω εγώ, πρέπει να μπαίνεις μέσα στο μενού του μενού του μενού και διαβάζεις για το lore και είναι γραμμένο με γρίφους. Με γρίφους. Γέροντα, δεν σου κάνει καν exposition επαρκές. Μπαίνεις και βλέπεις βατιβίντια και διαβάζεις αναλύσεις για να καταλάβεις τι παίζεις. Είναι το ένα άκρο. Ναι. Και είναι και το άλλο άκρο. Το οποίο πάνε κάποια παιχνίδια που σου δίνουν τόσες πολλές ευκολίες που χάνουν το νόημά τους. Δεν είναι πια gamified τα παιχνίδια, είναι μια εμπειρία σαν visual novel, ας πούμε. Γιατί βλέπεις τώρα το Rebirth, το οποίο χωρίς εγώ να έχω πάει και να το έχω πει ότι έχω προβλήματα όρασης, μου έχει βάλει όλα τα ledges κίτρινο. Ή το Horizon ή οποιοδήποτε. Και όπου είναι, ό,τι σπάει και ό,τι μπορείς να το σκαρφαλώσεις, έχει κίτρινη μπογιά. Το Resident Evil, τα ίδια. Καλά, αυτό ανέβα εδώ, κατέβα εκεί. Αυτά είναι gamification μιας εμπειρίας, η οποία σπάει το immersion της κινηματογραφικότητας. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε ένα κινηματογραφικό παιχνίδι που έχει με κίτρινο όλα τα κουδιά που σπάνε. Για μένα αυτό είναι το άλλο άκρο και θα έπρεπε να υπάρχει μια επιλογή στα παιχνίδια να μου κλείσει αυτές τις βοήθειες. Οι σοβαρές εταιρείες, όπως είναι η Guerrilla για παράδειγμα, στο Horizon σου επιτρέπει να κλείσεις τα navigations και τα λοιπά. Κάποιες επιλογές μπορεί να μην μπορείς να τις πειράξεις, αλλά σου δίνει την δυνατότητα να έχεις μια διαφορετική εμπειρία. Το Assassin's Creed επίσης. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια όμως που σε πάνε από το χέρι θες δε θες, και εγώ βρίσκω πολύ συχνά τον εαυτό μου να πέφτω θύμα αυτού και να ακολουθώ τα waypoints τυφλά. Να μην βλέπω τι κάνω, να μην διαβάζω τα objectives, να βλέπω την κίτρινη πινέζα και να πηγαίνω στην κίτρινη πινέζα. Και μετά φτάνω εκεί και μου μιλάει κάποιος και μου λέει: εγώ γιατί θα δω, ξέρω εγώ. Και μην ξέρω γιατί θα δω εδώ πέρα. Ναι, ισχύει. Είναι τα δύο άκρα. Ωραία. Εγώ αυτό που ζητάω είναι να υπάρχει μια παραμετροποίηση που είναι πολύ απλό να υπάρχει με τους τρόπους που το λέω για όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, να μπορώ στα εύκολα που μου έχει παντού με κίτρινο τι πρέπει να κάνω, να κλείσω αυτό το γαμίδι το κίτρινο, να είναι στα accessibility και άμα θέλω να τα ανοίξω, όπως τα περισσότερα παιχνίδια της Sony γίνεται αυτό. Και η άλλη άκρη, στα Souls, να έχω την δυνατότητα, ρε παιδί μου, να ρίξω τα sliders και να μην είναι σφουγγάρια οι εχθροί, για παράδειγμα. Να μην παίρνω το πελώριο ξύφος μου και να το καρφώνω στην κοιλιά του boss και να του τρώω τόσο. Να μπορώ να τον νικάω με 4 χτυπήματα αντί για 14, για παράδειγμα. Δεν ζητάω πολλά, δεν ζητάω να αλλάξει το level design του παιχνιδιού. Ζητάω να μην χρειάζεται να φτύσω αίμα για να σκοτώσω τον boss. Για μένα που γυρίζω από τη δουλειά, για παράδειγμα, και είμαι κουρασμένος και θέλω να τελειώνω, δεν λέω για όλους, οι υπόλοιποι στο παίξουν όπως θέλουν. Και αν πρέπει να έχω ως αντίτιμο το να φοράω ένα καπέλο κοτόπουλο στο κεφάλι, ας είναι. Καλά, εγώ okay, σε διαφάση το αν είναι να δώσουν difficulty levels και επιλογές κτλ. Θα θεωρούσα χαζό να μπουν σε διαδικασία και καλά ότι επειδή το παίζεις το easy είσαι ο χαζούλης, ας πούμε, και πάρε ένα καπέλο. Για μένα θεωρώ τελείως βλακή. Εντάξει όμως, και το τρόλ είναι μέρος του. Το τρόλ. Το Wolfenstein, τα easy, τα εύκολο επίπεδο δυσκολίες, λέει κάμπι και μετά διαμπισκέρδη. Ναι, ναι, ναι. Πιπίλα, ναι. Εντάξει, το τρόλ είναι μέσα. Και το South Park που έλεγε skin color και ήταν το τέτοιο. Φοβερό και. Φοβερό και. Εντάξει. Αριστούργα. Απλώς π.χ. για τα souls που είπες, εάν γίνουν εύκολα, δεν έχεις τους ίδιους. Πώς να σου πω, δεν έχεις ίδιους λόγους να εξερευνήσεις αυτό το level design που περιγράφεις εσύ. Εάν τα boss τα βγάζεις το ένα πίσω από το άλλο,
δεν θα ψάξει shortcuts, δεν θα ψάξει κρυφά μυστικά, δεν θα ψάξει εκεί παρεμβαίνει. Ναι, ρε, δεν είναι το ίδιο, το δεν είναι το ίδιο με το να επιλέξω συνειδητά. Μπράβο. Αυτό το θέμα είναι ότι αυτό το κάνεις εσύ, θα έχεις αυτή την εμπειρία. Ενώ εγώ, ας πούμε, θα έχω την normal εμπειρία που επιζητούσε ο Μιαζάκη. Εντάξει, ναι, είναι και το τι ψάχνει ο καθένας. Γιατί και εγώ, ας πούμε, παιδί μου, όταν παίζω παιχνίδια τη Sony, όπως στον Ghost of Tsushima π.χ., απλά ακολουθούσα εγώ waypoints, ας πούμε, αλήθεια. Ναι. Ούτε με νοιάζει τι γινόταν. Είχε το έπαιξα τελείως μηχανικά. Οπότε. Εντάξει, ίσως χρειάζονται και αυτά και αυτά. Απλά νομίζω ότι εν τέλει υπάρχουν εμπειρίες για όλους εκεί έξω. Δηλαδή, χρειάζεται μια εμπειρία, η ίδια εμπειρία να αλλάξει. Μπορείς απλά να παίξεις κάτι άλλο. Αλλά ξέρεις τι, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω και να το, για να το κλείσουμε κιόλας. Ότι εν τέλει τα παιχνίδια πρέπει να είναι για όλους ή το κάθε δημιούργημα του εκάστοτε δημιουργού απευθύνεται σε χ κοινό. Δηλαδή, όλα τα παιχνίδια θα είναι για όλους. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να παίξω όλα τα παιχνίδια ή απλά ξέρω. Ότι είναι δεν μπορώ να παίξω Souls και δεν παίζω, δεν μπορώ να παίξω Fighting Games και δεν παίζω. Να σου πω κάτι, είναι όλες οι ταινίες για όλους. Δεν ξέρω, πάμε τα, θα δουν όλοι Ταρκόφσκι με την ίδια ευκολία που θα δουν Miss Marvel. Πρέπει να παιδευτείς για να δεις Ταρκόφσκι. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν κάθε μορφή τέχνης. Στην τέχνη δεν πρέπει να μπαίνουν στον καλλιτέχνη, δεν μπορείς να το επιβάλλεις τίποτα. Αν ο Μιαζάκη επιθυμεί τα παιχνίδια του να μην είναι το ίδιο accessible σε όλους, δεν πρέπει κανείς να του πει να μην το κάνει. Από εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι το οποίο σε κόβει από το να το απολαύσεις, μπορείς να το κρίνεις και με τον ανάλογο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε για τα Elden Ring, όχι ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι για όλους, άρα για εσένα πληβίε δεν σου κάνει, εσύ φταίς. Αντιθέτως, θα πρέπει να λέμε ότι ο Μιαζάκη δεν φτιάχνει εκείνος παιχνίδια για όλους. Δεν φταίς εσύ που δεν μπορείς να το παίξεις, δεν είσαι εσύ ο βλάκας που δεν μπορείς να το παίξεις. Αυτός επιλέγει γιατί έχει τα δικά του να φτιάχνει δύσκολα παιχνίδια. Το στίγμα αυτή τη στιγμή μπαίνει σε αυτόν που δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι, ενώ κανονικά θα πρέπει το στίγμα να μπαίνει σε αυτόν που το φτιάχνει το παιχνίδι και δεν επιτρέπει στον άλλο να παίξει. Και αυτό ας αποτιμηθεί από τους κριτικούς και από τον κόσμο όπως θέλει. Ας το βγει το όνομα ότι είναι βιτσιόζος. Γιατί να μπει στίγμα στον Ιδανικό να μην μπει 3,5 ώρες ασπρόμαυρες ταινίες στα ρώσικα. Για τον Αγγελόπουλο που κάνει αργές ταινίες, έχει ο θεατής το στίγμα ότι δεν μπορεί να δει μεγάλες ταινίες ή ο Αγγελόπουλος ότι φτιάχνει βαρετές τεράστιες ταινίες, ξέρω εγώ, άσχετα που είναι καλές ταινίες του. Εντάξει, για μένα κανένας από τους δύο δεν φταίει. Ο ένας κάνει αυτό που θέλει και ο άλλος κρίνει ένα αυτό που θέλει ο άλλος να φτιάξει. Ultimately, ναι. Στο τέλος ισχύει αυτό που λες ότι δεν θα έπρεπε κανένας να στιγματίζεται. Απλά λέω ότι το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στιγματίζεται ο ένας αντί για τον άλλον. Ιδανικά δεν θα έπρεπε κανένας. Θα έπρεπε να εισπράττουμε την τέχνη σαν αυτό που είναι και τίποτα άλλο. Αλλά τη δεδομένη στιγμή, όταν εγώ έρχομαι και λέω ότι θα ήθελα αυτή την διευκόλυνση, η απάντηση είναι get good. Δεν είναι ότι Μιαζάκη, ξέρω εγώ, τι δύσκολα παιχνίδια που φτιάχνεις. Είναι ότι ο Βαγγέλης είναι άμπαλος. Ναι, διάβασε οδηγό, δες βίντεο, φτιάξε builds, φτιάξε χιλιαδιό, ξέρω εγώ. Που θα μπορούσαμε, ρε παιδί μου, να το λύσουμε αυτό. Θα μπορούσαμε να το λύσουμε απλά με ένα slider, αυτό λέω. Ναι. Ισχύει. Εντάξει, θα μπορούσα άλλη με ένα slider, όντως. Κάτι που στο σινεμά δεν γίνεται. Λοιπόν, μπορείς να βλέπεις ταινία με closed captions και να σου εξηγούν από κάτω τι βλέπεις. Με commentary, από πάνω την ταινία. Όπως βάζουν στα remasters. Λοιπόν, παλικάρια, θα σας σταματήσω. Έχουμε φτάσει τις 2 ώρες και 10 λεπτά. Το επόμενο επεισόδιο. Και νομίζω ότι είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Ωραία και τα hot takes. Ήταν, μ' άρεσε. Θα το επαναλάβουμε. Και φυλάσσομαι να βρω ποιο hot takes. Συνήθως τα δικά μου hot takes τα λέω όταν λέμε δισογραφία το μεταξύ. Μπράβο, με ναι. Τότε σου κάνει, ναι. Και εγώ, δυσκολεύτηκα να καθίσω να βρω έτσι, μερικά και είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει άλλα πράγματα. Γι' αυτό εμένα ήταν όλα από παιχνίδια γιατί και έχω και άλλα σημειωμένα εντάξει. Γιατί αυτά είναι κράτα, που σου κράτα. Εύκολα και λες αυτό είναι υποτιμημένο. Τα άλλα πρέπει να σου βγουν μέσα στις κουβέντες οργανικά. Ναι, ναι. Φίλε Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση και η παρέα σου. Ωραία πράγματα μας είπες. Ελπίζω και τα παιδιά να τους άρεσε. Δεν θες να κάνεις self-promo, ντρέπεσαι. Ναι, βέβαια. Πες που μπορούμε να σε βρούμε. Δεν ήταν η πρόθεση έτσι κι αλλιώς. Όχι, ναι, τέλος πάντων. Όχι, η πρόθεση τι, αφού θα βάλω links κάτω. Τι. Πες. Ασκώ τον ρόλο του Ιντερνετικού Μαϊντανού μόνος μου, solo. Πολλοί θα με έχουν γνωρίσει, όσοι με γνωρίζουν από το VG24. Πλέον δεν είμαι στο VG24. Έχω ανοίξει ομότιτλο κανάλι με το όνομά μου. Εννοώ. Και ανεβάζω εκεί βίντεο, κάνω και podcast, κάνω και live streams, παίζω και παιχνίδια live και μιλάμε για προβατίνες, για τερλέγκα και τέτοια τώρα. Ακούω πρόμο τώρα. Όλα μαζί δηλαδή, το ένα κολλάει με το άλλο. Κοίτα. Ναι, τέλος πάντων, όποιος θέλει, ας μην να με δει. Το όραμα του δημιουργού, του content creator, δεν το αγγίζει κανένας. Αυτό θες να προσφέρεις στο λαό σου. Όποιος θέλει μπαίνει και το βλέπει. Όποιος δεν θέλει να πάει στα άλλα κανάλια, τα βαρετά που μιλάνε για. Α μπει στο PSI να ακούσει τα hot takes. Α μπει σε εμά. Αυτά.
Τέλος πάντων. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και εσείς ήσασταν ωραία παρέα εδώ πέρα. Περίμενα να τσακωθούμε λίγο περισσότερο. Απογοητεύτηκα λίγο από αυτή την έννοια. Αλλά άλλη φορά, εγώ επιφυλάσσομαι. Εγώ επιφυλάσσομαι, θα τσακωθούμε άλλη φορά. Όταν υπάρχει καλή θεματολογία, θα αλήθεια σου λέω, θα τσακωθούμε. Τώρα δεν μας βοήθησαν. Δεν κάνουν τίποτα. Κοιμούνται όλοι που έχουν βγει για το τριώδιο. Έχουν ανοίξει το τριώδιο. Λοιπόν, μπορεί να γίνει στο chat και, στο chat και στα σχόλια. Μπορεί να γίνει εκεί. Βέβαια, τα σχόλια στα παιδιά εννοείται ότι θα θέλουμε να τα ακούσουμε και αυτοί τα δικά τους hot takes, τι συμφωνούν, τι διαφωνούν από αυτά που είπαμε. Έχει θεματάκια δηλαδή που μπορεί κάποιος να αναπτύξει σχόλια. Αυτά. Έγινε. Φιλάκια.